Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Πάμε παρέα και αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτό το Σάββατο για 4 ώρες με όλη την ειδησιογραφία, με όλα τα θέματα και με τα χαλαρά μας και με τα πιο σοβαρά μας, ξέρετε εσείς. Να καλημερίσω και όλα τα παιδιά εδώ. Βλέπω και καινούρια παρέα. Και ο Γρηγόρης. Γεια σου, Γρηγόρη. Και ο Πάρης. Και ο Θοδωρής. Και ο Σιφάκης. Και η Γιώτα. Και το Ολγάκι. Όλη η παρέα. Εδώ στο πλατό για να πάμε μαζί και σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, και στο Control βεβαίως, Νεκτάριος Δελιγιάννης, Μαρία Χουλιά, Ανδρέας Κουμιάν, Γιώργος Πανουδάκη, η Ντέμι Ντάβαρ είναι άρρωστη να της ευχηθούμε περαστικά, έχει γρήπη, ο Θοδωρής Σκουλής, η Αλεξάνδρα η Πέπα και σε λίγο θα έρθει και ο Κωστής ο Πλάντζος. Όλη η συμμορία και η παρέα του τώρα ό,τι συμβαίνει. Όσοι μας παρακολουθείτε συχνά έχετε αρχίσει και μας μαθαίνετε και στέλνετε και προσωπικά μηνύματα. Θα δούμε την επικαιρότητα μαζί, φίλες και φίλοι. Αρκετά σοβαρά θέματα, αρκετά βαριά θέματα, αλλά πάντα με τον τρόπο μας εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να τα χαλαρώσουμε. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Α, είδα το έγγραφο πρώτα. Έχουμε και αποκλειστικά σήμερα. Θα δείτε, λέει, και εμπιστευτικό. Είναι αποκλειστικό του Θοδωρή του Βιεννή, που θα είναι κοντά μας σε λίγο. Και τι είναι αυτό, το εμπιστευτικό και το αποκλειστικό. Οι νέες εισφορές για τους φίλους μας, τους αγρότες. Θα δείτε λοιπόν σε λίγο σε καρτούλα που το έχουμε ετοιμάσει, να το, όλες τις εισφορές των φίλων των αγροτών από το 2020 μέχρι το 2021. Τι θα έχετε να πληρώνετε και να δίνετε. Θα διαβάσουμε και όλα τα αναλυτικά τι λέει. Αποκλειστικό λοιπόν εμπιστευτικό του Θοδωρή του Βιεννή που θα είναι σε λίγο εδώ κοντά μας και θα δούμε όλο το ασφαλιστικό βήμα-βήμα. Κατατίθεται μάλλον τη Δευτέρα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί και μέσα στις επόμενες μέρες ψηφίζεται με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε πει και εμείς εδώ με τον Γιάννη το Βρούτσι, τον αρμόδιο υπουργό. Τώρα πάμε λίγο στα εθνικά. Έχουμε, όπως ξέρετε, αύριο τη διάσκεψη του Βερολίνου, στην οποία η Ελλάδα είναι απούσα και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ζήτημα ορθώς. Είχαμε την ευνηδιαστική επίσκεψη του Χαφτάρ στην Αθήνα και γύρονται ερωτήματα τώρα. Τι προέκυψε από την επίσκεψη αυτή, τι αποτελέσματα παράγονται που να συμφέρουν τη χώρα μας, εννοούμε. Τι θα γίνει αύριο στη διάσκεψη, θα προσπαθήσουμε μέσω του Χαφτάρ, ο οποίος βεβαίως θα είναι, να περάσουμε εμείς κάποιες θέσεις, θα είναι εφικτό αυτό ή όχι. Επίσης, τι συζήτησαν με Μητσοτάκη και Δένδια. Υπάρχει κίνδυνος η Τουρκία αύριο να καταφέρει να περάσει ως εγγυήτρια δύναμη και μέσω αυτής της ιδιότητας να νομιμοποιήσει τα μνημόνια, τα δύο μνημόνια που έχει υπογράψει με την κυβέρνηση Σάρατζ. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, τι σημαίνει αυτό μετά για μας, αν νομιμοποιήσει τα συγκεκριμένα μνημόνια, τι γίνεται, ξέρετε, με την ΑΟΖ που την έχει κατεβάσει στον περίφημο χάρτη μέχρι κάτω στην Κρήτη. Όλα αυτά θα τα δούμε, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά και ένα προς ένα. Να ξεκινήσουμε με ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο ήρθε χθες προς επίρρωση όλων αυτών που λέμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές, ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία μπορούν ακόμη και από λάθος να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά, όπως και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, για την αντίδραση της Ελλάδας που θα είναι αυτή που πρέπει να είναι, αν ομιγέννητο. Τι μας λέει λοιπόν τον Bloomberg χθες, και δεν το λέει μόνο σε εμάς, το λέει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, κρούει κόδωνα κινδύνου. Λέει λοιπόν, ο Ερντογάν έχει ανακοινώσει ότι την Πέμπτη θα εκδώσει άδειες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και θα αρχίσει εργασίες εξερεύνησης, ενδεχομένως σε ύδατα που η Ελλάδα υποστηρίζει ότι είναι δικά της, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση, λέει το δημοσίευμα, αρκεί μια λάθος κίνηση για να επέλθει η καταστροφή. Το κρατάμε αυτό στην άκρη και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και με τους καλεσμένους μας. Και πάμε να δούμε τα της επίσκεψης Χαφτάρ. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Όλγα μου γλυκέ, έχω στυλό και άλλα με στην τσάντα. Αυτό δεν γράφει. Αν έχεις την καλοσύνη, πάρ' το, πιάστο. Στο πετάω. Έλα. Ευχαριστώ. Και πάμε για άλλο τσακάλι. Λοιπόν, ο Χαφτάρ, βλέπετε τα πλάνα, ήρθε ευνηδιαστικά προχθές στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Δένδια. Να σας πω ότι θα αναχωρήσει σήμερα, γύρω στις 11 το πρωί. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν όσοι κινηθείτε στο κέντρο μπορεί να συναντήσετε πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν, γύρω στις 11, αναχωρεί ο κύριος Χαφτάρ από τη χώρα μας. Μένει στο Σύνταγμα, όπως ξέρετε, σε γνωστό ξενοδοχείο. Εδώ τον βλέπουμε στα πλάνα από τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια. Στη συνέχεια είδε και τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Ο κύριος Χαφτάρ, τι είπε, κατήγγειλε τα μνημόνια Σάρατς και Ερντογάν ως άκυρα και επανέλαβε τη δέσμευσή του για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Ελλάδα. Για να δούμε μία δήλωσή του. Ε,
Αυτή τη μικρή δήλωση έκανε. Γενικώς δεν έγιναν πολλές δηλώσεις, ειδικά μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα δείτε τώρα τη στιχομηθεία μπροστά στις κάμερες, παρουσία πολλών φωτογράφων και οπερατέρ και δημοσιογράφων. Επίσημες δηλώσεις μετά ούτε από το Χάφταρα έγιναν, ούτε από τον κύριο Μητσοτάκη. Από κύκλους κυβερνητικούς έχουμε κάποια εικόνα για το τι ακριβώς τέθηκε στην κουβέντα αυτή. Για να δούμε λοιπόν τη συζήτηση που κατεγράφει σε χαλαρό τόνο και ύφος μπροστά στις κάμερες λίγο πριν τα πούνε επισήμως. Με την επιμονή μας να διορθώσουμε τα λάθη. Και ο κύριος Χάφταρ είπε: είχα 30 χρόνια να έρθω στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: εγώ δεν έχω έρθει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα σας. Όπως είπαμε, κράτησε περίπου 40 λεπτά. Είπε ο κύριος Χάφταρ: είμαστε Χαφτάρ, φιλιρενιστές. Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε για την ειρήνη. Μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, και προσέξτε το αυτό φίλες και φίλοι, έχει η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, αρκετά είπε ο κ. Δένδιας μετά, και ρωτήθηκε και από τους δημοσιογράφους, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η δήλωσή του αναφορικά με την παρουσία της Ελλάδας την επόμενη μέρα στη Λιβύη, όπως είπε. Και είπε ότι η παρουσία της Ελλάδας θα είναι και με πλωτά μέσα, και με αέρια μέσα, και με αστυνομικούς, και με στρατό. Να την πω ακριβώς όπως ανέφερε τα συγκεκριμένα δεδομένα ο κύριος Δένδιας, είπε «Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην επόμενη μέρα στη Λιβύη είτε με τη συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες που χρειάζονται για να υπάρξει ανακοχή, είτε με τη συμμετοχή στην επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων, το οποίο όπως ξέρουμε παραβιάζει καταφανώς η Τουρκία, και της μεταφοράς», αυτό το είπα εγώ για την παραβίαση, «και της μεταφοράς μισθοφόρων». Τι σημαίνει η δήλωση αυτή, τι ακριβώς θα στείλει η Ελλάδα, πότε, πριν από την όποια εκεχηρία, μετά, σε ποιο πλαίσιο, μένει να το δούμε και μένει να απαντηθεί και θα ρωτήσουμε και τους καλεσμένους που θα έχουμε σήμερα για τη συζήτηση αυτή, ποια θα είναι η παρουσία της Ελλάδας εκεί. Γιατί κάποιοι λένε ανοιχτά ότι πρέπει να πάρει θέση και να στηρίξει, όπως η Τουρκία στηρίζει το Σάρατζ, πρέπει να στηρίξει τρόπον την το Χαφτάρ. Για να δούμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του κ. Δένδια. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Κρατήστε το λοιπόν αυτό που μας είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα θα είναι εδώ να συμμετάσχει με στρατό, με αστυνομία, με ένα αέρια ή πλωτά μέσα, την ώρα που ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι, για την εξωτερική πολιτική, ο κύριος Μπορέλ, υπογραμμίζει ότι υπάρχει ενδεχόμενο αποστολή σε ευρωπαϊκού στρατού στη Λιβύη και είναι ήδη μια ελλειμμένη απόφαση. Τι θα πει ευρωπαϊκού στρατού? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό. Προφανώς μιλάμε για συνεννόηση με τα κράτη, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, δεν ξέρω εγώ τι, να στείλουν στρατό. Αυτό εννοεί ο κύριος Μπορέλ. Θα το δούμε και αυτό. Ο Ερντογάν τώρα διατύπωσε την οργή του για την εθνιδιαστική επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα και έφτασε μάλιστα να πει ότι ο Χαφτάρ είναι απολύτως αναξιόπιστος. Δείτε. Tabii ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Ve bu adam güvenilir bir adam da değil. Ve şu anda işte Trablus'u dün yine bombalamaya devam ettiler. Αυτά είπε ο κύριος Ερντογάν. Ενώ έχουμε τουρκικά βίντεο, διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τουρκίας και βεβαίως ελέγχεται η γνησιότητά τους. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ακριβώς αυτό που λένε τα τουρκικά μέσα. Αυτό το βίντεο λοιπόν που βλέπετε τώρα δείχνει τη μεταφορά των αυτοκινούμενων αντιαεροπορικών πυράβλων Κορκούτ, είναι τουρκικής κατασκευής, και τη μεταφορά τους αυτή την κάνουν προς την Λιβύη. Η μεταφορά αυτή, με συγχωρείτε, γίνεται προς τη Λιβύη. Το Κορκούτ έχει την ικανότητα να πυροβολεί 1.100 φορές ανά λεπτό, όπως λέγεται, και μπορεί να καταστρέψει πυράβλους περίπου 4 χιλιόμετρα πριν να χτυπήσουν το έδαφος. Τα τουρκικά μέσα επίσης αναφέρουν και για μεταφορά τουρκικών πυράβλων MIM, IHOC σε λιβικό έδαφος για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας του καθεστώτος της Τρίπολης. Και όλα αυτά έχουν την αξία τους. Επαναλαμβάνω ότι εξετάζεται η γνησιότητά τους. Έχουν την αξία τους όμως, διότι στην αυριανή διάσκεψη της Τρίπολης, στη Λιβύη, θα έχουμε και σύνδεση στη συνέχεια με το Βερολίνο
την αυριανή διάσκεψη του Βερολίνου, με συγχωρείτε, για τη Λιβύη. Θα έχουμε στη συνέχεια σύνδεση μέσω Skype με τον Παντελή τον Βαλασόπουλο για να δούμε και ποιοι θα συμμετάσχουν και τι κομίζει ο καθένας, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και τι έχουμε να περιμένουμε. Να, την κάρτα αρχίζει αύριο Κυριακή, θα δούμε και τι ώρα θα μας πει ο Παντελής. Συμμετέχουν αρκετοί από αμερικανικής πλευράς ο Πομπέο, θα πάει και ο Πούτιν, θα πάνε όλες οι ισχυρές δυνάμεις και ο Μακρόν, ο οποίος έχει στείλει και το αεροπλανοφόρο De Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό έχει μια σημασία και μια αξία για μας. Θα δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε. Και ενώ εξετάζουμε όλα αυτά, ερχόμαστε στην Αθήνα, διότι δεχτήκαμε χθες κυβερνοεπιθέσεις στις ιστοσελίδες όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Βουλής. Οι κυβερνοεπιθέσεις ανέλαβαν την ευθύνη για αυτές. Με ανάρτηση στο Facebook, η ομάδα Τούρκων Hacker, Anka Neferler Team. Όπως επιβεβαιώθηκε από την ελληνική πλευρά, και για την, εδώ βλέπουμε Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, για κάποιες ώρες κατέβηκαν οι σελίδες αυτές από την Ελλάδα για να μην έχουμε τη δυνατότητα να πάρουν υλικό ή να ανεβάσουν υλικό. Γιατί κάποιοι λένε ότι ήθελαν να ανεβάσουν και υλικό γκρίζων λύκων και τέτοια. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες λοιπόν χθες δέχτηκαν την επίσκεψη των hacker και λέγεται, λέει και ο κύριος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός, ότι προσπαθούμε να οχυρωθούμε περαιτέρω για να μην έχουμε αυτές, ειδικά τις μέρες, ζητήματα. Αυτά είναι όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, μέχρι στιγμής και εμείς θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που μας αφορούν και γύρονται. Να πούμε μερικές καλημέρες πριν πάμε στον καιρό. Από μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο που μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καθίστε να μπούμε στην. Εδώ είμαστε, στην ανάρτηση τη δική μας. Καλημέρα από Βέρη. Ο φίλος ο Πέτρος μας έχει στείλει καραμέλες. Καλημέρα στην Δόμνα από τη Θεσσαλονίκη. Στη Βαρβάρα, καλό Σαββατοκύριακο. Στην Άννα από Κερατσίνη. Στον Τηλέμαχο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Χρήστο που μας στέλνει καταράχτες. Στο Δημήτρη που μας εύχεται καλή δύναμη. Στον Κώστα που μας λέει 2 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο, Κώστα, θα έρθουμε, θα συνδεθούμε και θα δούμε και περισσότερα. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, φίλε Κώστα. Α, συγγνώμη. Σήμερα γιορτάζει ο Θανάσης και η Αθανασία. Και μπράβο, Κώστα, που μου το θυμίζεις. Έχουμε κανέναν εδώ, Ολγάκη? Όχι. Ο γιος της Μαργαρίτας, της Κούζα, ο Θανάσης, να τον χαίρεσαι, Μαργαρίτα. Γερός και δυνατός, σαν τα ψηλά βουνά. Και ο Θανάσης ο Γκαβέας, ο παλιός μας ο σκηνοθέτης, γιορτάζει, χρόνια του πολλά. Και χρόνια πολλά, αν έχετε Αθανασία, Σούλα, Νάσια, Νάσο κτλ. Κτλ. Ποιος? Α, ο Θανάσης ο Αυγερινός, μου λέει ο Θοδωρής ο Σκουλής. Ο Θανάσης ο Αυγερινός, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Λοιπόν, καλημέρα από τα ωραία Τρίκαλα, η Ανθή. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Λεμαίδα. Μ' αρέσει που μου στέλνετε τις φωτογραφίες από την πατρίδα σας, από ένα ταξίδι σας, από ό,τι θέλει ο καθένας. Πάρτε και ωραία Καλαμάτα από την Αλεξάνδρα. Και εγώ από την όμορφη Κάριστο και ο Τάσος, καλημέρα λέει από Λαγκαδά. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να είσαι καλά, Τάσο. Η Ιωάννα, καλημέρα. Και ο Νίκος από το Ρέθυμνο και από τη Μελβούρνη, η φίλη μας η Χριστίνα. Καιρό είχαμε να σε δούμε. Καλημέρα, Χριστίνα. Έχετε προβλήματα εκεί με τις φωτιές τώρα και καταστροφή τεράστια. Στείλε μας αν έχεις κάτι νεότερο, κάποια πληροφορία. Μακάρι να έρθουν οι πολυπόθετες βροχές και να καταφέρει αυτή η καταστροφή τουλάχιστον να σταματήσει κάπου εδώ. Καλημέρα και στην Πάτρα. Στο πρόβλημα των ΕΛΤΑ μας, λέει η Εύα, για κλείσιμο γραφείων που πήραν αναβολή, αλλά και για τις απολύσεις εργαζομένων με εργολάβο στα ΕΛΤΑ που γίνονται στο τέλος του μήνα σε ειδικότητες. Τι θα κάνει ο φορέας που έχει έλλειψη προσωπικού? Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, Εύα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Σταυροχώρι Κυλκής. Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα μηνύματα και στο Βόλο και στο Instagram και στα email. Θα μπω σε λίγο και στις άλλες πηγές. Τις καλημέρες μας και την αγάπη μας. Λοιπόν, ο Κλέαρχος είναι εδώ, έχει αρκετή ψύχρα έξω. Να, εδώ βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας, τις διευθύνσεις μας, τη διάθεσή σας. Μπαίνετε, καταγγέλλετε, προτιμούμε να μας στείλετε. Εδώ και πολύ καιρό να είναι προσεκτικοί και να μην πείθονται από αγνώστους που εμφανίζονται είτε τηλεφωνικά είτε ακόμη και από κοντά για να τους εξαπατήσουν. Είχαμε λοιπόν τέτοια περιστατικά στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι εμφανίζονταν ως συντηρητές μηχανημάτων, δήθεν για τον ανελκυστήρα, δήθεν για τα ρολόγια της ΔΕΗ, κάποιοι για τους μετρητές του φυσικού αερίου. Έπειθαν γυναίκες, κυρίως ηλικιωμένες, να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού και με διάφορα προσχήματα να μπουν μέσα
είτε αυτοί είτε οι συνεργοί τους, κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης. Καταγράψαμε δύο περιστατικά, μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, στη μία περίπτωση κατάφεραν και πήραν περίπου 2.000 ευρώ που είχε η γυναίκα σε ένα φάκελο, αλλά και κοσμήματα μεγάλης οικονομικής και συναισθηματικής αξίας. Σε μια άλλη περίπτωση, της πήραν την τσάντα της γυναίκας χωρίς να είναι τυχεροί οι δράστες, καθώς δεν είχε χρήματα μέσα στην τσάντα. Όμως η ταραχή της έμεινε και η έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον προς τους ανθρώπους, γιατί είναι κυρίως άνθρωποι που είναι με καλές προθέσεις και την πατάνε συνήθως αυτοί οι άνθρωποι φαίοι. Γι' αυτό το τονίζουμε και το ξαναλέμε, πρέπει προσοχή. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πιο καχύποπτοι, πιο υποψιασμένοι, με τόσα που γίνονται, νομίζω ότι πια δυστυχώς. Και έτσι συμβαίνει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στο διπλανό, ούτε σε κανέναν πια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και βλέπουμε και τα πλάνα αυτά που μας περιγράφει, στην κυρία που έδειχνε από πού της πήραν τα κοσμήματα. Νάτι, η κυρία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Α, το είπαμε για τους συντηρητές. Όχι, απατώνως εξαπατούσαν. Ναι, ναι. Ναι, το άλλο μας θέμα. Εξαπατούσαν, είναι στην ίδια λογική αυτού που λέμε. Απατεώνες έκαναν τους συντηρητές και εξαπατούσαν λοιπόν, ηλικιωμένους. Είδα τα πλάνα και μπερδεύτηκα. Ως εμφανίστηκαν ως τεχνικοί για την μέτρηση του φυσικού αερίου, πήγανε, έφτασαν μέχρι το μπαλκόνι της γυναίκας, ο ένας από αυτούς συνοδεύοντας την γυναίκα. Η πόρτα όμως έμεινε ανοιχτή και οι υπόλοιποι μπόρεσαν να τρυπώσουν στο σπίτι και να αρπάξουν την τσάντα. Για κακή τους τύχη βέβαια, η τσάντα δεν είχε χρήματα. Και έτσι η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει τουλάχιστον από αυτό το σκέλος, αλλά της έμεινε η πικρία της εξαπάτησης, Φέη. Σωστό. Και για να πάμε στη Βέρεια τώρα, που είχαμε... Δεν είναι μόνο αυτά τα περιστατικά, Φέη. Μαθαίνω ότι υπήρχε και άλλο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχο εξαπάτησης. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Για να πάμε στη Βέρεια τώρα, όπου έχουμε καρέ-καρέ τη διάρρηξη. Έσπασαν με βαριοπούλα βιτρίνα. Να το δείτε εδώ το βίντεο. Το βίντεο νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό, Φέη. Τρεις οι δράστες. Ο ένας φαίνεται να κρατάει και έναν ασύρματο. Το δεν ξέρω αν είναι για να ακούει την αστυνομία ή για να επικοινωνεί με τον συνεργό τους. Με ένα χτύπημα στην πόρτα, η πόρτα θρηματίζεται, πέφτει. Μπαίνουν μέσα στο κατάστημα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το χρόνο που καταγράφεται στην οθόνη, έμειναν μέσα 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το χρόνο, λοιπόν, κατάφεραν να πάρουν το συρτάρι της ταμιακής μηχανής, αλλά και μία τσάντα που πίστευαν ότι περιείχε χρήματα. Τελικά, δεν ήταν πολύ μεγάλο το χρηματικό ποσό που πληροφορηθήκαμε από τις αρχές στη Βέρεια. Ωστόσο, μεγάλη αναστάτωση για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, που είδε στη συνέχεια στις εικόνες που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, όλο αυτό το σκηνικό. Βεβαίως έχουν αποτυπωθεί τα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών, αν και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Φαίνεται όμως πως είχαν ιδιαίτερο θράσος, γιατί είναι στο κέντρο της Βέρειας το συγκεκριμένο κατάστημα. Ο ένας στεκόταν και στην πόρτα, κρατούσε τσίλιδες την ώρα που οι άλλοι έψαχναν στα γραφεία του καταστήματος. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στον εικονολήπτη μας. Ποιος είναι σήμερα? Σήμερα έχω Βαγγέλη Μουτούλη και Παναγιώτη Σεμερτζή. Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά. Συναδέλφους, είναι στερεωμένη η κάμερα, να μας πει μια καλημέρα ή δεν θέλουν. Ελάτε. Είναι διστακτική εδώ. Καλημέρα. Βαγγέλης και Παναγιώτης. Πολύ καλημέρα σας. Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα. Κάνει λίγο κρύο μου φαίνεται. Και αυτή καλά ντυμένη. Χοντροντυμένου σας βλέπω. Και τη Βόρη δεν έχετε συνηθίσει ακόμη. Δύσκολο. Καλημέρα την αγάπη καλά, μας. Καλημέρα. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ωραία παρέα. Έχουμε μήνυμα. Νάτος ο Κώστας ο Σταθόπουλος, ο συνάδελφος. Reuters, LA, Chicago. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά. Και έχουμε και το Σωτήρι. Καλημέρα από φοιτητοπαρέα στο Ρέθυμνο. Φοιτητοπαρέα, περιμένετε γιατί έρχεται ο Θοδωρής ο Σκουλής και αφιερώνει βίντεο σε εσάς. Πού είσαι, Θοδωρή? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά είμαστε. Έρχεται ο Θοδωρής χθες εδώ, στην καθιερωμένη μας βάρδια την πρωινή, που ετοιμάζουμε, μαζεύουμε τα θέματά μας, χτενίζουμε την εκπομπή και βλέπουμε τι έχουμε να κάνουμε. Προέκυψε όμως ασθένεια. Είμαστε συγκεκριμένα άτομα, οπότε δεν περισσεύουμε. Άρα, Θοδωρή, ήρθες και το βράδυ. Ήρθα και το βράδυ, δεν πειράζει. Έχεις κοιμηθεί καθόλου? Καθόλου. Κοίτα τι σου αφαιρώνει το κοντρόλο. Φίλος ο Νεκτάριος τα κάνει όλα. Άκου, άκου. Βράδυ πρωί, θα σε γυρεύω φως της αστραπής. Θα σε γυρεύω να σε βρω βράδυ πρωί.
Είναι παλιοχαρακτήρες, έτσι. Με αγάπη το κάνουν όμως. Σε αγαπώ κι εγώ. Έφυγες και... καθόλου από εδώ ή είσαι ρηπή. Έφυγα. Για λίγο. Πήγα λίγο σπίτι και ξαναήρθα. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη και σε ευχαριστώ. Να περαστικά στην Ντέμι. Η Ντέμι, η Ντάβαρη έχει γρήπη. Οπότε θα λείψει. Περαστικά, ντεμάκι, κοιμάται. Τώρα δεν μας ακούει, αλλά εμείς τα λέμε. Πιάνουμε τόπο. Έτσι. Είπαμε στη φοιτητοπαρέα από το Ρέθιμνο να αφιερώνουμε. Πρώτο βίντεο, τι έχουμε. Πρώτο βίντεο, ένα τραγικό βίντεο από την Ρωσία. Άσχημα. Ξεκινάμε λίγο άσχημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα ζευγάρι το οποίο τι κάνει, χρησιμοποιεί το παιδί του, το έχει μάθει να κλέβει από ράφια καταστημάτων. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό βίντεο, για ένα αποτρόπαιο. Βρίσκονται σε ένα. Ο πατέρας. Είναι ο πατέρας. Βάζει ανάμεσα στα δύο, στο διάδρομο στα δύο ανάμεσα ράφια, στα δύο στάντ. Ακριβώς στα δύο στάντ το παιδάκι. Το έχει μάθει, κλέβει, μαζεύει και μετά πάνε και παίρνουν το καροτσάκι. Ακριβώς. Ένα απίστευτο βίντεο. Έχει δεν είναι τραγικό, από κάμερα. Είναι απέσιο. Είναι απέσιο. Δεν είναι θέμα τραγικότητας, είναι θέμα δίκιο. Είναι απέσιο πράξεις. Βίντεο. Φυσικά και τους αναζητά η αστυνομία. Ελπίζουμε να τους πιάσουν και φυσικά να δούμε τι θα γίνει. Να τιμωρηθούν καταλλήλως. Δεν είναι κατάλληλοι καταρχάς για να είναι γονείς, είναι ξεκάθαρο. Έχουμε τίποτα πιο χαρούμενο να αφιερώσουμε στο Ρέθυμνο. Έχουμε έναν ανεμοστρόβιλο. Σας πάω λίγο σιγά σιγά να δω αν έχουμε κάτι. Έχουμε, αν θέλουμε, αν μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων. Όχι, ακολουθούμε. Έχω το μεθεπόμενο πιστά. Βίντεο, σας εδώ υπόσχομαι την ώρα. Εδώ ανεμοστρόβιλος στην Νότια Καρολίνα. Συγγνώμη, εδώ είναι γήπεδο μπάσκετ. Εδώ είναι γυμναστήριο σχολείου. Περίμενε γυμναστήριο σχολείου. Ναι. Ανεμοστρόβιλος, σαρώνει την περιοχή. Γκρεμίζει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Την ώρα που ήδη παίρνουν τα παιδιά, ακριβώς, οι μαθητές. Είναι την ώρα του μαθήματος, του σχολικού μαθήματος, της γυμναστικής ουσιαστικά. Mm-hmm. Μπαίνει λοιπόν, χτυπάει την περιοχή και μπαίνει μέσα στην αίθουσα γυμναστηρίου. Φυσικά κάτι παίρνει παραμάζωμα. Τώρα, τι είναι αυτό, ποιος ξέρει. Την πόρτα, παίρνει την μπασκέτα, παίρνει ό,τι. Εντάξει, προφανώς λιώμενο τώρα το κτίριο, κάποια ελαφριά κατασκευή. Ναι, συνήθως είναι λιώμενα τα κτίρια. Και βλέπουμε τώρα ότι ό,τι υπήρχε απ' έξω, φερτά υλικά διάφορα. Τα έφερε μέσα, τα πέταξε μέσα. Ακριβώς. Από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να τραυματίσει κανείς, πρόλαβαν και φύγανε. Ελαφρά δύο μαθητές, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Πάλι καλά. Ευτυχώς. Να σου πω. Το επόμενο βίντεο... Από το κακό βίντεο... στο χειρότερο μας το επόμενο τώρα. Βίντεο το αφιερώνουμε στην παρέα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να παίζουν ξύλο. Θα μας παρεξηγήσουν, αφιερώνουν στην παρέα ότι πλακώνονται στο ξύλο. Όχι, θα αφιερώσουμε τον κύριο ο οποίος τρώει και παίζει στο κινητό του, ατάραχος. Αυτό γίνεται στην Αγγλία, στο Portsmouth συγκεκριμένα. Ένα βίντεο ρε Θοδωρή. Παρέα στο Ρεθυμνό, με αγάπη. Ο Θοδωρής σας αφιερώνει μία παρέα που έχει σπαστεί, πώς το λένε, που έχουν πλακωθεί στο ξύλο. Να τους πούμε το αντίθετο, ότι αν δούνε καβγά. Να μην μπλέξουν, ναι, να συνεχίσουν να τρώνε τις πατάτες και τους. Στην Κρήτη κιόλας. Να συνεχίσουν να τρώνε το φαγητό τους και να παίζουν το με, και να κοιτάνε το κινητό τους. Τι σκεφτόταν τώρα αυτός, που να πάνε να μπλέξουν ρε φίλε, ας χαλαρά. Αυτό ακριβώς δεν ξέρει και τι μπορεί να έχει δει. Για πάμε παρακάτω. Και πάμε και στο τελευταίο μας βίντεο, σε μια νταλίκα, σε ένα φορτηγό το οποίο παραβιάζει τις μπάρες, στις γραμμές τρένου. Και συγκρούεται με ένα διερχόμενο τρένο. Βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός είχε δει τις μπάρες κατεβασμένες, τις προσπέρασε, θεωρούσε ότι προλάβαινε να περάσει τις γραμμές. Και δυστυχώς έζησε. Έζησαν όλοι, δεν έγινε κάποιο δυστύχημα. Βλέπουμε ότι μεταφέρει και μεγάλο όχημα επάνω, έτσι δεν είναι ότι απλά. Καζομάρα. Πάλι καλά που δεν σκοτώθηκε ο ίδιος ή μέσα στο τρένο που δεν έφταιγαν κιόλας οι άνθρωποι, δεν πήρε κανένα στο λαιμό του. Μάλιστα, Θοδωρή, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε και στην Αλεξάνδρα. Την Πέπα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά να ξεκινήσουμε από Κέρκυρα. Βεβαίως, είχαμε αναστάτωση στην Κέρκυρα. Πραγματικά, και είναι τα πλάνα που μας έρχονται από εκεί πολύ εντυπωσιακά, αν μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο, γιατί προκλήθηκε πανικός από καλώδια της ΔΕΗ. Έγινε βραχυκύκλωμα, προκλήθηκε μάλιστα... Είναι πραγματικά τρομακτική η εικόνα που βλέπουμε και μάλιστα ακούγονται και οι μαμάδες που λένε στα παιδιά τους φύγετε από εκεί. Έχει καταγραφεί με κινητό η έκρηξη. Έχει καταγραφεί. Και τι έκρηξη είναι αυτή, τι είναι από καλώδια της ΔΕΗ, βραχυκύκλωμα. Προκλήθηκε φωτιά μικρής έκτασης, στην οποία έσβησε ένας κάτοικος εκεί με ένα πυροσβεστήρα. Αμέσως έφτασε η ΔΕΗ, φυσικά κόπηκε το ρεύμα για αρκετή ώρα στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, της Κέρκυρας. Και αυτά είναι λοιπόν τα πλάνα που μας ήρθαν τη νύχτα πριν από λίγες ώρες. Πάλι καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Ακριβώς. Τώρα θα πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου, στην Κρήτη.
Δείχναμε και την προηγούμενη εβδομάδα πώς κρύφτηκε το φαράγγι της Αμαριάς. Δεν υπήρχε είσοδος να μπεις μέσα. Πολύ χιόνι. Τώρα εδώ κρατάει χιόνια. Κρατάει χιόνι και μάλιστα σύμφωνα με τον Δήμαρχο και τους κατοίκους εκεί της περιοχής φτάνει σε κάποια σημεία και τα 4 μέτρα το χιόνι. Μπράβο. Στον δρόμο μάλιστα τον επαρχιακό που οδηγεί από τη θέση Καμινάκη στον Άγιο Μανώλη. Ο δρόμος είναι κλειστός και εκεί προσπαθούν τώρα και έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους και τα μηχανήματα του Δήμου και όσοι μπορούν να βοηθήσουν για να τον ανοίξουν, γιατί είναι κάποια χωριά που ακόμα παραμένουν, έχουν δυσκολίες, έχουν προβλήματα, παραμένουν αποκλεισμένα. Mm-hmm. Και προσπαθούν ακόμα να το ανοίξουν. 1,5 μέτρο λέει το χιόνι στο δρόμο. Μπράβο. Γύρω στα 4 σε κάποια χαμός σημεία. Χαμός γίνεται. Απίστευτο, ναι. Χαμός και στην Κατερίνη, Hollywood η Κατερίνη. Hollywood η Κατερίνη, χολιγουντιανή παραγωγή λοιπόν, θυμίζει ένα διαφημιστικό σποτ καφετέριας. Μικρή επιχείρηση, γιατί συνήθως μεγάλες εταιρείες βλέπουμε να κάνουν τέτοια, αλλά αυτή είναι μια μικρή επιχείρηση, καφετέρια. Είναι το πόσο γρήγορα λοιπόν διαφημίζει, το πόσο γρήγορα μπορείς να παραγγείλεις τον καφέ σου διαδικτυακά. Θέλεις να το δούμε? Βεβαίως. Πάμε. Η παραγγελία σας. Wow. Ίσο. Αυτό διαφημίζει καφετέρια τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Σιαδήμα. Πέσατε καλημέρα. Πάνω στο χολιγουντιανό διαφημιστικό καφετέρια στην Κατερίνη. Χολιγουντ η Κατερίνη. Είναι ηθοποιοί συγκεκριμένοι, κύριε, ή φίλοι του επιχειρηματία? Είναι ηθοποιοί. Όχι, όχι. Γιατί και ο άνθρωπος που το έφτιαξε, η διαφημιστική εταιρεία, είναι ένα νέο παιδί από την Κατερίνη. Θέλω να πω ότι είναι μια δουλειά από νέους ανθρώπους που φαίνεται έχουν πολύ μεράκι. Ωραίοι. Για να κάνουν έτσι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Καλή επιτυχία και να έχουμε. Ναι. Τώρα, στο ένα χέρι μας λες την κλίτσα και στο άλλο το smartphone. Ποιος το κάνει είναι αυτό? Είναι ένας βοσκός από τα Τρίκαλα, ο οποίος σπούδασε στο εξωτερικό, τον βλέπουμε και εδώ, σπούδασε στο εξωτερικό marketing, ναι. Έφτασε μέχρι την Ελβετία, Φιλανδία, Ρωσία. Σήμερα λοιπόν επέστρεψε στον τόπο του, σε ένα μικρό χωριό, στην Κρανιά Ασπροποτάμου Τρικάλων, mm-hmm. πάνω στις βουνοκορφές, γιατί λέει θέλει να ζήσει έτσι, με τα προβατάκια του, με τα αρνάκια του, με τη γυναίκα του, βουκολικά ακριβώς, μέσα σε ένα τροχόσπιτο μένει, μαζί με τη γυναίκα του. Και ποστάρει στο Instagram, έχει πάνω από 5.000 ακολούθους, ασχολείται με τη τα μίντια. Τη φυσική ζωή, στο βουνό, στον καθαρό αέρα, δίπλα στα ζώα. Και ποστάρει. Γύρισε, το... είδε τη μισή Ευρώπη, Ελβετίες μας λες από εδώ από εκεί και λέει εγώ αδερφέ έτσι θέλω. Μάλιστα λέει στη συνέντευξη του ότι θα μπορούσα λέει, να έχω μείνει εκεί, αλλά δεν ήθελα λέει στα γεράματα να ζω μέχρι να φτάσω αύριο, να με γυρίσω. Ένα Skype. Επικοινώνησε ο Γιώργος Σπανοδάκης, πρέπει να σου πω, και είπε ότι δεν είμαι της τηλεόρασης, είμαι του Instagram. Μας έστειλε πολλούς χαιρετισμούς και σε εσένα. Να είναι καλά. Ο κοίτα εδώ τι λες, σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια, ναι, πώς θα ρίξει τη ζωή του. Δηλαδή τα προβατάκια του, τα αρνάκια του, τα βουλάκια του, τα λουκάνικα εκεί που ψήνει. Μια χαρά. Ζωάρα, όπως λέει ακριβώς, γιατί το λέει ο ίδιος. Ζωάρα, λέει, κάνουμε εδώ πέρα. Μπράβο. Πάμε στους λειψούς τώρα με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Με το σύνθημα στους λειψούς, τίποτα δεν θα σου λείψει. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να διαφημίζουμε και να προβάλλουμε και νησιά που δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Παρότι είναι πανέμορφα, δείτε τώρα και χορτάστε. Πολύ εντυπωσιακό το βίντεο λοιπόν που έφτιαξε ο Δήμος Λειψών. Ένα 12-λεπτό βίντεο το οποίο δείχνει το απεραντογαλάζιο, τις ομορφιές, τις εξωτικές παραλίες των Λειψών. Μπορεί να είναι Ιανουάριος ακόμη, αλλά ετοιμάζονται εκεί στα νησιά μας. Και γι' αυτό έφτιαξαν αυτό το υπέροχο βίντεο για να διαφημίσουν τον τόπο και να προσελκύσουν επισκέπτες το καλοκαιράκι, τους περιμένουν. Τέλεια. Μάλιστα, μιλάνε και ντόπιοι μέσα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Όποιος καθίσει να το δει, υπάρχει στο κανάλι του Δήμου. Μα κοίταξε τώρα εδώ παραδοσιακά η γιαγιούλα, πώς ψήνουν στο τηλόφουρνο τα ψωμάκια και μόνο που τα βλέπεις σου τρέχουν τα σάλια. Αυτά τα μικρά νησάκια που είναι και πιο άγνα. Έτσι, παραδοσιακές πιο... που μυρίζουν Ελλάδα. Ακριβώς. Τα πιτάκια εδώ. Αξίζει. Και να δείτε το βίντεο και να προγραμματίσουμε. Γιατί όχι και διακοπές πια και σε μέρη όπως η Λήψη ή άλλα τέτοια νησιά και πιο μικρά της Ελλάδας. Και να στηρίξουμε τον τουρισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αλεξάνδρα, καλημέρα. Λοιπόν, Κωστής Πλάντζος, Γιώργος Σιαδήμας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Εγώ να σας πω καλή χρονιά, γιατί δεν τα πάμε. Α, αρέσει Γιώργο. Από πέρυσι, βεβαίως. Τι κάνεις, καλή χρονιά. Πώς είσαι?
Καλά. Σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Καλά, είμαι εδώ, ξέρετε. Τι ώρα κοιμήθηκες. Εκπομπή στο κόντρα. Το ξενίτησα για πολύ να σου ειλικρινής, αλλά εντάξει. Είχατε καμιά κόντρα στο κόντρα. Είχαμε. Τι είχες χθες. Εχθές πολιτικούς. Χαμός. Οικονομικά πολιτικούς. Χαφτάρ, Σακελαροπούλου, τι. Σακελαροπούλου, Χαφτάρ, Μεταναστευτικό Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι σου λέγανε. Εντάξει, η κυβέρνηση αναγνώρισε το λάθος, δεν το είπε ο Πρωθυπουργός. Εννοείται. Κάναμε λάθος και το διορθώνουμε. Εννοείται ότι ήταν λάθος. Η κατάργηση του Υπουργείου, γιατί ξέρεις το τι γίνεται. Αφού πας μετά από 6 μήνες και κάνεις αυτό που είχες καταργήσει, εξυπακούεται ότι κάτι δεν κατάλαβες καλά. Βέβαια, Φέη μου, απομένει βέβαια και πολιτική και το αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είναι μόνο μία δομή, δηλαδή το αν υπάρχει το Υπουργείο ή δεν υπάρχει και αν εμπλέκονταν 6-7 Υπουργοί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσείς, κύριε Πλάντζο, κομίζετε πόλικα πράγματα. Μέχρι το τέλος χθες της βραδιάς, ναι, έστελες ειδήσεις και είχαμε, ακούστε το αυτό, είχαμε και ειδήσεις για τις ταμιακές μηχανές. Είναι χαρά σε Ευαγγέλια για αυτούς που πουλάνε ταμιακές μηχανές. Γιατί θα πουλήσουν καινούργιες, αφού όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποσύρουν τις παλιές. Περίμενε όμως. Έχουμε βάλει το βιντεάκι intro και τώρα σε βλέπω που σου έχουν κάνει και ωραίο μαλλί. Σηκωτό, αυτό μοντέρνο. Είπα σήμερα να μου το αφήσουν έτσι λίγο ανάλαφρο. Έτσι ξύπνησες. Έτσι η μηχανή που λέγαμε ότι οδηγούσα, αυτή η μεγάλο κυβισμό. Είναι φυσικό χτένισμα. Ναι, είναι φυσικό έτσι. Είπα να κάνω το φυσικά τη μέλη το. Βίντεο intro παρακαλώ πολύ. Για το φυσικά τη μέλη το μαλλί του κυρίου Πλάντζου. Όταν αρχίζω να λέω τις οικονομικές ειδήσεις, αυτό πρέπει να παίζει χαλή από κάτω. Πω, θα ακουστούν. Ακούς νεκτάριε. Στο Σταϊκούρα, έτσι μιλάτε με το Σταϊκούρα. Με αυτά που ακούμε, να δεις. Θα μου πει στο χοροπηδί τώρα, παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι και ρουμελιώτης ο Σταϊκούρας. Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Πώς είναι στο χοροπηδικό. Μπορεί και να χορεύει, να ξέρει. Είναι σίγουρο για χορό. Άρα ξέρει, τα ξέρει αυτό ο υπουργός. Τα ξέρετε, δεν τα φυβάμαι. Ότι ρουμελιώτικο. Και όλα αυτά, σε αυτά είναι πρώτος. Από εκεί και μετά, κοίτα, η γραβάτα, αλλά το μαλλί και το πω. Άρα κι εσύ είσαι. Όχι, είπαμε. Εντάξει, ότι είναι Σάββατο πρωί και είμαστε λίγο πιο χαλαροί αυτό μόνο. Μακρύ εκεί. Πάντως, Κωστή μου, και να μην είχε ξυπνήσει, έχει ξυπνήσει πλέον. Για να καταλάβει το πολιτισμικό σοκ του Κωστή, σε ακούει κλασική μουσική. Κατάλαβε, του κάνουμε τώρα βιασμό. Μουσικό βιασμό. Προσαρμόζεται. Μην έχετε τέτοια. Θα πάμε στην είδηση του κυρίου Πλάντζου με τι ταμιακέ μηχανέ και στι εφημερίδε, αλλά μην αφήσουμε παραπονεμένο τον κύριο Σχεδήμα από εδώ πέρα. Το νούμερο 2, με αγάπη, στον κύριο Σχεδήμα. Ούλα. Ειρηνευτική δύναμη στην Λιβύη μου φαίνεται. Ούρα. Είναι σαν το Boeing, έτσι. Είναι δηλαδή δύο ατάκες, ένα τραγούδι ολόκληρο. Θέλει να πει κάτι προσωπικό όμως ο κύριος Πλάντζος. Εγώ. Κύριε Πλάντζο, το κοινό σας, ο λόγος σας, παρακαλώ. Εγώ να το πω. Δεν μου θες να πεις ευχές. Α, χρόνια πολλά για τους Θανάσιδες και τις Αθανασίες, βεβαίως. Όχι, εγώ νόμιζα ότι μου έλεγες. Μου έκανες πάσα σε αυτή την χθεσινοβραδινή είδηση που θα την πούμε αργότερα, βέβαια. Όχι, πες και τώρα, μα θες, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θες, πάρ' το πάνω σου. Ο διοικητής ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, εχθές αργά το βράδυ, υπέγραψε ή αργά το βράδυ μας το είπανε. Προφανώς για να πάνε από το πρωί σήμερα να ψωνίζουν όλοι. Γίνεται δουλίτσα. Καινούργιες ταμιακές μηχανές. Γίνεται γιατί εκείνες δουλίτσα. Τις παλιές δεν τις θέλουμε πια. Θα τις πετάξετε. Γιατί δεν παίρνουν λοιπόν, κατευθείαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Καταργούνται. Λοιπόν, αυτό είναι η βραδίνη. Επιτέλους, πολύ το μελετήσαμε να το πούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Εν ώψη και της online διασύνδεσης ταμιακών μηχανών με την εφορία. Τι θα γίνεται λοιπόν. Θα γίνει αυτό το online. Εδώ λοιπόν, εν ώψη έτσι λέμε, θα το περιλαμβάνει πιθανότατα το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΔΕ για το έτος 2020. Θα το δούμε όμως όταν αυτό ανακοινωθεί. Τι ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Αποσύρονται, καταργούνται 179 μοντέλα ταμιακών μηχανών από αυτά που οι περισσότεροι έχουν ήδη στα μαγαζιά και στα καταστήματά τους. Παραγωγής από ό,τι κοίταξα μέχρι το 2013-2014. Δηλαδή όπως αγόρασε μέχρι και τότε πρέπει να ψαχτεί. Από εκεί και μετά θα παραμείνουν σε χρήση μόνο όσες μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα. Online σύνδεση δηλαδή με το τάξη, για να μπορεί να υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων. Και να βλέπουν ή παροχή στοιχείων, online στην εφορία τι κόβει και, πότε το κόψε και πόσα έκοψε το κάθε μαγαζί. Υπάρχει κάποια επιδότηση γι' αυτό.
Κάτσε, είπαμε την απόφαση μέχρι εκεί. Τώρα λέω, τα υπόλοιπα. Κάτσε να δούμε κάτι την υπόλοιπη μέρα. Διορία μέχρι 31 Μαΐου. Από, έτσι. Από εκεί και μετά τα καλά έρχονται. Πω, νεκτάριε. Λοιπόν, για να γίνει απόσυρση μέχρι 31 Μαΐου. Μέχρι 31 Μαΐου και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο θα πρέπει να έχουν αποσύρει την παλιά ταμιακή, αλλά και βεβαίως αν χρειάζονται να έχουν πάρει και καινούρια. Όταν πρέπει να απόσυρση, εννοείς την πετάμε έτσι. Αυτή τη στιγμή λέει απόσυρση. Ναι, αυτό λέω εννοείς όμως. Δεν την πουλάει κάπου. Καινούργια, την πετάς. Δεν είναι. Πώς είναι, ένα κύκλο συσκευών. Αυτό λέω, ναι. Από ναι, εκεί και μετά, λοιπόν, σημαντικό, πρέπει μέχρι τις 31 Μαΐου, όχι μόνο να έχει γίνει η απόσυρση της παλιάς και η αντικατάστασή της ενδεχομένως, αλλά να δηλωθεί και στο τάξης ή να πάει κάποιος στην αρμόδια ΔΟΗ, εφορία, να το δηλώσει ότι το έκανα 31 Μαΐου, γιατί από 1 Ιουνίου θα θεωρείται εκπρόθεσμο και πρωί πρόσθεμα. Που είναι λαμόγιο. Και κάνει και τώρα τις λαμογές με διάφορους τρόπους, έχουμε δει και έχουμε πει. Mm-hmm. Πώς θα ελεγχθεί ότι θα την κάνει αυτή την αλλαγή ή δεν θα συνεχίσει με την παλιά ταμιακή και δεν θα είναι διασυνδεδεμένη. Επειδή ακριβώς είναι υποτίθεται. Κοίτα, οι μαϊμού ταμιακές που είναι αδήλωτες, ναι, προφανώς δεν επηρεάζονται από αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Μιλάμε για τους νομοταγείς που έχουν δηλωμένες τις ταμιακές μηχανές τους. Άρα τα λαμόγια θα είναι στο απειρόβλητο. Γίνονται έλεγχοι από τότε που η εφορία ανακάλυψε με ελέγχους ότι εκδίδονται μαϊμού αποδείξεις από αδήλωτες ταμιακές μηχανές, να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Ακόμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ να έχει εξαλειφθεί. Υποτίθεται ότι όλα αυτά όμως θα καταργηθούν κάποια στιγμή όταν θα διασυνδέεται η ταμιακή, θα βλέπει. Ώρα να πάμε για ψώνια, control. Όταν είστε έτοιμοι, πατάμε το βίντεο με τα ψώνια γιατί μας άνοιξε την όρεξη ο Κωστής τώρα που θα αλλάξουν τα ταμιακές. Καλά, τι, διεροπιτουλά, κάτι. Όχι, όχι, θα δες. Ψώνια! Ψώνια, ψώνια. Όταν είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Ορίστε, πάμε για ψώνια με τις νέες ταμιακές. Χαμός θα γίνει, Κωστή. Χαμός θα γίνει. Τα προϊόντα επειδή θα ξεκίνησε να εκπτώσει αυτό τώρα. Είναι λόγω εκπτώσεων. Στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι. Μήπως έψαχνα, αναζητούσαν. Ε. Ή επειδή δείξαμε και την είδηση στη Θεσσαλονίκη που τους έκλεψαν την ταμιακή μηχανή. Δεν ήταν διασυνδεδεμένη με την εφορία. Να σε ρωτήσω τώρα πριν πάει σε εφημερίδες. Επειδή είπε Πιτσιλής, θα ανανεωθεί η θητεία του. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι υπογράφεται η απόφαση για την ανανέωσή του για άλλα 5 χρόνια. 4 χρόνια τώρα. Δεν είχε. Ήταν, συνδυάστηκε με τη γέννηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ένα πείραμα για τη χώρα μας, ένα ανεξάρτητο δημόσιο μέσα στο δημόσιο, ουσιαστικά ανεξάρτητο από πολιτικές ηγεσίες και δεσμεύσεις. Ναι. Από εκεί και μετά, αυτό το πείραμα πρέπει να διασφαλιστεί για να πάει, γιατί πρέπει στην ουσία να υπάρξει και αυτός διαχωρισμός του κράτους από την εκάστοτε κυβέρνηση, από τα κόμματα δηλαδή. Εφημερίδες! Μάλιστα. Θα υπάρχει και ρήτρα αποδοτικότητας. Ε. Πολύ αυστηρή και με. Εγώ νομίζω αυτά θα σου λέγα βέβαια. Τι θα είναι η ρήτρα αποδοτικότητας. Σημαίνει ότι θα υπογράψει ένα συμβόλαιο που εκτός από τα λεφτά του θα λέει μέσα και τι στόχους θα περιμένει ο κύριος Σταϊκούρας από τον κύριο Πιτσιλή. Εάν δεν τους επιτύχει, ανά πάσα στιγμή και αυτός θα περνάει από αξιολόγηση, δηλαδή απειλείται και με απομάκρυνση. Ενώ για τους υπόλοιπους δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη αξιολόγηση. Μόνο για τον κύριο Πιτσιλή, ρήτρα αξιολόγηση. Παραμένει μεν, αλλά με στόχους. Αγκάθια. Ναι. Πληροφορίες είναι όλα αυτά. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, θα μπαίνουν και σε ΦΕΚ. Ναι, καλά, ο Πλάτος θα σου φέρει το συμβόλαιο εδώ την άλλη φορά. Μην ανησυχείς. Είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι κλειστό το συμβόλαιο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Αυγή. Τακτοποιούν και τους παππούδες τους. Σκανδαλώδης φωτογραφική ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Και σύνταξη και μισθός για τους γαλάζιους μετακλητούς. Με διάταξη Βρούτσης, το νέο ασφαλιστικό επιτρέπεται στους συνταξιούχους του δημοσίου να εργάζονται με μισθό και χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους. Όπα, μισό λεπτό. Ως μετακλητή όμως να εργάζονται. Ξέρουμε ότι θα έχουν το 30% πέναλτι, δεν ισχύει αυτό. Αντί για 60%. Είναι πληροφορίες, αυτό λέγανε μέχρι τώρα. Αυτό θα η Αυγή έχει λοιπόν μια ειδική πληροφορία που δεν ξέρω αν διαβάζει. Ποια διάταξη ακριβώς διαβάζει έτσι. Πάντως κάνει λόγο για μετακλητούς στον υπότιλο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ένας βουλευτής, αν πάρει ένα συνταξιούχο, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέει μετακλητούς, ένας βουλευτής, όσο είναι βουλευτής, πάρει ένα συνταξιούχο στο γραφείο του, σημαίνει ότι θα παίρνει και τη σύνταξη και το μισθό. Τη σύνταξη περικομμένη κατά 30%, εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά αυτό, το μισθό. Ναι, και στο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 60% περικοπή. Πού είναι το παράνομο και τότε, ήταν, αυτό λέω. Και ήταν και αποτρεπτικό στο να συνεχίσει να δουλεύει ένα συνταξιούχο. Εδώ πέρα όμως θέλουν να δουλεύει με το νέο σύστημα, γιατί ουσιαστικά οι σχολές θα πληρώνονται. Για κάτσε, να δούμε τι άλλο λέει, περίμενε. Γιατί πρόκειται για ρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε εκατοντάδες γαλάζια στελέχη να διορίζονται σε επιτελικές κυβερνητικές θέσεις κλειδιά, εισπράττοντας ταυτόχρονα και τη σύνταξή τους. Αυτό δεν ισχύει όμως για όλους τους συνταξιούχους. Εδώ είναι στο ακέραιο, δεν θα έχει το 30%. Να το δούμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν τώρα, δεν είναι κομματικό ιδεολογικό θέμα. Καταργείται, λέει, το ισχύον καθεστώς που προβλέπει αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση διορισμού. Α, άλλο πράγμα λέει, παιδιά.
καταργείται το ισχύον καθεστώς που προβλέπει αναστολή της σύνταξης σε περίπτωση διορισμού σε διοικητική θέση ή θέση μετακλητού. Άρα είναι αυτό προφανώς που... είναι κάποιο άλλο καθεστώς. Αυτό που σας είπα εγώ στην αρχή. Οπότε είναι. Εσύ. Είναι. Αν πάει κάποιος και αναλάβει μια θέση στο δημόσιο, μια κυβερνητική θέση, είναι συνεργάτης βουλευτή ή υπουργού, για όσο διάστημα είναι βουλευτής κάποιος ή υπουργός, άρα μετακλητός, θα παίρνει και τη σύνταξη ολόκληρη. Και την πίτα χορτάτη. Ακριβώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μισό λεπτό, να πούμε κάτι. Ειδικά στα και το σκύλο ολόκληρο. Ειδικά στα οικονομικά παραγωγικά υπουργεία, ήθιστε πολλές φορές πρώην γενικούς διευθυντές που βγαίνουν στη σύνταξη για να μην τους χάσουν οι υπουργοί από συνεργάτες και συμβούλους, επειδή είναι η θεσμική μνήμη του υπουργείου 35 χρόνια στο Υπουργείο π.χ. Τους παίρνουν σαν μετακλητούς. Mm-hmm. Αλλά μπορεί λοιπόν με αυτό το καθεστώς. Να έρθει και η κυρία Τριανταφύλλη να μας πει τι γίνεται. Καλημέρα, Ματίνα. Γιατί να συμβεί γιατί τα έχουμε μπουρδουκλώσει εδώ, να καταλάβουμε τι γίνεται. Άλλο είναι ο μετακλητός σύμβουλος του Υπουργού που μπορεί να εργάζεται, και άλλο είναι το θέμα το ευρύτερο, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτό που λέγαμε για τη σύνταξη. Δεν τους κόβεται η σύνταξη. Εκεί υπάρχει και, και η γκρίνια ότι. Το κρατάμε στην άκρη, πάμε βραδινή. Κάποιοι νέοι που θα θέλανε, που θα έπρεπε να δουλεύουν. Αν γκρινιάζουν γιατί θα συνεχίσει ο συνταξιούχος. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή πηγαίνουν βιογραφικά αιτήσεις. Πουθενά δεν σας πιάνουμε, ρε Σηκωστή. Εμάς συγγνώμη όμως. Γιατί σε... βάζουμε 60% και φεύγουν γκρίνια. Γιατί βάζουμε 30% και μένουν γκρίνια. Όταν σε ένα εργοστάσιο όμως πηγαίνουν, μαζεύονται οι αιτήσεις και τα βιογραφικά για πρόσληψη. Και αυτός που προσλαμβάνει δεν ξέρει αν ο 50χρονος που έχει μπροστά του παίρνει σύνταξη ή όχι. Και τον παίρνει σαν άνεργο 50χρονο, όχι σαν. Πάμε βραδινή. Κοινή γραμμή με Χαφτάρ, μέτωπο με Μέρκελ. Επιστολή Μητσοτάκη στους Ευρωπαίους ηγέτες να μην δεχτούν τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Και 20 ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο ασφαλιστικό. Πάμε στη Δημοκρατία. Παρακράτος. Οι φασίστες με κουκούλες απειλούν όσους δεν υποτάσσονται. Ο ύποπτος ρόλος του Ρουβίκονα που επιτέθηκε στη Δημοκρατία. Τι εννοεί η εφημερίδα, μπήκαν χθες στα γραφεία Δημοκρατία Εσπρέσο. Ήξεραν τον κωδικό. Ήξεραν τον κωδικό, εσύ. Και μάλιστα ο Ρουβίκονας σου προειδοποιεί ότι ξέρουμε και από άλλα μέσα και επιχειρήσεις τον κωδικό. Α, τόσο καλά. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Καλημέρα, Ματίνα, και από κοντά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουμε. Έχουμε πει καλή χρονιά. Χρονιά. Δεν έχουμε πει όχι. Καλή χρονιά. Από πέρυσι. Με χαρές. Να σου πω, βρε, Ματίνα. Λέμε τώρα. Ναι. Σκέφτεται η κυβέρνηση στο νέο ασφαλιστικό να πάει το πέναλτι στους συνταξιούχους που εργάζονται από το 60% στο 30%, άρα να παίρνουν σύνταξη μειωμένη κατά 30%. Σωστά. Το 70% καλό δηλαδή. Μικρότερη περικοπή. Να συνεχίσουν. Μια ανάσα. Αυτό που λέει τώρα η εφημερίδα, δηλαδή ότι μετακλητή. Μισό λεπτό για να το ξαναδώ. Μετακλητή λέει. Συνταξιούχοι, οι οποίοι θα είναι μετακλητοί, δεν κόβεται σύνταξη. Έτσι. Δεν κόβεται σύνταξη, θα παίρνουν και την σύνταξη και το μισθό. Τι είναι ο νόμος αυτό. Λέει τώρα ότι αυτοί που είναι του ιδιωτικού δικαίου συνταξιούχοι, δηλαδή του ΙΚΑ κτλ. Και απασχολούνται, θα παίρνουν το 40 ή αργότερα το 70 τώρα που θα ψηφιστεί. Αν κάποιος όμως είναι σε δημόσια θέση, δεν παίρνει καθόλου σύνταξη όσο απασχολείται στη δημόσια θέση. Αυτό που θέλει λοιπόν να περάσει τώρα η κυβέρνηση είναι. Αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, πιθανολογούμε ότι θα πάνε στο 70%. Δηλαδή, θα παίρνουν και αυτοί μέρος της σύνταξής τους. Δεν θεωρώ ότι θα παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη. Θεωρώ ότι θα πάνε στο ίδιο καθεστώς με τους υπόλοιπους. Η ολική διακοπή ήταν για να μην πληρώνει το δημόσιο με δύο τρόπους στο ίδιο πρόσωπο. Ναι. Πράγματι, γιατί δεν μπορεί κάποιος να παίρνει και σύνταξη για από δημόσιο και μισθό. Όχι, δεν θα μιλήσω διακόπτω για να πει εφημερίδες. Πάμε. Ελεύθερος. Σε καταλαβαίνω. Τα 5 βήματα για το νέο εξοικονομώ κατοίκων. Έρχεται νέο εξοικονομώ. Τα κριτήρια, οι μελέτες, τα δικαιολογητικά, οι εργασίες και η διαδικασία για τις αιτήσεις. Το οποίο έγινε ανάρπαστο, έτσι. Ό,τι έβγαινε. Εξαντλήθηκε. Σε ώρες. Θα κάνουμε αύριο κάρτα. Η μεγαλύτερη είδηση δεν είναι ότι έρχεται ένα νέο εξοικονομώ, αλλά ότι για το 2021 έχετε ένα πρόγραμμα μαμούθ. Δηλαδή λένε για 5 δισεκατομμύρια. Ενώ ας πούμε αυτό που λέμε τώρα είναι 300 εκατομμύρια. Είναι καινούριο σπίτι, δηλαδή. Θα χτίσουμε όλοι καινούριο σπίτι. Εξοικονομώ από την αρχή. Ακριβές το ποσό που υπολογίζουν ότι θα έρθει για το 2021, λέμε. Όπως και αυτό καλό είναι. Με 300 εκατομμύρια θα το παρουσιάσουμε κι εμείς. Μάλιστα. Θα το ετοιμάσουμε για αύριο, θα το δείτε. Διπλωματικός πυρετός για τη Λιβύη. Αύξηση 8% στους πόρους του νέου ΕΣΠΑ. Και τροπολογία ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Για δείτε και αυτό. Για την αποχή των συμβολιογράφων, η εξέλιξη είναι ότι με αυτή την τροπολογία που κατατέθηκε. Ήρθε. Μάλλον ξεμπλοκάρει το πράγμα. Θα αποφασίσουν οι συμβολιογράφοι αν θα διακόψουν την αποχή που έχουν προκηρύξει μέχρι 26 Ιανουαρίου. Για δείτε και αυτό. Πιο αυστηρά πρόστιμα για οδήγηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Θα έχουμε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Καραμανλή. Είναι δική του απόφαση. Και είναι δική του απόφαση. Το προανήγγειλε χθες στη Βουλή. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε για όλα αυτά. Δηλαδή πλέον αν μπαίνει κάποιος στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, για παράδειγμα, και πινακίδες και βαρύ πρόστιμο. Και χρηματικό πρόστιμο. Με συγχωρείς, αλλά χρειάζεται. Συμφωνώ έχει απόλυτα. Καταντήσια ιδέα από αυτό το πράγμα απόλυτα. Με τη Λέα, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Εσπρέσο, βίλα με μασάζ και κύκλωμα ναρκωτικών. Ντου της δίωξης σε σπίτια στην Αττική.
Σαββατοκύριακο, η εφημερίδα των συντακτών. Πεθαίνοντας για λίγη ζεστασιά, η Ελλάδα της φτώχειας και της παγωνιάς. 9 άνθρωποι σε ένα μήνα έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα να αντιμετωπίσουν το ψύχος. Και είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα αυτό. Mm-hmm. Θυμάμαι μια μέρα, την περασμένη εβδομάδα, απανωτές ειδήσεις. Ένα σκάει και άλλο από αναθυμιάσει. Όλα από... λόγω του κρύου. Απανωτές, και αυτό το τετράμερο θα είναι πολύ ψυχτό. Άλλο με τζάκι, άλλο με σόμπα υγρά αερίου. Μαγκάλι δεν θυμάμαι να υπήρχε σε αυτή την περίπτωση που λέγανε παλιά. Δεν είμαι όλου του άλλου τρόπου του εναλλακτικού. Ήταν και μαγκάλι με του μετανάστε. Σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι όμω ήταν. Δεν υπήρχε καμία υποδομή, καμία σύνδεση. Το 38% των νοικοκυριών χρησιμοποιούσε καλοριφέρ το 2018, ενώ το 2008 68%. Δείτε τι τεράστια μείωση, διαφορά. Πάμε στην καθημερινή. Αυτό που καταλάβουν πολλοί είναι ότι δεν κάνουν οικονομία μην ανάβοντας πετρέλαιο, γιατί έχουν μείνει στο παλιό και θα κάψω καυσόξυλα. Άμα χρωστάνε σε πολυκατοικίες 1.000 και 1.500 ευρώ και δεν ανάβουνε, πώς να πάρει ο άλλος απόφαση, πρέπει να αυτονομηθεί. Εκτός ρίξει 2,5 χιλιάρια για την αυτονόμηση. 2,5 με 3 πόσο είναι, αν θυμάμαι καλά. Επιδότηση. Όχι επιδότηση. Πληρώσει μόνο του για να έχει λεφτά. Πάντως γι' αυτό το πήραν το επίδομα θέρμανσης φέτος καμιά 150.000 παραπάνω από ό,τι πέρυσι. Για να αναβάλουν ένα ζεστάμι ναι, και αλλά λίγο. Αν είναι σε πολυκατοικίες, μπερδεύεται το πράγμα, δεν είναι απλό. Ναι, αλλά αν βάλεις 50 ευρώ, ας πούμε, εντάξει, βάζεις συμμετοχή σου σαν να ήταν 100. Άρα κάνεις δουλίτσα. Δεν κατάλαβες τι σου λέω. Αν χρωστάνε σε πολυκατοικίες 1.000 και 1.500 ευρώ, άλλα... δεν τα βάζουν καν. Είναι κλειστός ο Λέβητας. Είναι κλειστός ο Λέβητας. Είναι κλειστός. Είναι πολυκατοικίες που ο Λέβητας είναι κλειστός χρόνια. Χρόνια. Δεν ανάβουν. Ναι, αλλά εντάξει, με αυτή τη λογική δεν έχουν και ρεύμα, δεν έχουν ασανσέρ, γιατί δεν έχουν πληρώσει τα κοινόχρηστα. Η ουσία είναι ότι τα μισά διαμερίσματα είναι κενά, οι ιδιοκτήτες θα διαφορούν. Αυτά είναι προβλήματα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί μια πολυκατοικία. Εντάξει. Και τα κοινόχρηστα, πες το ρε Κωστή, δεν προσμετρούνται και στο χτίσιμο, το φορολογεί του. Σωστό και αυτό. Δεν έχει πει ο ΕΣΟ. Δεν έχει πει ο ΕΣΟ διαχειριστή. Όχι, επειδή τα κουβαλάει ένα μηχανάκι. Αυτό είναι το κλουτόρα από εδώ και πέρα. Και θες και καυγά, μα θες να κάνουμε και ένα πρωινό καυγά, να ανεβάσουμε και την τηλεθέαση. Όχι καλέ, απλά το συζητάμε. Όχι καλέ, τι όχι καλέ. Δεν πληρώνεσαι και για καυγά. Γιατί εγώ πληρώνω και για καυγά. Τσακώνεσαι που λέμε. Να σηκωθούμε. Όχι καλέ. Παλεύει, μπράβο. Η καθημερινή στη Μέση Ανατολή το Σαρλ Ντε Γκολ. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle του γαλλικού ναυτικού θα αναπτυχθεί για τους επόμενους 3 μήνες στις θάλασσες περί τη Μέση Ανατολή. Στο πρώτο μέρος της αποστολής του θα συνοδεύεται από τη φρεγάτα Σπέτσε και άλλα ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για μας. Αυτό το λέγαμε τον Νοέμβριο, όταν είχα έρθει. Ναι, τότε το λέγαμε. Ναι, μα, τότε το λέγαμε. Υλοποιείτε. Και λέγαμε για Φεβρουάριο. Διεθνή συνεργασία λοιπόν. Στήριξη Μακρόν λοιπόν και σύννεφα με Μέρκελ. Τον Κωστή τώρα καταλάβατε. Στενό μαρκάρισμα, ή δεν τελειώσουμε εφημερίδες. Στήριξη Μακρόν και σύννεφα με Μέρκελ εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Βερολίνου για το Λιβικό. Στροφή με μέτρα υπέρ της μισθωτής εργασίας. Επιταχύνεται η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα το δείτε σε λίγο. Και Τούρκοι hacker, το πρόλαβε η εφημερίδα, έριξαν ελληνικές ιστοσελίδες. Σκέψεις για μόνιμα χιονολάστιχα. Σας λέγαμε πριν για τη Λέα και αυτό ανακοίνωσε ο κ. Καραμαλής. Θα τον ρωτήσουμε στη συνέχεια. Πάμε στο καρφί. Τέλος εποχής για τη Βαρονία. Η εκλογή Προέδρου οδηγεί σε αποστρατείες. Εννοεί ότι έγινε μεγάλη βουτιά στην επετρίδα της Νέας Δημοκρατίας και πόσο μάλλον που δεν επιλέγει πρόσωπο από την παράταξη, την κεντροδεξιά. Γι' αυτό φεύγει ο κ. Σαμαράς για προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό. Κοίταξε να δεις τώρα. Αν διαβάσει την συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο. Ναι. Λέει ο άνθρωπος, δεν γνωρίζω την κυρία Σακελαροπούλου. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό. Λέω, το αναφέρω. Δεν με ρωτά. Άμα το διαβάλει, πώς βλέπετε. Ποια είναι η κυρία. Δεν την ξέρω την κυρία Σακελαροπούλου. Πάντως, εγώ την Τετάρτη θα απουσιάζω σε ταξίδι. Παρά τα αυτά, θα στείλω μία επιστολή που θα λέω ότι αν ήμουν στην Ελλάδα θα την ψήφιζα για να μην δημιουργούνται διάφορες μουρμούρες. Η ψήφος δεν μετράει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, άρα πάει με 2,65 ψήφους. Άρα πάει 2,65. Αντί για 2,66. Δηλαδή όσοι βουλευτές. Κάνει το δίσεκτο. Κάνει το δίσεκτο να μην το χρωσούζικο. Λοιπόν, τώρα πέρα από το Σαμαράς, με αυτό που λέει δεν τη γνωρίζω, κάτι σημαίνει. Κάτι θέλει να πει. Ναι. Έχουμε μια ανθρώπινη στιγμή, την είδαμε αυτές τις μέρες στα κανάλια της κυρίας Σακελαροπούλου, στο βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Τσακυράκης, γνωστός συνταγματολόγος και με πολύ μεγάλη αντιδικτατορική δράση, την οποία δεν την πούλησε ποτέ, αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο. Προσωπικός της φίλος, ναι. Σε κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δεν το πούλησε ποτέ, αυτό το αντικαταλάβαινε. Έγινε μια αναφορά και άμα δείτε το απόσπασμα, έφτασε να συγκινηθεί, να βουρκώσει η κυρία Σακελαροπούλου. Μια ανθρώπινη στιγμή της, για να τη δούμε. Ο συγγραφέας στην εισαγωγή αναφέρει ότι αφιερώνει τον τόμο αυτό στη μνήμη του Σταύρου Τσακυράκη.
με τον οποίο και ο ίδιος συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλοί σε αυτή την αίθουσα έχουν συνδεθεί και φυσικά θυμούνται πρώτα απ' όλα γιατί είναι και πάρα πολύ πρόσφατη η απώλειά του. Είπε κάτι τώρα όμως ο Κωστής. Για πες το Κωστή, τι είπες. Λέω πώς δεν την ήξερε ο κύριος Σαμαράς. Ποιος ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας όταν περνούσαν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης Σαμαρά. Και τα άκοβε. Το μνημόνιο. Άρα, λοιπόν, από το Συμβούλιο της Επικρατείας πέρασε. Άρα λες κάποια γνώση υπήρχε. Κάποια γνώση υπήρχε. Και ποιος μου έκοψε αυτό το νόμο, ποιος έκοψε την κινητικότητα. Στο μνημόνιο, μου φαίνεται κάποια ειδικά συντάξει, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν αρνητική σε κάποια πράγματα, αλλά σε κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα κινητικότητα, κάποιες άλλες αποφάσεις. Το 2013, όταν βγήκαν αντισταγματικές κάποιες μνημονιακές διατάξεις, αυτό ήταν. Δεν ήταν επικεφαλής όμως. Δεν ήταν επικεφαλής. Όχι, επισήρησε, κύριε Σακελαροπούλου. Οι σημαντικές αποφάσεις για τις περικοπές των συντάξεων ήταν στη σύνθεση, κυρία Σακελαροπούλου, και φυσικά έκρινε τις συνταγματικές τις περικοπές. Έτσι. Αυτά από το καρφί. Πάμε στην κόντρα. Αν φέρει Σαμαρά, προκαλεί ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνουν στο Αντάρτικο οι βαρώνοι της δεξιάς. Νέος πονοκέφαλος για τις Κυριακές. Επέκταση του μέτρου περί 7ήμερης λειτουργίας για MacArthur Glen και Smart Park. Αντιδρούν οι έμποροι. Τροπολογία για την περιοχή. Πέρασε τροπολογία για το εμπορικό πατρό. Ναι, και ό,τι ισχύει για το αεροδρόμιο. Οι έμποροι λένε θα το πάνε στο αεροπάγο. Ναι, ό,τι ισχύει για το αεροδρόμιο, τα μαγαζιά του αεροδρομίου. Τα νέα Σαββατοκύριακο, ανατροπές, οι αλλαγές που σχεδιάζει το Μαξίμου στην πολιτική. Ασφαλιστικό, κατατίθεται ο νέος νόμος. Επενδύσεις ξεκινά από τον Davos Νέα Προσπάθεια Προσέλκυσης Κεφαλαίων και πλεόνασμα υποβάλλεται τον Απρίλιο το αίτημα για τη μείωσή του. Και στην καθημερινότητα, μαζί και οι πολίτες θα παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Είδα ότι φτιάχνετε πάλι κάποια πλατφόρμα. Σαν εκείνη του κυρίου Φλαμπουράρη, το καθημερινότητα.gr. Ναι. Το δούμε, γιατί όχι. 112, μακάρι. Σε ένα ενιαίο κέντρο το 100, το 166 και το 199. Mm-hmm. Άρα 112. Το 112 είναι ο έκτακτος αριθμός ανάγκης. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, το 112 με τα κινητά έχει, δεν έχει σήμα. Και καλύτερη ζωή ψηφιοποιούνται συντάξεις και εκτιματολόγιο. Θα τα δείτε σε λίγο αυτά. Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Παραπολιτικά, δήμαρχος με 40%. Τι θα προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ. Ναι, είναι το νομοσχέδιο που τρέχει στο Υπουργείο Ιστορικών, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Mm-hmm. Ψηφίζεται την Πέμπτη ο εκλογικός νόμος που φέρνει η κυβέρνηση και αμέσως μετά φέρνει τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση. Το θέμα είναι αν θα βγει με 40% ή αν ο Δήμαρχος θα έχει τους δημοτικούς συμβούλους για να μπορεί να διοικήσει. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, okay. Τα δύο, αλλά μα πιο πολύ το δεύτερο. Ναι, κατήργησε την ρύθμιση που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης που ήταν Καραυγαλαίο δήμαρχος με 6 δημοτικούς συμβούλους. Άρα ήθελε άλλους 30 για να κυβερνήσει. Οπότε τώρα εδώ πέρα με 40 από την πρώτη Κυριακή, 40 με 41 ή 42, αλλά μάλλον 40% όπως λέει η εφημερίδα, και 50,01 τη δεύτερη Κυριακή, αν δεν βγει από την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Παρασκήνιο, απέραντο φρενοκομείο. Μια φωτογραφία με τον Τζακ Νίκολσον από τη φωλιά του Κούκου. Ακριβώς. Ταινιάρα. Καταπληκτική. Η Ελλάδα καίγεται και κάποιοι ζουν ακόμη στον κόσμο τους. Από την αφίσα για τις αμβλώσεις, λέει, στο πλημέλημα με τον Τζιμεντόλιθο και από την κατάργηση της αργίας των τριών ιεραρχών στο μύθο της απομονωμένης Τουρκίας. Ριζοσπάστης. Βαθαίνει η εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Απάντηση λαϊκή κινητοποίηση. Φιλελεύθερος, δεν υπάρχει κακός λύκος, ούτε κοκκινοσκουφίτσες στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη συνέντευξη έλεγε εσύ. Ναι, αυτό εκεί απαντάει. Του λέτε δεν γίνατε πρόεδρος, δεν γίνατε επίτροπος. Αποκλειστική συνέντευξη για όλους και για όλα. 12-13, για να πάμε μια γρήγορα. Εδώ είμαστε. Συνέντευξη στην Κατερίνα Γαλανού. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή, λέει, για προσφυγή στη Χάγη. Ναι. Διαφωνεί. Βέβαια. Να επιταχυνθεί η ανάπτυξη για να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι σαν να τους δίνουμε θάρρος, λέει, αν πάμε στη Χάγη. Στους Τούρκους δηλαδή. Και απαντά για την κυρία Σακελαροπούλου, αυτό που σου είπα δεν τη γνωρίζω. Μάλιστα. Αγκρέντα, όθηση στα βιολογικά με λεφτά από πρασίνισμα. Δρόμος της αριστεράς, συνένεση προβλέψιμων. Η γνώμη, την άνοιξη τα πρώτα δρομολόγια. Εργοσέ ολοκλήρωσε μέρος των παρεμβάσεων στη γραμμή Κιάτο Ροδοδάφνη. Και ταχυδρόμος, δεν πρόλαβε να δωρήσει ζωή. Απεβίωσε ο γνωστός βολιώτης έμπορος Θανάσης Κοντονίνας. Συλληπιτήρια. Και τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλες προσδοκίες για το νέο ΕΣΠΑ. Σχοινάς, ρεαλιστικό η Ελλάδα να περιμένει 21 δις ευρώ για το ΕΣΠΑ το 2021-2027. Αυτό που λέγει ο Κωστής πριν. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Α, δεν έδειξα τα περιοδικά. Δεν πειράζει, θα τα δείξω από εκεί. Avengers, τεύχος 2, κύριε Πλάτζο. Ετοιμαστείτε να διαβάσετε την ελεύθερη σας ώρα το Σαββατοκύριακο που έχετε πολύ. Αύριο αυτό, έτσι, μαζί με αύριο το Έθνος Κυριακής. Με το Έθνος της Κυριακής. People, Νικηφόρος Βυθούλκας. TV Έθνος, Βάσο Λασκαράκη και περιοδικάρα All About History, μεγάλες μάχες, οι πολεμικές συγκρούσεις που καθόρισαν την πορεία της ιστορίας. Περιοδικάρα, καταπληκτική ύλη και καταπληκτικό και το χαρτί.
Τα πάμε όλα, τα πάμε όλα. Ο κύριος Βγενής στην παρέα μας. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Θοδωρή. Πού είσαι, Θοδωρή, τι κάνεις? Να τρέχουμε με το ασφαλιστικό τώρα, περιμένουμε. Κατατίθεται Δευτέρα, Κυριακή, πότε? Το αργότερο Δευτέρα μας έχουν πει από το Υπουργείο. Περιμένουμε. Μπορεί και Κυριακή, μπορεί και αύριο. Δεν νομίζω. Όχι, νομίζω Δευτέρα. Κατ' εκτίμηση. Κατ' εκτίμηση. Δεν το καταθέτουμε εμείς. Είναι απροσδιόριστο. Πάντως είναι έτοιμο το ασφαλιστικό. Δηλαδή, εμείς κάποια κομμάτια του σιγά-σιγά έχουμε μπορέσει. Και μας παίρνεις και αποκλειστικό εμπιστευτικό, θα το δούμε σε λίγο. Πού το έκρυψα, κάπου το έκρυψα. Για τους αγρότες. Για τους αγρότες. Να το. Εμπιστευτικό αποκλειστικό του κυρίου Βγενή. Αυτές είναι οι νέες εισφορές από το 2020 μέχρι το 2022. Αναλυτικά για τους φίλους αγρότες. Που έχει γίνει και πολλή συζήτηση και πολιτική για το ύψος των εισφορών. Θα το δείτε σε λίγο. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Κοντρόλ. Θέλετε κοντρόλ διάλειμμα, άμα μιλάει το κοντρόλ. Εμείς συντονιζόμαστε. Θέλετε να σας πούμε και τα δώρα? Πάμε να σας πούμε και τα δώρα. Δείτε το αυτοκίνητο πρώτα. Κύριε, κύριε Σιαδήμα, αυτοκινητάρα. Μάλιστα, τι Volkswagen. Είναι. T-Cross, έκδοση Life, λευκό, πεντάθυρο, 1000 κυβικά. Και καινούριο TSI, μοντέλο. TSI, ολοκένουργιο ναι, μοντέλο. Το T-Cross αυτό, καινούργια σειρά τελείως. 95 άλογα, αξίας 17.600 ευρώ. Στον τυχερό ή στην τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο 14999. Μπορεί να γίνει δικό σας, που ξέρετε. Με την ίδια διαδικασία, 14999, μπορεί να γίνει δικό σας κατάστημα. Ή αυτοκίνητο ή κατάστημα. Από την GoFit, την αλυσίδα που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise, αξία 45.000 ευρώ. 14999, ή το ένα δώρο ή το άλλο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Αποκλειστικά εισφορές των αγροτών. Τι θα γίνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη, μόνιμη παροχή για τους φίλους συνταξιούχους. Με ποιο τρόπο, θα δείτε σε λίγο. Επίσης, νέο ΣΕΦΚΑ, ψηφιακές συντάξεις, Ματίνα. Πράγματι. Το 35% από τον Ιούνιο. Με μία αίτηση. Καλό καλοκαίρι, κάτσε να το κάνει πρώτα, περίμενε. Όλα αυτά. Το αμφισβητείς? Όχι, ρε παιδί μου, απλώς το ανακοίνωσε πέρσι τον Ιούλιο. Έχεις λόγους να το αμφισβητήσεις. Το έχουμε ακούσει από πολλές φορές. Όχι, να σου πω ότι θέλω, πρέπει να γίνει, αλλά 5 μήνες μήνα να κάτσει. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο. Γιατί έφυγε και ο Μηταράκης τώρα, δεν θα προλάβουνε. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε με έκτακτη είδηση. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Τορίγο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να τον καλημερίσουμε. Γιάννη, είχαμε για μια ακόμη φορά... Ακούμε και τη σιρήνα. Έφοδο. Έκρηξη σε ATM. Σε ATM. Βρισκόμαστε στην οδό Αλέξου Πόλεως, στις 5:20 εδώ στην Αργυρούπολη. Φέει 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία. Στα 200 μέτρα βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα. Εδώ λοιπόν οι άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στο ATM. Βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχουν πεταμένα χαρτονομίσματα, 20 ευρώ σε όλο το μέρος εδώ πέρα στον προαύλιο χώρο της τράπεζας. Οι δράστες κατάφεραν, πήραν το χρηματικό ποσό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αυτή την ώρα βλέπουμε εδώ πέρα τεράστιες υλικές ζημιές. Και εντός και εξωτερικά του κτηρίου. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την βοήθεια του οπερατέρ. Να σε ρωτήσω λίγο, Γιάννη μου, πριν συνεχίσουμε. Σου ζητώ συγγνώμη. Ο συναγερμός που ακούμε είναι της τράπεζας. Ο συναγερμός είναι της τράπεζας από τις 5:20. Δεν έχουν έρθει ακόμη, 20... Δεν έχουν έρθει ακόμη κάποιοι από την τράπεζα ή αστυνομικοί. Είναι μέσα στο κατάστημα της τράπεζας και οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ πέρα, αλλά και αστυνομικοί από την σήμανση και προσπαθούν να δουν πώς ακριβώς έγινε η δράση από τους άγνωστους, καθώς στις 5:20 έκαναν εδώ πέρα την έκρηξη. Τι πώς έγινε? Από τα βίντεο κάποιο, που υπάρχουν με κάποιο στην μηχανισμό κάμερα. Προφανώς προκλήθηκε έκρηξη, δεν κατάφεραν από ό,τι βλέπουμε να πάρουν τα χρήματα, δεν ξέρω αν κάποια από αυτά τα πήραν. Είναι απορίας άξιο γιατί συνεχίζει και χτυπά ο συναγερμός. Δεν τον έχουν κλείσει από μέσα. Ακούστε. Δεν έχουν καταφέρει μάλλον να τον απενεργοποιήσουν. Δεν ξέρω, εδώ, μάλλον από την σήμανση δεν έχουν καταφέρει να τον απενεργοποιήσουν ακόμη. Και βλέπουμε κατέβασαν όλη τον ιαλοπίνακα, τον τζάμι εδώ αριστερά. Κατάφεραν, πήραν χρήματα, Γιάννη? Πήραν χρηματικό ποσό. Από ό,τι μας είπαν εδώ πέρα οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο, πήραν κάποιες από τις κασετίνες. Ενδεχομένως εδώ πέρα βλέπουμε κάποια από την κασετίνα πρέπει να διαλύθηκε στην κυριολεξία, αφού υπάρχουν χαρτονομίσματα σε όλο το εύρος εδώ της τράπεζας. Και βεβαίως πήραν και όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Τεράστιες ζημιές στην τράπεζα, όπως βλέπουμε, στην πρόσωψη, στο πλαϊνό. Κατέστρεψαν βεβαίως το μηχάνημα, πήραν κάποιες από τις κασετίνες, όπως μας λες. Κάποια διαλύθηκε και σκόρπισαν τα χαρτονομίσματα. Μέσα άνθρωποι της τράπεζας προσπαθούν να απενεργοποιήσουν και τον μηχανισμό. Και το αξιοπερίεργο είναι, το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς να γίνεται, μόλις 200 μέτρα από αστυνομικό τμήμα. Και εκτός από το μηχάνημα που βλέπουμε να έχει διαλυθεί, Γιάννη, προφανώς έχουν μπουκάρει εδώ και στις τζαμαρίες, κατά το συνήθι τρόπο, με κάποιο μεγάλο όχημα προφανώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπήκαν με όχημα. Από την έκρηξη που σχηματίστηκε, έπεσε ολόκληρη η τζαμαρία. Ακριβώς, έπεσε ολόκληρη η τζαμαρία. Και να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες εδώ από τους αστυνομικούς, εξετάζουν το ενδεχόμενο μήπως σχετίζονται, μήπως είναι οι ίδιοι δράστες με τη χθεσινή πάλι έκρηξη που έγινε στην Αγία Παρασκευή σε κατάστημα ATM. Όπου εκεί κατάφανε και πήραν και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Γιάννη μου, θα επανέλθουμε να μας δώσει και νεότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ που θα συγκεντρώσει σε λίγο. Θα συνδεθούμε εκ νέου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε την οικονομική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Και με τη Ματίνα και με το Θεόρη και με τον Κωστή τον Μπλάτζο. Και να ξεκινήσουμε, Κωστή, από σένα. Όλο αυτόν τον καιρό ακούμε τη μεγάλη συζήτηση για την περίφημη 13η σύνταξη που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι καταργεί η παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση λέει ότι ποτέ δεν υπήρχε ως 13η σύνταξη. Ακριβώς. Στον προϋπολογισμό υπάρχει ένα κονδύλι όμως, έτσι, υπέρ αυτού του σκοπού. Να δούμε τι προβλέπετε γι' αυτό. Ακριβώς. Πέρα λοιπόν από την ονοματολογία και για το πώς θα το πει βαφτίσει κανείς, θα προβλέπεται ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης των συνταξιούχων, ειδικά των ασθενέστερων οικονομικά, αλλά όχι μόνο. Θα προβλέπεται και στο νέο ασφαλιστικό. Δεν θα έχει τη μορφή, όπως λένε οι πληροφορίες, ενός εφάπαξ, ενός επιδόματος ή του ΕΚΑΣ, όπως το ξέραμε και καταργήθηκε. Αλλά θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2020 με τη μορφή που θα καθοριστεί επακριβώς. Όχι δηλαδή το Μάιο, όπως ήταν ψηφισμένο, ή τον Απρίλιο που είχε δοθεί προεκλογικά σαν 13η σύνταξη το 2019. Δεκέμβριο του 2020. Και με σκοπό, και θα πηγαίνει και με βάση και τα έσοδα, τα περιθώρια του προϋπολογισμού. Ωφελημένοι θα είναι θεωρητικά οι περισσότεροι συνταξιούχοι. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια που θα τεθούν. Εκεί θα φανεί πόσα και σε πόσους ακριβώς θα είναι το ποσό του επιδόματος. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Εδώ είναι το σημαντικό να πούμε βεβαίως ότι το ποσό είναι συγκεκριμένα 971 εκατομμύρια. Δαπάνη 971 εκατομμυρίων ευρώ είναι ενσωματωμένη στον κρατικό προϋπολογισμό που έχει ήδη ψηφιστεί. Να δούμε τι μας είπε ο κ. Σταϊκούρας στην εκπομπή μας. Για δείτε. Για τους συνταξιούχους, ας το πούμε. Να το πω 13η σύνταξη, ούτε αυτό θα σας αρέσει. Αυτό το στοιχείο υπάρχει και έχουμε πει ότι θα διατηρηθεί. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, και αυτή είναι η φιλοσοφία του οικονομικού επιτελείου και μου προσωπικά, είναι ότι όποια δυνατότητα έχουμε και φέτος και τα επόμενα χρόνια, ήδη το αποδείξαμε φέτος, θα δίνεται κυρίως για μειώσεις φόρων. Ωραία. Η επιλογή της κυβέρνησης είναι κατά 80% ξεκάθαρο το όποιο υπερπλεώνασμα να πηγαίνει σε μειώσεις φόρων. Μην το χάσουμε αυτό που είπατε όμως. Μας έχει πει ο κύριος Βρούτσης εδώ στην εκπομπή και μας έχει πει επίσης ο κύριος Πέτσας ότι θα έχουν μια μόνιμη αύξηση οι συνταξιούχοι. Να το προσδιορίσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Τα 800 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν. Τελεία. Αυτό είναι μόνιμο μέτρο. Θα παραμείνουν και τελικώς ήταν 971 παραπάνω, ναι, έτσι από είναι τα 800. Η πληροφορία 800 είναι καθαρό κόστος, πρέπει να πούμε, γιατί κόστος από αυτό που δόθηκε υπήρχαν και κρατήσεις φορολογικές. Δηλαδή επέστρεψαν αυτά στο κράτος. Από εκεί και μετά μιλάμε για μόνιμο βοήθημα, ας το πούμε. Ετήσιο. Όχι μόνιμη αύξηση, μόνιμο ετήσιο βοήθημα. Ετήσιο στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Τι λένε οι πληροφορίες σας? Θα είναι κάτι σαν το ΕΚΑΣ. Σαν το ΕΚΑΣ θα μοιάζει, γιατί θα εξετάζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και θα συμπληρώνονται οι χαμηλές συντάξεις. Από αυτή την άποψη, προσομοιάζει με αυτή την παροχή που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Άρα μπορούν οι φίλες και οι φίλοι που έπαιρναν το ΕΚΑΣ να περιμένουν να ότι πιθανώς αυτοί θα το πάρουν. Ναι, γιατί το ΕΚΑΣ εξετάζονταν τα εισοδηματικά πάλι κριτήρια. Οπότε είναι μια βάση ώστε να δούμε πού περίπου θα πάνε αυτά τα χρήματα. Είναι προφανές. Ήταν και χαμηλός συνταξιούχος. Ακριβώς. Για τους χαμηλούς συνταξιούχους, άρα σε αυτή την ομάδα, σε αυτή λοιπόν, την περιοχή. Άρα, λοιπόν, άρα, κόντος ψαλμός αλληλούια, περιμένουμε να δούμε. Καλό είναι. Να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν θα είναι κάτι σταθερό. Σαν ποσό, θα προσδιορίζεται κάθε χρόνο. Ανάλογα με τα χρήματα έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Βέβαια, σωστά. Λοιπόν, για να έρθουμε σε σένα, Θοδωρή. Έχεις τώρα αποκλειστική πληροφόρηση για τις νέες εισφορές των αγροτών. Να δούμε καταρχάς
τις κάρτες με το τι προβλέπετε, είναι από το 20 μέχρι το 22. Μέχρι το 22 έτσι. Θα υπάρχει μια έτσι, κλιμάκωση των εισφορών, mm-hmm. όχι μεγάλη θα λέγαμε. Ας ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα είναι σε 6 κλάσεις και σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ελεύθερη επιλογή και σε αυτή την περίπτωση. Πρώτη κλάση 119 ευρώ, δεύτερη κλάση 143 ευρώ, τρίτη κλάση 171 ευρώ. Μιλάμε πάντα για το 2020. Του χρόνου βλέπουμε μια αύξηση στα 121 ευρώ. Ναι, μικρή. Mm-hmm. Και όσο πάμε προς τα κάτω, ανεβαίνει αυτή η αύξηση. 146 ευρώ, πάλι στα 3 ευρώ. 174 ευρώ. Πάμε στο 2022. 124 ευρώ. 148 ευρώ η δεύτερη κλάση και 178 ευρώ η τρίτη κλάση. Για να πάμε και στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη, πάλι από το 20 μέχρι το 22. Λοιπόν, 205 ευρώ είναι το 2020. Και συνεχίζει η πέμπτη κλάση με 246 ευρώ mm-hmm. και η έκτη κλάση που είναι η κορυφή της πυραμίδας, έτσι, είναι 319 ευρώ. Όσοι παίρνουν φυσικά, όσοι πληρώνουν και περισσότερες εισφορές, εκ των πραγμάτων. Συντάξεις δίνουν, γιατί θα δούμε μετά σύνταξη. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς τι συντάξεις δίνονται και πόσα πρέπει να χρόνια να δουλέψουν. Ακριβώς. Και πόσα λεφτά να δώσουμε για να πάρουμε ένα χιλιάρικο. Στους αγρότες αυτά τα λεφτά τι συντάξεις δίνουν. Αυτά τα λεφτά στους αγρότες είναι πολύ χαμηλές συντάξεις. Mm-hmm. Φυσικά είναι το ανώτατο επίπεδο εισφορών. Οι κλασικές του ΟΓΑ δηλαδή. Οι κλασικές του ΟΓΑ, στα επίπεδα του ΟΓΑ. Δηλαδή, άρα παραμένει χαμηλά η σύνταξη. Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης φυσικά mm-hmm. θα υπάρχει μια ευνοϊκή ουσιαστικά μεταχείριση μετά το τέλος του εργασιακού του βίου. Και αυτό που λέμε από το 20 στο 22 αυξήσει από 5 έως 15 ευρώ. Είναι ουσιαστικά λόγω. Βλέπουμε ότι από το 20 μέχρι το 22 οι εισφορές θα έχουν μια αύξηση από 5 έως 15 τόσο ευρώ ανάλογα με τις κλάσεις. Ανάλογα με τις κλάσεις. Το 21 βλέπουμε εδώ. Πάει στα 210 ευρώ η τέταρτη κλάση, 251 ευρώ η πέμπτη κλάση και 326 ευρώ η έκτη κλάση και κλείνουμε με το 2022. Μακριά είναι ακόμα, αλλά ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα πάλι. 2-14. Καλά κάνεις και το λες, γιατί έχουμε συνηθίσει κάθε τρεις και λίγο. Συνεχώς αλλάζουν. Έτσι, το λέμε την έννοια και τόσα χρόνια στο οικονομικό. Οι εισφορές των αγροτών είχαν ήδη αυξηθεί. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σωστό. Κάθε χρόνο αλλάζουν αυτά. Έτσι. Δεν έχει. Δεν τόσα νομοσχέδια περνάνε. Και να δούμε και το έγγραφο, το εμπιστευτικό. Το δείξαμε και νωρίς το πρωί, που είναι το αποκλειστικό σου, Θοδωρή. Αυτό είναι, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι με το ισχύον σύστημα το 80% των ασφαλισμένων καταβάλει τις ελάχιστες εισφορές. Θα προκύψουν αυξήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν το 20, όπως δείξαμε, από 5 έως 15 ευρώ. Και εδώ λέει κιόλας ότι εξισορροπείται η αύξηση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους mm-hmm. με τη μείωση του φόρου από το 22 στο 9%. Άρα θα πάρουν μία ανάσα από εκεί και ουσιαστικά ισοσκελίζεται έτσι ο προϋπολογισμός. Τώρα, να δούμε πότε θα δίνονται επιτέλους οι συντάξεις, Ματίνα, διότι είναι στην αναμονή αρκετοί συμπολίτες μας και η καρδιά τους ξέρει πώς θα βγάζουν πέρα. Και ωραία τα λέμε, αλλά, και ωραία τα λέμε, είναι αλλά τι γίνεται όταν ο άλλος τελειώσει από τη δουλειά και είναι στο σπίτι του χωρίς εισοδήματα, χωρίς σύνταξη για μήνες, για χρόνια, 1, 2, 3 και κάποιοι που έχουν διαδοχική εξωτερικού και 4 χρόνια. Λοιπόν, ένα μεγαλόπνο σχέδιο να ευχηθούμε να προχωρήσει. Μακάρι. Τι προβλέπετε λοιπόν. Λοιπόν, 1η Μαρτίου λοιπόν αναμένεται η σύσταση του υπερταμείου αυτού. Θα είναι ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ πια. Ή ΕΦΚΑ θα το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Θα το λέμε, ναι. Ή ΕΦΚΑ ή κάτι άλλο τέλος πάντων. Όχι το ίδιο ΕΦΚΑ. Το ηλεκτρονικό το Ι. Το ΕΦΚΑ. Το σημαντικό είναι ότι εκεί θα πάει και το ΕΤΑΕΠ. Το ΕΤΑΕΠ είναι το μεγάλο ταμείο που υπάρχει στη Φιλελλήνων. Συγχωνεύεται δηλαδή. Συγχωνεύονται. Άρα οι υπάλληλοι του. Μεταφέρονται η διοίκηση. Το καλό είναι καταργούνται οι δύο θα έχουμε μία, μειώνονται τα κόστη έτσι τα λειτουργικά. Mm-hmm. Ωστόσο, διατηρούν μια οικονομική αυτοτέλεια τα ταμεία όλα. Mm-hmm. Δεν γίνονται όλα ένα κουμπαράς. Γιατί φαντάζομαι άλλες εισπράξεις στο ένα, άλλα χρήματα στο άλλο. Ναι. Άλλες αποδόσεις, άλλες mm-hmm. παροχές. Τι θα τρέξει τώρα αυτός ο νέος ΕΦΚΑ. Αυτό το σημαντικό είναι ότι θα βγουν πολλές συνταξιοδοτικές αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα. Διότι θα προσπαθήσουν να κάνουν ηλεκτρονικά όλα τα συστήματα, διότι mm-hmm. δεν είναι όλα. Ακόμα πάμε εκεί και καταθέτουμε τις αιτήσεις. Και σε εκκρεμότητα είναι 430.000 υποθέσεις. Λέμε υποθέσεις γιατί δεν είναι όλα για σύνταξη, είναι και άλλα ζητήματα. Μπορεί και επανεπολογισμό σύνταξης, μπορεί να είναι πρόσθετα αιτήματα, δεν είναι μόνο έκδοση καινούργια σύνταξη. Εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Το σημαντικό είναι ότι θα πάμε λοιπόν, λέγεται ότι θα έχουμε τον Ιούνιο το 35% των συντάξεων που εκκρεμούν. Πάντα κρατάμε μεγάλη επιφύλαξη, διότι έχουμε δει και άλλες. Μιλάμε για νέες συντάξεις ή για αυτές που είναι, δηλαδή τις 400 που σας δείξαμε. Αυτές 400. Που θα βγαίνουν από τον Ιούνιο του 20 και μετά, ναι. θα βγαίνουν, υποτίθεται, στόχος είναι, υπάρχει σχεδιασμός δηλαδή, ναι, ναι. στρατηγικός σχεδιασμός από τον ΕΦΚΑ, να βγαίνουν σε 24 ώρες ηλεκτρονικά.
Ναι. Μακάρι. Ο συνδυασμό. Τώρα μακάρι, δεν έχουμε του 24 μήνες βέβαια το σχέδιο αυτή τη στιγμή στην πράξη. Αλλά... Έχει περάσει από τον ΕΦΚΑ αυτό το σχέδιο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αλλά δεν είναι δημοσιευμένο. Πλέον ευνοημένε σε αυτή την περιπτώσει είναι συντάξει χειρία που αφού είναι υπολογισμένη η σύνταξη του άμεσα δικαιούχου. Δεν μεταβιβάζεται. Στην περίπτωση τη μεταβίβαση μπορεί να γίνει. Τα προβλήματα που θα δούμε μετά τα προβλήματα της χειρίας και θα δεις ότι αυτό που λες δεν γίνεται. Ναι, δεν βγαίνουν. Από το 16. Αν και γι' αυτό δεν βγαίνει, τότε αφιβάλλω και εγώ για το 35%. Είναι ένα από τα προβλήματα. Γιατί έλεγα και εγώ ποιο θα είναι αυτό το τόσο γρήγορα. Για πάμε λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ταυτόχρονα λοιπόν θα βγαίνει η κύρια, η επικουρική και το εφάπαξ. Πέρα από το προφανές ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα και λιγότερη ταλαιπωρία για τον κόσμο. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι στο επικουρικό πολλές φορές οι ασφαλισμένοι δεν κάνουν ταυτόχρονα την αίτηση για σύνταξη και χάνουν τα αναδρομικά. Α, γιατί μάλιστα. Θεωρούν ότι αρκεί μία αίτηση. Έτσι. Τώρα πια θα χρειάζεται μία και όλα μαζί. Πολύ σημαντικό και αυτό. Δημιουργία μητρώου ασφαλισμένων. Έχουμε μία σειρά από παροχές λοιπόν ηλεκτρονικές, μεταξύ των οποίων θα είναι ένα μητρώο ασφαλισμένο, το οποίο δεν υπάρχει ψηφιοποιημένο δυστυχώς για όλα τα ταμεία. Για να προχωρήσουμε. Θα έχουμε καταγραφή του ασφαλιστικού βίου λοιπόν σε αυτό το μητρώο. Να δω πώς θα το πετύχουν αυτό με τις σκούτες, τα λέγαμε και την άλλη φορά με τον κύριο Νικολόπουλο από τον ΕΦΚΑ, με τις σκούτες, τις αραχνιασμένες και τις στίβες. Πώς θα γίνει αυτό το ξεσκαρτάρισμα. Ηλεκτρονική λοιπόν καταγραφή του βίου, ηλεκτρονική έκδοση των βεβαιώσεων κτλ. Περίπου όπως το τάξη. Επί παραδείγματι, γνωματεύσεις για τα ΚΕΠΑ. Πια δεν θα καλείται ο άλλος να πάει εκεί για να το πάρει και να ταλαιπωρείται με έναν υπάλληλο που κάνει για άλλα 30 πράγματα. Η εξέταση σίγουρα πρέπει να γίνει διαζώσεις, αλλά θεωρητικά μετά θα μπορούν να το στείλουν στο email του ή σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώνει. Ωραία. Οπότε, για τη διοίκηση αυτό που είπαμε, ένας περικοπή εξόδων είναι αυτό, έτσι, πέρα προφανώς. Και ταλαιπωρίας και λοιπόν, όλα αυτά ακούγονται και είναι πολύ θετικά, αρκεί να εφαρμοστούν. Να δούμε τι μας είπε ο κύριος Βρούτσης σε σχέση με την ψηφιακή σύνταξη, καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας. 1η Ιουνίου του 20 φιλοδοξούμε στο Υπουργείο Εργασίας να πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, η οποία κάνει μια τιτάνια προσπάθεια με το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε να παρουσιάσουμε τις πρώτες ψηφιακές τάξεις. Επειδή περιορίζεται το χρόνο, θα είναι μόνο στις νέες όμως. Κοίτα να δεις. Αυτά μας είπε ο κύριος Βρούτσης και μακάρι να είναι εφικτό και να υλοποιηθούν όλες αυτές οι αλλαγές, θα είναι προς όφελος όλων και κυρίως προς όφελος των συνταξιούχων που περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν και η καρδιά τους ξέρει πως θα βγάζουν πέρα μέχρι να βγει η πολυπόθητη σύνταξη. Καμιά φορά πριν βγει η σύνταξη βγαίνουν άλλα πράγματα. Έχει βγει η ψυχή που λέμε. Ας τα να πάνε. Τώρα ξέρετε τι θέλω να δούμε όμως, γιατί μιλάμε για. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Μπούκα. Τι κάνετε, κύριε Μπούκα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Έχετε Θανάσια Θανασία. Όχι, αλλά φαντάζομαι είναι πολύ. Έχει κανείς. Έχω τον άντρα μου. Α, να τον χαίρεσαι. Όλα τα καλά. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Σπανουδάκη. Θέλω να δούμε κάτι όμως, γιατί μιλάμε για αυξήσεις που δίνονται 5 ευρώ, 10 ευρώ μέσω διαφόρων μειώσεων σε εισφορές, εισαγωγικούς συντελεστές. Από την άλλη όμως, αυτές οι ανεμικές αυξήσεις χάνονται από την αύξηση των τροφίμων. Το ξέρετε ότι έχουμε αύξηση στα τρόφιμα, στο πετρέλαιο και σε μια σειρά από άλλα προϊόντα, η οποία έχει περάσει κρυφά. Δεν θα πούμε για τα απορροκυπευτικά που λόγω της κακοκαιρίας πάντα κάπως το περιμένουμε. Έχουμε μια σειρά από αυξήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν τσιμπήσει και αρκετά. Για δείτε. Έχουμε άλματα των τιμών. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στα ράφια και το έχουμε θέσει και στον Υπουργό το αρμόδιο όταν τον είχαμε εδώ, τον κύριο Γεωργιάδη. Μιλάμε λοιπόν επισήμως για αύξηση των τιμών καταναλωτή 0,3%. Αλλά δείτε, σε μηνιαία βάση, δηλαδή το Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, σε ένα μήνα μέσα, το φυσικό αέριο συν 8,7%. Το γάλα, τον οπότο πλήρες, συν 3,6%. Είμαστε που είμαστε από τους πιο ακριβούς στο γάλα και το λέμε πάντα. Πήρε κι άλλο. Και άλλο και θα δεις πόσο έχει πάει σε ετήσια βάση. Τώρα λέμε σε ένα μήνα. Ναι. Μέτρηση της Ελστάτ από μήνα σε μήνα. Ναι. Λαχανικά, τα νοπά λαχανικά, οι πατάτες, 2,7% αύξηση σε ένα μήνα. Το χοιρινό 2,6% και το πετρέλαιο θέρμανσης 1,1%. Όλα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ ψηλότερα από το συν 0,3% και είναι τα βασικά. Καιροκανίζει το εισόδημα τσουκουτσούκου. Μα γι' αυτό λοιπόν δείτε τι ζημιά έχει γίνει σε ετήσια βάση. Από πού βγαίνουν αυτές οι μετρήσεις? Οι μετρήσεις γίνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ναι. Είναι μετρήσεις για το λάθη της οικοκυριάς, οι δείκτες τιμών καταναλωτή. Σε ετήσια βάση λοιπόν Δεκέμβριο φέτος με Δεκέμβριο, μάλλον Δεκέμβριο του 19 με Δεκέμβριο του 18. Τι έχει συμβεί? Τα αεροπορικά εισιτήρια, okay, 14% ήταν υψηλότεροι, αλλά δείτε και άλλες κατηγορίες. Φρούτα. Τα φρούτα λοιπόν συν 12% κόμμα κάτι. Ξενοδοχεία που έχουμε και αύξηση για του τουρισμού. Για ποιο λόγο όμως αυτό ρε Κωστή? 9%. Δείτε πάλι το γάλα που λέγαμε προηγουμένως, σχεδόν 9%, 8,8% είναι η αύξηση. Φαρμακευτικά προϊόντα εδώ πάνε πλέον και κάποια πράγματα που είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα συν 5,5%. Δηλαδή φωτιά και λαύρα στην ουσία για αυτόν που ναι, μεν δεν τα καλύπτει το ταμείο, αλλά παίρνει τα πλέον από την τσέπη του.
πού να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Καύσιμα λιπαντικά 5% για τις μετακινήσεις. Κρέατα συν 3%, 3,2 τα στρογγυλεύω κιόλα. Σχεδόν παντού, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σχεδόν μια κατηγορία που να υπάρχει. Είδατε, κανένα έχει πάρει αύξηση. Ναι, αλλά αυτό που έγινε, από πού προέρχεται. Σε όλη την αγορά υπάρχει αυτό το κύμα να τιμήσουν. Δηλαδή, υπάρχει βεβαίως. Στο πετρέλαιο, π.χ., εντάξει, είναι σαφές ότι είναι λόγω των ανταλλαγών. Είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Εδώ, Θοδωρή, όμως έχουμε και αιτήσιο στο πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο το τωρινό, το πρόσφατο. Όπως έχουμε στα δίδακτρα των σχολείων, 2,2. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης 2,1, είναι όλα αυτά. Πολύ... Δηλαδή ουσιαστικά ακόμα και μείωση φορολογίας που θα τη δεις από του χρόνου σε τσέπη οτιδήποτε. Εξανεμίζονται όλα. Ένα και αυτό. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις και αυξήσεις στο μισθό. Δηλαδή πήρες ένα πεντάρικο. Δεν βλέπεις αυξήσεις. Πέρσι, αυτό είναι αυτό. Την αύξηση του κατώτατου. Αλλά και θα έχει ξαναμιμηθεί. Έχει γίνει καπνός. Και να παίρνεις αύξηση, 0,3 θα έπαιρνε. Αυτό που λέγαμε ότι ήταν ο τίτλος, αυτό που έγραφε πάνω. Τα υπόλοιπα πώς βγαίνουν. Η δυναμική θα είναι μονάχα αν υπάρχει μείωση φορολογίας σε πρώτη φάση. Το θέμα όμως είναι ότι αναψάνονται τα προϊόντα. Μείωση φορολογίας και έλεγχο στην αγορά, διότι είναι ακατανόητο σε όλα αυτά που περιγράφουμε. Άντε στο πετρέλαιο έχει αναταραχές. Άντε στα τρόφιμα, στα πολυτελεστικά έχει κακοκαιρία. Συγγνώμη δηλαδή. Στα τυριά τι έχεις, στα κρέατα τι έχεις, αρρώστησε το ζώο από την κακοκαιρία. Είναι το κύμα των αυξήσεων. Από την άλλη, και τώρα από Ιανουάριο που ξεκινήσαμε, έχει τσιμπήσει κι άλλο η τιμή της βενζίνης. Για άλλους λόγους αυτό. Το κάθε τι για κάποιο λόγο αυξάνει, γιατί η βιοεθανόλη έχει αυξηθεί. Άρα λοιπόν δεξιά-αριστερά από παντού σου έρχονται. Πάμε για μπάλα γιατί δεν μπορώ άλλο. Μέσκασες. Να καλημερίσουμε και τη Σάντρα τη Γεράγγελου. Καλημέρα, Σάντρα. Σε λίγο θα πούμε. Τα θετικά μέτρα για τους μισθωτούς, νωρίτερα η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και εισφοράς αλληλεγγύης για να πληρώσουν τα τρόφιμα. Τις αυξήσεις. Και κάθε φορά στο γύρο μου. Εγώ φταίω πάλι. Εγώ φταίω πάλι. Δεν φταίω πάλι. Όταν θα έρθουν πολλές οι αυξήσεις. Εσύ τα λες μόνο. Εγώ μεταφέρω τις ειδήσεις. Κάντε μου μια χάρη. Να γλυκάνουμε τον Κωστή. Το ωραίο το πιάνο. Νεκτάριε. Το ωραίο το πιάνο για τον Κωστή με αγάπη για να πάμε για μπάλα. Πάμε. Κωστής, μέχρι τώρα χειροκροτάμε κιόλα. Βέβαια, τέτοια ερμηνεία. Πώς το είπες, μέχρι τώρα ήξερα. Ήξερα για τέσσερα χέρια, για δύο δηλαδή, σολίστες. Τώρα πρώτη φορά βλέπω για τέσσερα πόδια να παίζουν πιάνο. Έργα για τέσσερα χέρια και για οχτώ χέρια, μπορώ να σου πω, ήξερα. Κοίταξε πώς πιάνει όμως και τον Γιώργο το Σπανουδάκι αφιέρωση. Διότι με άλλο κέφι θα τα πείτε ονοματικά, βρε αδερφέ. Έτσι. Το μοίρανε τα σκάλια. Πού να βλέπαμε και 40 ποδαρούς ανάπηδε. Λοιπόν. Αυτό είναι το τσακαλό του, άστο. Λοιπόν, τα καταφέρνει παντού. Έλεγε. Πάμε στο δικό μου πεδίο. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες. Live Sport. Ατσάλινος, με ηγέτη τον Τάιρις Ράις. Ο εξάστερος νίκησε και τη Ζαλγκύρης και παραμένει ακλόνητος για την έκτη θέση. Σε άλλα θέματα, Αλέξανδρος ο Μέγας για τον Βεζέκοφ και την νίκη του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Ιδανική ευκαιρία, τεράστιο κίνητρο για την επιστροφή του Νίκου Ζήσης στην ΑΕΚ. Sport Day. Πυροβολούν με το Μεζέκοφ να σκοράρει 20 πόντους σε 17 λεπτά. Ο Ολυμπιακός έβαλε 35 στην τελευταία περίοδο και καθάρισε την Μπάγερ. Και εδώ για τον Παναθηναϊκό έπαιξε με τη φωτιά ο Παναθηναϊκός, αλλά έκανε το 2-2. Η Sport Time, η εφημερίδα αφιερώνει ουσιαστικά στον Βασίλη Τσιτσάνη, που σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε αλλά και πέθανε. Και όλοι οι τίτλοι έχουν σχέση με Τσιτσάνη. Α, την ίδια μέρα γεννήθηκε, την ίδια μέρα πέθανε. Ναι, ναι. Δεν το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή. Σαν σήμερα, οπότε, ναι. Η εφημερίδα λέει, είσαστε αλάνια για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, νύχτα μαγική για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, τα ωραία του ΠΑΟΚ, έκανε τον μπαμ με το Ζήση η ΑΕΚ, συνεφιασμένος Μπαρτ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, κάτσε να ακούσεις για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και τα μεταγραφικά του. Η πράσινη, ατσάλινος, τον τίτλο αυτό τον ξαναείδαμε. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πάλι χαρακτήρα νικητή, ξεπέρασε τον κακό του εαυτό στο ξεκίνημα του αγώνα και τα φαλτσοσφυρίσματα και πέταξε τη Ζαλγκύρης. Ψάχνει για μπακ. Τα πες για... φαλτσοσφυρίγματα. Ναι, ναι. Πώς για τους σφυρίζει κάποιος φάλτσα δηλαδή. Ότι σφύριξε ένα κόντρα. Λάθος. Okay. Ψάχνει για μπακ για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καθώς φαίνεται να πουλάει τον Ινσούα στην Αλ Ουχτάν.
Από τη Σαουδική Αραβία. Φαλτσοσφύριγμα θα σου κάνω, Κωστή, την άλλη φορά. Έτσι, θα βρει και ένα νεκτάριο και θα δει. Όχι, θα μου βρει ένα ωραίο μελωδικό σφύριγμα. Δεν ξέρω. Κάτι θα κάνει για μένα. Είναι αν έχει πρόβλημα το στραγάλι τη φυρίχτρα. Κόκκινο πρωταθλητή πήρε φωτιά. Ξέσπασε στην Μπάγερν ο θρύλος, γέννησε νέους ήρωες. Φως στο σπορ, χαμόγελο ξανά, ο Ολυμπιακός ξέσπασε στην Μπάγερν και εδώ σαν τρελός θέλει ο Χασάν για να επιστρέψει. Ο επιθετικός που είχε πει και πέρσι ο Ολυμπιακός δεν γλιτώνει Ξάνθη, λέει ο Αλέξης Κούγιας στην εφημερίδα. Τάνκοβιτς στην ball position, η ώρα που είχε αποκαλύψει την προτεραιότητα του Χαφ αποκαλύπτει σήμερα ότι στην Ένωση αποφάσισαν να τα δώσουν όλα για την υπέρβαση με το Σουηδό Εκστρέμ Καρέρα. Ο Σιμάνσκι ήταν αυτό που χρειαζόμαστε και να μας ζήσεις για την επιστροφή του Νίκου Ζήση. Και δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, Μέτρο Σπορ, γράψτε τους. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτυπήσει ύπουλα και να αποπροσανατολίσει τον ΠΑΟΚ με τις γελίες καταγγελίες, αλλά το μήνυμα στα ποδητήρια της ομάδας είναι ένα. Συσπειρωμένοι παίκτες, Φερέιρα και διοίκηση μένουν προσιλωμένοι στο στόχο για ένα ακόμα double. Ντου για το δίκιο του. Μάχη της ΠΑΕΑΡΗ σε όλα τα επίπεδα. Προσφέγει στο διαιτητικό της ΕΠΟ για την ακύρωση ανάκληση του δελτίου του Ντουρμισάη. Δυναμώνει την υπερασπιστική της γραμμή για την άρση του μπαν από τη FIFA. Έχει περιορισμούς μεταγραφές. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Και η Φόρτσα. Κατασκευάζουν σκευωρίες λέγοντας ψέματα για να σώσουν τους εαυτούς τους από την αλήθεια που εκπέμπει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Ατράνταχτα στοιχεία ρίχνουν στο κενό τη σκευωρία που έστεισε ο Ολυμπιακός επειδή αδυνατεί να παίξει μπάλα στα γήπεδα. Τα κομικά επιχειρήματα και προσπάθεια επηρεασμού. Η τσέπη μας από αυτά που θα περισσέψουν, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα για την εισφορά αλληλεγγύης. Θα μειωθεί η παρακράτηση που θα γίνεται σε μισθό του συνταξιούχους, άρα στην τσέπη σαφώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Αλλά όπως είδαμε και πριν, οι αυξήσεις έρχονται στο καλάθι της νοικοκυράς, άρα ουσιαστικά θα εξανεμηθεί αυτή η ωφέλεια. Τώρα έχουμε και ταχύτερη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πράγματι θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές για όλες τις επιχειρήσεις. Θα πάμε από το 41% περίπου που είναι σήμερα σε 36%. Αυτή η μείωση θα γίνει μέσα στην πενταετία. Θα ξεκινήσει από το 2020 ενδεχομένως γύρω στο καλοκαίρι και θα ολοκληρωθεί το 2024. Πρακτικά αυτό θα δώσει μια αύξηση αποδοχών στους εργαζομένους από 0,9% έως 1,61% το χρόνο. Άλλη λίγη αύξηση και από εδώ. Ναι. Και πάμε τώρα στη μείωση φόρου επιχειρήσεων από το 24% στο 20%. Το περιμέναμε το 20% για το 21%. Μάλλον το περιμέναμε για φέτος, αλλά τελικά θα έρθει για το 21%. Συγγνώμη, Κωστή, είναι αυτό που αργότερα, μας είχε... Αργότερα δηλαδή στην ουσία. Είναι αυτό που μας είχε εξαγγείλει ο κύριος Σταϊκούρας, αυτό δεν είναι εδώ στην εκπομπή. Το ρωτούσες, γιατί δεν αποφασίστηκε, δεν νομοθετήθηκε η μείωση όπως είχε προαναγγελθεί και λέει μισό λεπτό στα κάτε, περιμένετε, γιατί θα μειώσουμε κάτι άλλο ενδεχομένως, ασφαλιστικές εισφορές, είπε. Έτσι. Και λιγότερο τις αργότερα τώρα τι προβλέπετε. Τους φόρους. Φυσικά μια μείωση φόρου αφορά τις κερδοφόρες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν έχει ουσία για μια επιχειρήσεις. Μας, για τα χόπι μας, για άλλες δραστηριότητες. Και βγαίνει το πρόγραμμα με υπάρχουν αυτό το μελέτες, υπάρχει ένα κοινωνικό πείραμα το 2015 στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας που είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ένα χρόνο μετά φάνηκε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν τετραήμερο εξάωρο είναι πιο ευτυχισμένοι, άρα και πιο παραγωγικοί. Αυτό ακριβώς το μοντέλο Καλά θέλει να επιβάλλει. Σιγά σιγά και μα το θέμα είναι να είσαι παραγωγικός στη δουλειά σου, όχι να λιώνεις τη δουλειά 12 ώρα. Δεν σημαίνει ότι είσαι και παραγωγικός, ότι παράγεις σωστό και καλό έργο. Είναι ούκον το πολλό το F. Έτσι δεν είναι. Είναι το F το πολύ. Εξαρτάται τι κάνει ο καθένας και πώς το κάνει. Υπάρχουν και δουλειές που χρειάζονται βάρδιες. Οι νοσηλευτές, ας πούμε, δεν μπορεί να φεύγουν λιγότερο γιατί χρειάζονται περισσότερες βάρδιες, περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν όμως δουλειές που μπορεί να εργαζόμενος να είναι πολύ αποτελεσματικός, ακόμα και αν δουλεύει λιγότερες ώρες, δουλεύει πιο έντονα. Στη Γαλλία. Επιστρέφουμε στη Γαλλία. Στο ίδιο θέμα, το συνταξιοδοτικό, και να παρακολουθήσουμε μια μαύρη κωμωδία. Μυρολογίστρα. Κίδεψαν τις συντάξεις τους. Δεν τα κάνουν μόνο εδώ αυτά. Τα κάνουν και στη Γαλλία. Υπάρχει το φέρετρο, υπάρχει η εκκλησία, υπάρχουν οι μυρολογίστρες. Είναι πάρα πολύ αστεία. Είναι ένα θεατρικό δρόμενο που δείχνει την απελπισία των Γάλλων για αυτό που πρόκειται να τους συμβεί. Αυτά που έχουμε δει εμείς εδώ και χρόνια. Βέβαια, είναι πολύ ευνοημένοι οι Γάλλοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Παίρνουν σύνταξη στα 62. Ενδεχομένως είναι πολύ χαμηλό. Αλλά... Το ολοκληρώσανε. Καλά, πάμε παρακάτω. Τον Γκλέν τον Μακαρίτη. Ομπάμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα Όσκαρ
και στον Ομπάμα. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί η πρώτη ταινία, ένα ντοκιμεντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο η παραγωγή είναι στην εταιρεία που έχουν ιδρύσει το ζεύγος Ομπάμα, το Higher Ground Productions, είναι υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Το ντοκιμαντέρ ονομάζεται American Factory, ασχολείται με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, πιο συγκεκριμένα την εξαγορά ενός εργοστασίου της General Motors από κινέζικη εταιρεία το 2008. Πολύ σύμφωνα με τους Ομπάμα, είναι οι ίδιοι που πρωταγωνιστούν στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. Είναι βέβαια υποψήφιο με άλλα 4 στην ίδια κατηγορία. Το μέλλον τους εξασφαλισμένο, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως, αλλά αυτή η ταινία, σύμφωνα με τους Ομπάμα από την άρτησή του στο Instagram, είναι ένα παράθυρο στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Δείχνει πώς η καθημερινότητα επηρεάζεται από την παγκόσμια οικονομία. Τέλεια. Να δούμε αν κερδίσει και το Όσκαρ, φαντάζεσαι, 2 φορές πρόεδρος. Και οσκαρικός. Πεινάσαμε, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ, πεινάσαμε. 24, είναι ώρα για πρωινό και τώρα μας δείχνεις κέικ. Το μεγαλύτερο κέικ στον κόσμο, το οποίο έχει μήκος 5,3 χιλιόμετρα, ζυγίζει 27 τόνους, εκ των οποίων οι 12 τόνοι είναι αλεύρι και ζάχαρη. Πολλές οι θερμίδες, αλλά φταίνει το μάτι. Στην Ινδία, είναι 1.500 ζαχαροπλάστες συνεργάστηκαν. Κατέληξαν το ρεκόρ που κατήχαν οι Κινέζοι αρτοποιοί, όπου το κέικ που είχαν κατασκευάσει πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 3,2 χιλιόμετρα. Κατάλαβα. Καλή μας όρεξη, είναι και πρωί-πρωί, δεν έχουμε φάει, ένα-δύο γουλίτες καφέ έχουμε πιει. Πάτε ματιά. Έχουν μπει στο κέρδισαν τη θέση του στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Πάμε να δούμε τώρα την πιο ηλικιωμένη. Ταξιδιώτης του κόσμου. Είναι η Μπάμπουσκα Λένα. Έτσι την αποκαλούν τα εκατομμύρια των θαυμαστών της στο Instagram. Είναι η Ρωσίδα Ελένα Μιχαήλοβα, η οποία πριν από 10 χρόνια, στα 83 της, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ό,τι αποταμίευση είχε και δεν είχε για να γυρίσει τον κόσμο. Κάτι που δεν έκανε σε όλη την προηγούμενη ζωή της. Καταπληκτική. Ταξιδεύει μόνο με ένα σακίδιο και το μπαστούνάκι της. Ταξιδιωτική πράξη. Η ίδια δηλώνει ότι για να αλλάξεις τη ζωή σου, για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο μία απόφαση. Και ότι η ηλικία στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάσταση στο μυαλό σου. Εσύ κρίνεις πόσο χρόνο είσαι, βέβαια είναι υγιέστατη. Πώς αλλάζει η κατάσταση στο σώμα. Ένα υγιές μυαλό και ζωντανό μυαλό κρατάει και το σώμα πιο υγιές. Δηλαδή είναι πιο νεαρό το σώμα σου από την πραγματική σου ηλικία. Την βλέπουμε εδώ στα διάφορα ταξίδια που έχει κάνει στον κόσμο. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους συνταξιδιώτες της. Την λατρεύουν, γι' αυτό σου λέω παγκοσμίως. Είναι γνωστή ως Μπάμπουσκα Λένα και έχει αφιερώσει και σε αυτή ένα μεγάλο άρθρο η εφημερίδα Moscow Times, που είναι από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Ρωσίας. Να είναι καλά και να συνεχίσει. Και πήγε γιούλα στο μωρό τώρα. Το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει πως τα μωρά, το ένστικτο των μωρών είναι σωστό. Τα μωρά είναι η καλύτερη εκδοχή του ανθρώπου. Βλέπουμε εδώ ένα παιδάκι. Μόλις έχει αρχίσει να περπατάει και τι κάνει. Μαζεύει το πλαστικό μπουκάλι που έχει πετάξει ο οδηγός ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου και του το δίνει πίσω. Το βίντεο έχει τραβήξει η μαμά του και το έχει ανεβάσει στο Douyin, που είναι η κινέζικη εκδοχή του Facebook. Μεγάλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με δισεκατομμύρια χρήστες. Δεν το μάθαινε από το γονιό. Δεν θα το έκανε. Εγώ όταν είδα το βίντεο στην αρχή σκέφτηκα ότι είναι στημένο, αλλά δεν μπορεί να είναι στημένο. Ναι. Δηλαδή το παιδάκι έχει μάθει, κοίτα με τι ευγένεια και τι σωστό τρόπο δίνει το μπουκάλι πίσω. Δεν έπρεπε να το πετάξει, πάρε το πίσω. Μπράβο. Αυτή είναι η σωστή γενιά που πρέπει να μεγαλώνουμε. Έτσι. Και ας περάσουμε τώρα λίγο στο χώρο της showbiz και του Hollywood και Daniel να δούμε πώς ο Daniel Craig, ολοκληρώνοντας τα γυρίσματα του πέμπτου και τελευταίου James Bond, στον οποίο συμμετέχει, αποδομεί το ρόλο και δείχνει ποιος είναι ο ίδιος εαυτός του. Ο Daniel Craig, λοιπόν, δείχνει ότι αντίθετα από τον 007 φοβάται την ταχύτητα, όταν δηλαδή ο οδηγός αναπτύσσει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι, θα τον δεις πως είναι στο πίσω κάθισμα. Έχει πάρει αυτό το τρομαγμένο ύφος. Δεν του αρέσει καθόλου. Ψεύτηκα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή. Είναι Daniel Craig εναντίον James Bond. Και θα δούμε τώρα σε λίγο πώς αντίθετα ότι επίσης από τον σούπερ πράκτορα, ο ίδιος όταν τρέχει, τόσο πολύ ζαλίστηκε. Όχι. Όταν τρέχει, ασθμένει, λαχανιάζει. Δεν είναι όπως ο James Bond που είναι Duracell και μπορεί να τρέχει χιλιόμετρα ολόκληρα σαν τον Usain Bolt και να μην κουράζεται. Και μπράβο του που την αποκαθιλώνει όλη αυτή την εικόνα. Βέβαια, είναι διαφημιστικό για μεγάλη διεθνής ηθοποιία. Τον βλέπουμε εδώ. Είναι ένα James Bond. Όχι, λένε οι παππούδες. Είναι γυρισμένο στην Ιταλία. Ωραία, όπου έχουν γίνει και τα γυρίσματα του τελευταίου James Bond. Ωραία. Να δούμε την ταινία. Μέσα στο 2020 θα βγει στις οθόνες. Υπέροχα πλάνα, τοπία, ωραία, περιοχές. Και να συνεχίσουμε. Ο Μπρατ Πιτ, λοιπόν, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιότητων για τα Όσκαρ, όπου είναι υποψήφιος για Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου, πρωταγωνιστεί, είναι το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας ενός ιταλικού ανδρικού οίκου μόδας. Πολλοί λένε ότι στα 56 του χρόνια ο Μπρατ Πιτ είναι πιο γοητευτικός από ποτέ και 4 χρόνια μετά το διαζύγιο του από την Αντζελίνα Τζολί,
ξαναβρίσκει επιτέλους τον καλό εαυτό του. Για να δούμε σε 9 Φεβρουαρίου αν θα καταφέρει να αποσπάσει και το πολυπόθητο Όσκαρ. Είναι ένας ηθοποιός που λόγω του πολύ ωραίου παρουσιαστικού του δεν έχει εκτιμηθεί, νομίζω. Είμαι υποκειμενική σε αυτό γιατί μου αρέσει πολύ, είναι μεγάλη θαυμάστρια. Mm-hmm. Έχει υποτιμηθεί το ταλέντο του. Δεν είναι. Πρώτα θα πάμε στις φωτογραφίες. Μας έλεγε ο τηλεθεατής για τον Tom Hanks που χόρεψε πάνω στο πιάνο. Ναι. Δεν είναι κοντρόλ αυτό. Τσακάλια. Το βρήκανε. Το βρήκανε. Εννοείται. Και μας το δείχνουν να το. Είμαι σίγουρη το έχουν βρει εδώ και ώρα. Απλώς βρήκαν το χρόνο 100%. Τώρα να το δείξουμε. Ελάτε, Tom Hanks στο πιάνο για να το δούμε. Πιτσιρικάς, ε. Η ζωή μου είναι αρκετές δεκαετίες πίσω. Ωραίο. Ποια ταινία ήταν? Ωραίο. Μας είπε ο τηλεθεατής. Α, Big. Big. Η ταινία Big. Big. Ναι, ναι, δεν την έχω δει. Την λοιπόν, έχω δει πολύ παλιά. Παλιά. Λοιπόν, στις πάμε στις φωτογραφίες Λίβανος τώρα. Η πρώτη φωτογραφία είναι από το Λίβανο, ο οποίος συνταράσσεται εδώ και 3-4 εβδομάδες από αιματηρές ταραχές. Βλέπουμε ένα νεαρό διαδηλωτή κρατώντας τη σημαία με το κέντρο να βγαίνει μέσα από τους μαύρους καπνούς και τις φωτιές. Εδώ η αντιπολίτευση ζητά εκλογές και ζητά ή να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, κυβέρνηση τεχνοκρατών. Η ηγεσία της χώρας είναι βουτυγμένη στη διαφθορά μέχρι το λαιμό. Mm-hmm. Η δεύτερη φωτογραφία είναι πάλι από χώρα της Μέσης Ανατολής, είναι από την Ιορδανία και βλέπουμε εδώ τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας να βάζει τα φτερά της αεροπορίας στην κόρη του. Είναι η κόρη του Σάλμα, είναι η τριτότοκη κόρη του, η οποία έχει εκπαιδευτεί για πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Βέβαια θα πετάει από ό,τι λέει αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας, δηλαδή όχι μαχητικά. Είναι η πρώτη γυναίκα πιλότος της πολεμικής αεροπορίας στη χώρα της. Μία πριγκίπισσα Top Gun. Έτσι ακριβώς. Η τρίτη φωτογραφία δείχνει. Δεν είναι άθλημα, είναι μια διασκέδαση για πολύ πολύ τολμηρούς όσους δεν φοβούνται τα ύψη. Είναι στο Σότσι στη Ρωσία. Στο κενό, ε. Είναι μια κούνια εντελώς στο κενό. Έχει υπέροχη θέα βέβαια τα χιονισμένα βουνά της Σότσι. Και κρέμεται η κούνια πάνω από ένα γκρεμό πάρα πολλών δεκάδων μέτρων. Βέβαια υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, βλέπουμε ότι η κοπέλα είναι δεμένη. Mm-hmm. Και ένα φαράγγι τώρα. Κενό και βάθος και στο επόμενο, η επόμενη φωτογραφία μας. Είναι το φαράγγι του Bryce Canyon στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, που στην πραγματικότητα δεν είναι φαράγγι, είναι το μεγαλύτερο φυσικό αμφιθέατρο στον κόσμο. Έχει δημιουργηθεί βέβαια. Είναι αυτό που βλέπουμε, δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά. Είναι υπέροχο, πραγματικά η φύση ζωγραφίζει. Και με την τελευταία φωτογραφία, στην πραγματικότητα θέλω να αποδώσω έναν ήχο. Δεν είναι φωτογραφία. Βλέπουμε ένα πανέμορφο στρουμπουλούτσικο μωρό να γελάει. Σύμφωνα με έρευνες, λοιπόν, το γέλιο των μωρών είναι ο πιο ευχάριστος ήχος στα αυτιά του ανθρώπου σε όλες τις εποχές παντού. Δηλαδή, δεν τα ακούτε όλοι με στα αυτιά σας τώρα αυτή τη στιγμή. Ωραιότερος ήχος στον κόσμο. Με αυτά σας αποχαιρετώ. Κολλήσαμε, ρε Μαργαρίτα, ναι. Τώρα. Ευχαριστούμε. Και έβαλα ασπρόμορφη φωτογραφία κολλήσαμε για να θυμηθούμε και τα δικά μας τα νιάτα. Τις πτυχώσεις του τώρα εδώ για φάγωμα ναι. είναι. Είναι και τσίβιβα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή Μαργαρίτα. Πού να πάμε τώρα, τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Θέλετε κύριο Μπούκα, ό,τι θέλετε. Κύριε Μπούκα, μετά το μωρό, αναλάβετε δράση δύσκολη τώρα. Σύγκριση. Ε? Δύσκολη σύγκριση. Όχι σύγκριση, να. Γιατί να το πιάσουμε τώρα από εκεί να το συνεχίσουμε. Δεν πειράζει. Έτσι, ξέρετε, συνηθίζουμε να λέμε στην εκπομπή ότι πάμε πάντα κόντρα συνέστημα, κόντρα θέμα, κόντρα ρόλο. Όπως και είναι η ζωή, έτσι δεν είναι. Είναι η καθημερινότητα και πραγματικότητα. Συντάξει, θα πάρουν αυτά τα μωρά. Ή πόσο σωστό. Όχι, θα πάμε στην πάγια ρύθμιση. Έχουμε νεότερα. Το ευχάριστο συγγνώμη είναι ότι με βάση τις εξαγγελίες κάθε γέννηση νέου παιδιού πλέον. Διχίλιαρο. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει όμως αυτό. Όχι. Περιμένουμε. Θα το δει αναδρομικά όμως, από 1η Ιανουαρίου. Ναι. Οπότε εντάξει, είναι λιμένο. Ήταν και πολύ άτυχη, έτσι, που γεννήσανε δύο μέρες πριν, μία μέρα πριν. 30 Δεκεμβρίου. Έχουμε και συνάδελφο που γέννησε δύο μέρες πριν. Ποιος, να το πούμε. Ο Μαρίνος Αλιφέρης. Α, η γυναίκα του Μαρίνου του Αλιφέρη, να του ζήσει. Λίγες μέρες πριν. Και τη γέννησε λίγο πριν το νέο έτος. Δεν κρατιόταν το μωρό, ήθελε να βγει. Τυχερός που ήρθε, κόρη, γιος, τι του ήρθε. Γερό να είναι. Το μωρό γερό να είναι, τυχερός όλη την τύχη. Έχει τώρα, χρειάζεται και το διχίλιαρο, αλλά τι να κάνεις. Εντάξει, άλλοι θέλανε 11 Νοεμβρίου να είναι, το 11, ας πούμε. Το διχίλιαρο είναι το μευτήριο τουλάχιστον. Η αμοιβή του γιατρού που λέμε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πάγια ρύθμιση για άλλες αμοιβές, για χρέη βασικά. Και να δούμε όλα τα νεότερα, κύριε Μπούκα. Μας ετοιμάζουν και την κάρτα και από αυτό το αναμένουμε. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα, παρά το γεγονός ότι πολλοί την ανέμεναν από 1η-1η του 20. Και όταν λέμε την ανέμεναν, σημαίνει ότι δεν είχαν προχωρήσει
σε ρύθμιση οφειλών ακριβώς για να μπουν σε αυτήν. Mm-hmm. Οι ρίσκες των παρόντων να πούμε ότι τρέχουν μέχρι και τέλος Απριλίου οι ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις, ο εξοδικαστικός μηχανισμός αλλά και ο νόμος 1605 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεωρητικά λοιπόν μετά όλες αυτές οι ρυθμίσεις μαζί και με τις ρυθμίσεις σε δόσεις των οφειλών στην εφορία θα μπουν σε ένα ενίο πλαίσιο. Και αυτό το περιμένουμε. Μέχρι τότε έχει τεράστια σημασία να μην περάσει, να μην φύγει ο Ιανουάριος και πιαστούν αρρύθμιστοι. Ακριβώς. Θα δούμε ποιοι. Είναι δύο οι παγίδες. Έτσι. Η πρώτη είναι αυτή που λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι που και τώρα τους λένε οι λογιστές τους: βρε άνθρωπε, μπες στη 12άρα τη ρύθμιση, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Μα λέει: όχι, εγώ περιμένω εκείνη με τις 24. Εγώ θέλω ή μπορώ να πληρώσω μόνο τη μισή δόση. Ποιες 12, 24 δόσεις. Άρα, αν δεν μπουν, δεν υπάρχουν 24 δόσεις. Δεν θα υπάρξουν τον Ιανουάριο 24 δόσεις. Και τι γίνεται, και εκεί κολλάει και η παγίδα νούμερο 2. Εκεί ότι αρκετοί 700.000 έβαλαν 7 δις στις 120 δόσεις, 46, 11, 46, 13 που έτρεχε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά τα παλιά χρέη τους, έτσι, 7 δις. Ακριβώς. Και περίμεναν ότι τα καινούργια θα τα βάλουν, ωστόσο ακόμα αναμένουμε. Βέβαια εδώ πέρα... Υπάρχει κίνδυνο να χάσουν και τις 120 δόσεις αν δεν τα ρυθμίσουν. Δεν προχωρήσουν. Πολύ σωστά αυτό που λέει η κυρία Γεράγγελη. Μπει ο Φεβρουάριος. Και αυτοί περιμένουν και φανούν εκτεθειμένοι για τρίτο συνεχόμενο μήνα σε αυτά τα καινούργια χρέη που έχουν δημιουργηθεί από τον Οκτώβριο που τέλειωσε και έκλεισε 120. Τότε χάνουν και την 120, γιατί δεν είναι σε ρύθμιση για τα καινούργια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα τρέχοντα, τα νέα, οι νέες οφειλές, είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Το έχουμε δει με αρκετούς πελέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και προσπαθούν να ενταχθούν και στον εξοδικαστικό. Έβαζαν το ποσό της οφειλής της 120, ωστόσο ο ΕΦΚΑ το έπαιρνε ότι πήγαινε στα τρέχοντα και έχασαν τις 120 δόσεις. Οπότε και για αυτούς αναμένουν να δούμε τι θα γίνει. Προς επίρρωση όσων είπε η κυρία Γεράγγελ. Υπολόγιζαν οι άνθρωποι ότι θα βάλουν σε ρύθμιση τα παλιά τους χρέη και από εκεί και μετά τα καινούργια ή τουλάχιστον από 1η Ιανουαρίου, δηλαδή τον τρίτο μήνα από τότε που έκλεισε η πλατφόρμα των 120, θα μπορούσαν να έχουν μισή δόση. Ένα 24ο αντί για ένα 12ο. Έτσι ακριβώς. Εδώ βέβαια υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο, καθώς όταν κατατέθηκε το σχετικό νομοσχέδιο, υπήρχε η πρόβλεψη ότι όσοι είχαν μπει θα μπορούσαν αυτομάτως να μπουν μετά στις 24 δόσεις. Οπότε και εδώ αναμένεται να δούμε αν θα γίνει. Εσείς έχετε πολύ καλύτερες πληροφορίες, σαφώς, αλλά υπάρχει μια αδικία. Οι πληροφορίες λένε ακριβώς ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνει αυτό που λέτε. Το λογικό είναι αυτό. Το εδώ όμως, αν γίνει αυτό, θα υπάρχει μια αδικία σε όσους πήγαν ήδη και μπήκανε. Και δεν περίμεναν. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση. Γιατί το λέμε. Και το Υπουργείο Οικονομικών αυτό λέει: μπείτε στη 12άρα τώρα που υπάρχει και μετά θα γίνει μετάπτωση για να πάτε στις επόμενες δόσεις να είναι οι πιο ελαφριές. Και είναι και πολλοί αυτοί. Φεβρουάριο-Μάρτιο να ανοίξει λένε. Από τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι αναμένοντας την αλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών, σταμάτησαν να πληρώνουν το 19. Περιμένοντας να έρθει το νέο καθεστώς. Δεν βγαίνουν λήξη πρόθεσμα αυτά, διότι θα γίνει η εκαθάριση πιθανόν λόγω. Θα μαζευτεί το πράγμα. Αλλά προφανώς. Εδώ δίνεται μια πολύ καλή πάσα να πούμε και το εξής. Μιλάμε για μείωση της φορολογίας, την οποία όμως πραγματικά θα δούμε το 2021, γιατί θα αφορά τα εισοδήματα του 20. Ωστόσο, η αύξηση στις κλάσεις των ασφαλιστικών εισφορών, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας αυταπασχολούμενος θα τη δει από τώρα. Άρα, εκεί ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη από την πολιτική ηγεσία. Γι' αυτό υπάρχει όμως και μια πρόβλεψη ότι αν μειωθούν ταχύτερα οι ασφαλιστικές εισφορές από τον Ιούλιο, δηλαδή που ξεκινάνε φέτος τώρα, οι μειώσεις αυτές είναι φετινές. Καλά, με σκόρες, εσύ δεν είπες πριν ότι ο Σταϊκούρας... Break! Δεν κάνει μείωση της φορολογίας. Γιατί θα αρχίσουν τα νοήματα. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Τι μας είπες πριν, αυτό δεν μας είπες. Άλλη φορά θα λέτε το break στον κύριο Πλάτζο, όχι σε μένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Λάμπρος, να το πω γρήγορα και φεύγουμε, λέει σε σχέση με τα προηγούμενα με τους νοσηλευτές ότι έχουμε δίκιο νύχτα πρωί, από τη μία βάρδια στην άλλη, για να καταλαβαίνουμε και για τα ωράρια που λέγαμε. Λοιπόν, διπλός διαγωνισμός, διπλό δώρο μέσω του Open, φίλες και φίλοι, και μέσω της εκπομπής μας. Πρώτο δώρο, ένα αυτοκίνητο, Volkswagen T-Cross, έκδοση Life Λευκό, πεντάθυρο 1.000 κυβικών, με κινητήρα TSI με 95 άλογα αξίας 17.600 ευρώ. Μπορεί να γίνει δικό σας, 14999. Τηλεφωνείτε σε αυτό το πενταψήφιο ή στέλνετε ένα SMS ή κάνετε μια κλήση και αυτομάτως το όνομά σας μπαίνει στην κληρωτίδα. Όταν γίνει η κλήρωση, δηλαδή, μπορεί να επιλεγείτε εσείς. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επιλεγείτε και για το κατάστημα Coffee It, αξία 45.000 ευρώ. 2 Φεβρουαρίου κληρώνεται, φεύγει το κατάστημα. Η τυχερή, ο τυχερός θα βρεθεί μαγαζάτορας με το κλειδί στο χέρι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά θέματα, ενώ θα βρεθούμε και στη Σαουδική Αραβία με έναν Έλληνα σεφ που μαθαίνει την ελληνική κουζίνα στους Σαουδάραβες και έχει γίνει χαμός.
Διάλειμμα. Καλημέρα, καλημέρα. Μήνυμα τηλεθεατή. Ο κύριος Κώστας μας λέει: καλημέρα από Βόρεια Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και να το δείτε ότι εμείς, σαν αγρότες, έχουμε τεράστιο πρόβλημα το εργατικό. Δεν υπάρχουν, λέει, χέρια. Φράξτε τώρα, δεν υπάρχουν χέρια στην Ελλάδα της ανεργίας. Μας βάλανε, λέει, σε ένα σύστημα να επενδύσουμε για να ανεβάσουμε τις εξαγωγές ακτινίδια και τώρα δυσκολευόμαστε να τα καλλιεργήσουμε. Καλή σας μέρα. Δυσκολευόμαστε γιατί δεν υπάρχουν χέρια, εργατικά χέρια για τα χωράφια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχουν φύγει. Καλημέρα και στην Άνω Μερά Μικόνου που μας ήρθε τώρα μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο, μισό λεπτάκι, ένα μήνυμα, Ματίνα μου, ο κύριος Γιώργος. Έπαιρνα, λέει, 27 ευρώ σύνταξη από το ΙΚΑ. 27, αποκλείεται, κύριε Γιώργο. Και μου δίνανε συν 300 ευρώ εδώ και 18 μήνες. Τα 300 ευρώ τα άκοψε. Τα άκοψε ο Κατρούγκαλος. Αυτά τα 300 πότε θα τα πάρω, μου λέτε. Παρακαλώ, πάω στο ΙΚΑ, λέει, δεν ξέρω. Πάω στο Υπουργείο Εργασίας, μου λέει, δεν ξέρω. Τι είναι αυτά τα λεφτά όμως, κύριε Γιώργο? Ναι, δεν μας δίνετε πληροφορίες, πώς να σας βοηθήσουμε? Δεν ξέρω. 300 ευρώ και του έγινε 27, γιατί. Από πώς έγινε πριν κοπή. Δεν ξέρω. Ναι. Καλημέρα και στην Νάουσα της Πάρου. Το παλιό ΕΚΑΣ. Δεν ξέρω, μας στείλει πληροφορίες. Νάουσα Πάρου, κοιτάξτε βίντεο τώρα εδώ. Το δείχνουμε στον αέρα, κύριε Νεκτάρια. Χαιματάκι, λοιπόν, έχει. Ταξιδεύει το μυαλό και η καρδιά και η διάθεση και όλα. Και πάντα έχω την απορία στα νησιά που πάμε το καλοκαίρι και σφίζουν από ζωή, από τουρισμό, όπως είναι το χειμώνα. Και πάρω στρώνει από τα μεγάλα νησιά, τι γίνεται και στα μικρότερα. Κοιτάξτε, κύμα, μπορεί και να αποκλειστείς κιόλας, άλλη ζωή, έτσι. Είναι ωραία, αλλά δεν είναι και εύκολα. Άγρια ομορφιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τις εικόνες σας, κύριε Θανάση. Α, χρόνια πολλά, γιορτάζετε κιόλας. Πολύχρονος να είστε. Καλημέρα. Για να πω και εγώ, το χρωστάω και χρόνια πολλά στον Θάνο Θανόπουλο, που έχει τα δύο, που είναι ο διοικητής, ο επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα στοιχεία που είχαμε προηγουμένως, δηλαδή, που ήταν είναι από με εκεί, την ακρίβεια. Χρόνια πολλά. Θα πάμε στην κυρία Τριανταφύλλη να δούμε τα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ, Ματίνα μου, αλλά θέλω. Θοδωρή, έχεις ρεπορτάζ γι' αυτό της Αυγής. Τακτοποιούν και τους παππούδες τους. Σκανδαλώδης φωτογραφική ρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τι είναι αυτό, έχεις ρεπορτάζ από το Υπουργείο Εργασίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει μία πληροφορία, συγκεκριμένες μου ήρθαν χθες, ότι υπάρχει ουσιαστικά, έρχεται μία διάταξη τώρα, όπως γνωρίζουμε, η οποία ουσιαστικά μειώνει την παρακράτηση για τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Από 60% σε 30%. Είναι, θετικό αυτό. Είναι πολύ θετικό μέτρο, διότι οι άνθρωποι αυτοί εκ των πραγμάτων είχε πετσοκοπεί η σύνταξή τους και έπρεπε να δουλέψουν για να μπορούσαν να καλύψουν το κενό. Υπήρχε μία αντίστοιχη ρύθμιση και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Διαφορετική. Διαφορετική. Ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι κατάλαβα, επίσης υπήρχε μια μείωση αντίστοιχη. Mm-hmm. Υπήρχε αναστολή πλήρης. Αναστολή πλήρης. 100% δηλαδή. 100%. Και τώρα και τι αλλάζει. Στη σύνταξή τους όσοι δούλευαν. Και τώρα φαίνεται ότι θα έρθει μια διάταξη η οποία δεν θα βάζει φρένο σε αυτή την αναστολή. Mm-hmm. Αν θα υπάρχει περικοπή ή αν πλέον θα μπορούν να δουλεύουν εξ ολοκλήρου στο δημόσιο. Μένει να το δούμε. Πάντως θα είναι άδικο αν για όλο τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει ένα 30% περικοπή στη σύνταξη για να δουλεύουν και για συγκεκριμένες κατηγορίες. Και για ποιες κατηγορίες? Δεν θα πέραν τίποτα. Θα τα παίρνουν όλα. Είναι. Και ποιες κατηγορίες είναι αυτές? Ακριβώς. Μένει να το δούμε. Πάντως στην προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης ξέρουμε ότι υπάρχουν πιέσεις στο Γενικό Λογιστήριο. Υπήρχαν από υπουργούς να πάρουν και τη σύνταξη και να παίρνουν και την αποζημίωση. Βεβαίως. Υπήρχε και παρέμβαση του Υπουργείου του Εργασίας προς το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή Οικονομικών, να κάνουν τροποποίηση, να κάνουν διαφορετική ερμηνεία, προκειμένου να παίρνουν οι υπουργοί και την αποζημίωσή τους και τη σύνταξή τους. Πολύ δίκαιο. Πολύ καλή παρέμβαση. Ναι, γιατί την παρέμβαση προσπαθεί να στηρίξει τώρα. Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θα κόβεται ευρώ. Δεν θα κόβεται ευρώ, εντάξει. Ούτε 30, ούτε αν ισχύσει αυτό, είναι άδικο. Ούτε καν 30%. Είναι άδικο αν ισχύσει. Δεν μπορεί ο άλλος να συνεχίσει να δουλεύει και να του κόβει το 30 και για κάποιους δικούς μας, όποιοι δικοί μας είναι αυτοί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αυγής. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα αν κόβεται 30, 60 ή. Τίποτα, ούτε ευρώ λέει. Είναι ότι την ίδια στιγμή άνθρωποι νέοι δεν μπορούν να βρουν μεροκάμα το ότι για πλάκα. Έτσι. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, τα προβλήματα θα τα δούμε. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά. Προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ τώρα. Δείξαμε από την άλλη τον ΕΦΚΑ που θα τρέξει και μακάρι να γίνουν όλα αυτά που δείξαμε και να βγαίνει και η ψηφιακή σύνταξη και όλα καλά. Από την άλλη όμως, για κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Τα σενάρια δεν είναι ιδανικά στην πράξη, όπως θα είναι ο ΕΦΚΑ, ευχόμαστε. Λοιπόν, στον ΟΑΕ. Πάνε πολύ συχνά ασφαλισμένοι να κάνουν αίτηση για σύνταξη. Συγκεκριμένη και περίπτωση. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι. Όπου ο ασφαλισμένος έκανε αίτηση για να πάρει τη σύνταξη το 2016. Περίμενε να βγει η οριστική απόφαση και λίγο πριν από την έκδοσή της
του ζήτησαν 74.000 ευρώ επειδή είχαν παραλείψει να του υπολογίσουν όλα αυτά τα χρόνια. Όπου ήδη δεν το ήξερε, έτσι. Να το και το έγγραφο. Να το δείξουμε. Είναι το έγγραφο που δείχνουμε. 74.000 ευρώ. Και του τα ζητάνε μέσα σε δύο μήνες. Δεν έχουν παραγραφεί. Εντελώς ξαφνικά. Μέσα σε δύο μήνες. Πολύ σωστά λέει ο Κωστής ότι έχουν παραγραφεί κάποια από αυτά. Όχι, δεν είναι πενταετίες, η παραγραφή είναι 20ετής. Και έχουν παραγραφεί από αυτά του 92 και του 94, ενώ από το 2000 και μετά δεν του υπολόγισαν σωστά τις εισφορές και του τα ζητάνε πίσω. Να επισημάνουμε δε ότι ο ΕΦΚΑ μέσα σε αυτό το έγγραφο φαίνεται ότι του χρωστούσε 8.000. Εκεί που το χρωστούσε αυτό, βγήκε. Του ζητάνε και 74. Και τι σύνταξη θα πάρει. Βεβαιωμένα τα 8. Η σύνταξη δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τα αναδρομικά που περιμένει. Τι γίνεται τώρα. Εκεί είναι το ερώτημα. Τώρα, πέρα από το λάθος. Ναι, με νομικά επιχειρήματα βεβαίως και ενστάσεις, θα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Του τα ζητάνε μέσα σε δύο μήνες διαφορετικά. Οι δύο μήνες λήγουν γιατί το έγγραφο είναι το 19, όπως βλέπετε. Αν δεν τα δώσει μέσα σε δύο μήνες, χάνει σύμφωνα με την νομοθεσία όλα τα αναδρομικά που περιμένει από το 2016. Κάνει καινούργια αίτηση και να ξεκινήσει από τώρα και μετά χωρίς αναδρομικά. Χωρίς αναδρομικά. Ακούστε τι γράφει. Θα τα πληρώσει και θα τα χάσει. Σε περίπτωση που δεν πληρώσετε την ανωτέρω οφειλή σας στην οριζόμενη προθεσμία των δύο μηνών, συγγνώμη, σύμφωνα με τις διατάξεις ΤΑΔΕ, όπως ισχύει από το ΤΑΔΕ, ολόκληρο το ποσό αυτής είναι πλέον ληξιπρόθεσμο και η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης του συνόλου της οφειλής. Χάνοντας όλες τις αναδρομικές συντάξεις σας. Και τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει ένσταση. Καταρχάς είναι 54.000, συγγνώμη, όπως βλέπουμε από πάνω. 54.000 δίνεται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, λέει. 20 παρακρατούνται. 20 και το 54 το χρωστάει. Αυτό εντωμεταξύ δεν του είχαν κάνει ούτε καν μια ειδοποίηση ή να του στείλουν ένα άλλο έγγραφο, γιατί αυτό το έγγραφο έχει προθεσμίες, υπόκειται στη συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν του είχαν στείλει ένα άλλο έγγραφο να τον ειδοποιήσουν, να πάει να αποδείξει και εκείνος. Άρα ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος, είναι σε αδιέξοδο, με ένα τεράστιο ποσό. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι καθόλου ιδανικά. Δεν είναι τόσο απλά. Και να μπορούσε να ενταχθεί ενδεχομένως και σε 120 δόσεις που υπήρχαν, αν το είχαν κοινοποιήσει. Δεν το βρήκανε πολύ σωστά μέσα στην αδιέξοδο. Δηλαδή του προηγούμενου μήνε που έτρεχε η ρύθμιση, θα μπορούσαν να το χάσουν. Και τι φορέ ήταν αυτέ. Ήταν λάθη που τον είχαν βάλει σε μία κατηγορία. Ενώ έπρεπε να τον έχουν βάλει σε μία άλλη. Δηλαδή να πληρώνει 100, ας πούμε, πλήρωνε 40. Αυτή του το υπολόγιζαν. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δεν το ξέρει καν. Σου βγάζει αυτό το ειδοποιητήριο. Για όλο του τον ασφαλιστικό βίο, για να μαζευτεί τέτοιο ποσό. Ναι, από το 1992 και του βάλανε και τις προσαυξήσεις και λένε συγγνώμη, παραλείψαμε να σας βάλουμε στη σωστή κατηγορία. Μία περίπτωση λοιπόν για να καταλάβετε το πρόβλημα. Πάμε στο ΙΚΑ τώρα. Λοιπόν, στο ΙΚΑ δεν εκδίδονται επικουρικές συντάξεις χειρίας γιατί δεν υπάρχει το λογισμικό. Ακούς Κωστή. Ναι, θα υπάρξει όμως το λογισμικό των ναι, αλλά δεν εκδίδονται. Άρα δηλαδή είναι παιδί μου, τα χρήματα υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχει λογισμικό όμως. Από το 2016 χείρες. Μάλιστα. Περιμένουν τη σύνταξη στην επικουρική. Για κλάματα είναι εδώ τώρα, έτσι. Πώς θα πάμε στον ΙΕΦΚΑ. Έλα, για κλάματα το λογισμικό είναι. Δεν έχει υπάρξει ακόμα. Θα πάνε χειροκίνητα. Θα πάνε του ΙΕΦΚΑ. Να δούμε τι θα κάνει. Τι χειροκίνητα με την κουβέλα, να δούμε το λογισμικό. Απαντήσει σε αυτά. Στον ΟΓΑ υπάρχουν αγρότες που έχουν οφειλή, έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων, περιμένουν να βγουν οι συντάξεις τους ναι. Και υπάρχουν οι φάκελοι σε ένα τμήμα, δεν εκαθαρίζονται οι οφειλές και δεν μπορούν να βγουν οι συντάξεις. Ωραία. Σε μια αποθήκη, και σε ένα χώρο. Και αιτήσεις που κατατίθεται στο πρωτόκολλο διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα 3 μήνες μετά. Γιατί με τα χέρια της πάνε. Δεν γνωρίζουμε, κατατίθεται σε ένα τμήμα. Οι αρμόδιοι πάλι το παίρνουν μετά από 3 μήνες. Με το καροσάκι που δίνουν στο σούπερ μάρκετ. Βάζουν τις φακέλες στο καροσάκι από το σούπερ μάρκετ. Να πάρει από τον αγροτικό να το πάρει στο άλλο. Και τα καροτσάκια της οικοδομής έχω δει. Αυτό. Αυτό σε 5 λεπτά το έχει πάει. Δεν θες 3 μήνες. Να προσθέσω και άλλη μια κατηγορία. Γιατί έχω 2-3 κρούσματα δηλαδή. Έχει και σύγκρουσματα. Από... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα τσοφιλές τους. Ναι. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί, ενσωματωθεί στο ψηφιακό σύστημα. Άρα δεν φαίνεται. Και μετά από 3-4 χρόνια, τους έρχεται ξαφνικά ένα μπιλιετάκι, πλήρωσε, χρωστάς 15.000 ευρώ. Για πληρωμένα. Ναι, πληρωμένα. Εάν έχει, αν έχει το αποδεικτικό. Αν δεν το έχει το αποδεικτικό. Άντε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Άντε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Κοιτάξτε στο Γενικό Λογιστήριο τώρα, στη συντάξη του Δημοσίου. Τεράστιες καθυστερήσεις. Να επισημάνω ότι άνθρωποι με προβλήματα υγείας που συνήθως κάνουν επισπεύσεις για να βγουν νωρίτερα οι συντάξεις τους, το Γενικό Λογιστήριο σε μια αναμονή 2 και 3 ετών τους πάει μόνο 3 μήνες νωρίτερα. Κάτι που βέβαια όταν κάποιος είναι νεφροπαθής και έχει 80% αναπηρία, δεν μπορεί να περιμένει 3 χρόνια άρα... να ζήσει με την έναντι σύνταξη. Καλούνται να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Βέβαια. Και δεν εκδίδονται συντάξεις ετών. Γιατί... Δήμαρχοι, γιατί δεν υπάρχει σύστημα. Και πολλοί από αυτούς έκαναν και άλλη δουλειά. Κάποιος ήταν δάσκαλος και έγινε. Τουλάχιστον από το 2016.
Από το 16. Ναι, βεβαίως. Και έχει αποδεκατιστεί και το προσωπικό του Γενικό Λογιστήριο. Τι λέτε, ρε παιδιά. Οπότε, ας μιλάμε για το ιδανικό σχήμα. Μόνη παρηγοριά σε αυτούς που πηγαίνουν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους με τέτοια προβλήματα είναι ο κύριος Κιτέας. Όποιος έχει πάει στο Γενικό Λογιστήριο τον ξέρει και καταλαβαίνει τι εννοώ. Ένας υπάλληλος που κατάει την όρθιο το κράτος ή την αξιοπρέπεια του κράτους, τη θυμίζει ένας υπάλληλος. Οπότε να σκεφτούμε λίγο τα προβλήματα πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως οι λιγοστοί εργαζόμενοι που έχουν μείνει. Απλά λέω είναι ο πρώτος που συναντάει κάποιος όταν μπαίνει μέσα στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Και όχι μέσα και απ' έξω κάθεται. Ευτυχώς είναι ο πρώτος. Ή καμιά φορά και έξω. Μπράβο. Εδώ μέσα έξω λοιπόν. Είναι ενδεικτικά αυτά. Μήπως να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη συντάξη στη Σαουδική Αραβία. Γιατί με αγχώσατε. Παρηγοριά. Ο κύριος Εμμανουήλ Κυριακίδης είναι σεφ και μαθαίνει στη Σαουδική Αραβία την ελληνική ταραμοσαλάτα, την παστιτσάδα και το σαγανάκι. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη. Κύριε Μαυριάννη, καλή σας μέρα. Σε εσάς και στους δεδεδεδές σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Σας είδαμε λίγο και στα πλάνα πριν επί το έργο. Για να αρχίσω έτσι αστειευόμενη. Οι συντάξεις εκεί στη Σαουδική Αραβία είναι σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε και εμείς εδώ. Εμείς δεν έχουμε σύνταξη εδώ πέρα στη Σαουδική Αραβία. Αφού έχουμε επιλέξει να φύγουμε στο εξωτερικό, δεν καλυπτόμαστε. Οπότε εγώ δεν θα έχω σύνταξη. Θα έχω ό,τι είχα εργαζόμενο στην Ελλάδα, τι το λέτε, οποίο αυτό θα είναι μηδαμινό πλέον. Ναι, δηλαδή όλα αυτά, ό,τι εκεί δεν κολλάτε ένσημα. Όχι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό το οποίο πληρώνει στο κράτος της Σαουδικής Αραβίας, το πληρώνει η εταιρεία μου στην ουσία. Ναι. Αλλά επειδή δεν είμαι επίκοπος της Σαουδικής Αραβίας, απλώς resident, δεν μπορώ να πάρω σύνταξη. Άρα δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας. Μόνο ιδιωτική ασφάλιση. Μόνο ιδιωτική ασφάλιση, ναι. Και κάτι ελάχιστο στην Ελλάδα. Πάντως σε σχέση με ό,τι θα είναι αυτό το μίνιμουμ που θα πάρω όταν... Πάντως, σε σχέση με το ερώτημα που σας έκανε η ΦΕΗ, αυτοί που ζουν μόνιμα εκεί πέρα, οι γηγενείς, τι συντάξεις παίρνουνε? Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία έχει ένα ιδιόρυθμο καθεστώς. Υπάρχουν πολλά επιδόματα που δίνονται ήδη στους Σαουδάραβες, είτε εργάζονται είτε όχι. Το ποσό το ακριβές δεν το γνωρίζουμε, σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, ουσιαστικά τα δίνουν κάθε μήνα. Πριν βγουν σε σύνταξη. Ας αφήσουμε τη σύνταξη, είστε πολύ νέος ακόμη για να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Απλώς ήταν η κουβέντα μας τέτοια. Εμμύρη δεν θα μπορούσα να φανταστώ. Σωστό. Για πάμε στα καλούδια που δείχνουμε τώρα. Εδώ δείχνουμε και πλάνα από τη Σαουδική Αραβία. Πώς βρεθήκατε εσείς στο Μπαχρέιν? Το Μπαχρέιν είναι μια χώρα που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία. Είναι 45 λεπτά ο δρόμος, στην ουσία με μια γέφυρα. Και εγώ επειδή εργάζομαι στη Σαουδική Αραβία, στο Αλ Χόμπαρ, έχω φέρει την οικογένειά μου στο Μπαχρέιν και ζει στο Μπαχρέιν μαζί. Μάλιστα. Και πηγαίνω έρχεστε. Εδώ. Και πηγαίνω έρχομαι εγώ κάθε μέρα. Και πηγαίνω έρχεστε. Πόσα χρόνια είστε εκεί? Έχω έρθει από το 2015 και παλιότερα είχα ξαναέρθει γιατί διοργαζόμουν στο Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας το 2002. Λόγω κρίσης, κύριε Κυριακίδη, φύγατε το 2015, γιατί είναι μέσα στην κρίση. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επέλεξα να επιστρέψω, να μετικήσω πάλι πίσω στην Ελλάδα το 2006. Αλλά δυστυχώς σας έσκασε το πακέτο. Δεν μπορούσα να καλύψω τα αναγκαία στην οικογένειά μου. Εδώ πού εργαζόσασταν, σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποιο εστιατόριο? Εδώ εργαζόμουν σε μια λυσίδα ξενοδοχείων. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, με την κρίση αρχίσαμε και κόβανε μισθοί, δινόντουσαν άδειες άνευ αποδοχών. Πράγμα που πολλοί συνάδελφοι και πολλοί από εμάς το βιώσαμε αυτό. Σας τσάκισε δηλαδή, όπως και τους περισσότερους. Ναι. Ξέρετε, όλοι μας είχαμε φτιάξει τη ζωή μας σε κάποιο σημείο, σε κάποιο επίπεδο. Και σαφώς όχι με τα θαλάσσια όλα σου τα χρήματα, αλλά λες ότι αυτή είναι η ζωή μου. Και σκεφτείτε τώρα εσείς, δραστηριοποιούσασταν εδώ, στον τομέα της εστίασης και του τουρισμού, που ο τουρισμός συνέχισε να έχει, εν πάση περιπτώσει, μια δυναμική. Άρα πήρατε την απόφαση να πάρετε την οικογένεια, αν μου επιτρέπετε, παιδάκια πόσα, ηλικίες? Έχω δύο παιδιά, 13 και 10. Να σας ζήσουν. Και είμαι μαζί με τη σύζυγό μου Νατάσα εδώ πέρα. Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Άρα υποχρεωθήκατε να ξεριζώσετε την οικογένεια και να φύγετε για το Μπαχρέιν. Κοιτάξτε, παρακαλώ, ναι. Σαφώς υπάρχει το ότι ξεριζώνεσαι, από εκεί και πέρα όμως είναι μια επιλογή για να κάνεις το καλύτερο για την οικογένειά σου. Ναι, βέβαια. Άλλοι Έλληνες είναι εκεί που είστε εσείς? Ναι, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εδώ πέρα. Μηχανική παραγωγή. Δεν υπάρχει μεγάλη παροικία, έτσι. Ναι.
μεγάλη. Mm-hmm. Αλλά συνήθως όλοι υπάρχουν πολλοί που μου γράφουν μηνύματα. Μπορείς να μου βρεις δουλειά, τι γίνεται, πώς είναι. Από εδώ, από την Ελλάδα, Ναι. Γνωστοί του. Συνήθως για τι δουλειές, τι ζητάνε να κάνουν? Κοιτάξτε, υπάρχουν μηχανικοί πολλοί που ψάχνουν να βρουν δουλειά, δικηγόροι, άνθρωποι που ασχολούνται στις τράπεζες ψάχνονται. Ακόμη και τώρα, δουλειά, τώρα τομέα... που θεωρητικά βγήκαμε από τα μνημόνια και πάμε να δούμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση, ακόμη και τώρα. Ναι, υπάρχουν ακόμα πολλοί σκοπούς. Ακόμη και τώρα, τα προβλήματα εδώ είναι. Δεν έχουν φύγει από τη μια στιγμή στην άλλη. Η μισθή σε σχέση με την Ελλάδα, σε τι κατάσταση είναι, δηλαδή? Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος εδώ παίρνει μέσο όρο. Δεν είναι εξωπραγματικά. Δεν είναι εξωπραγματική η μισθή εδώ πέρα, όπως πολλοί νομίζουν, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει κρίση. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται εμπλεκόμενη σε κάποιες κρίσεις τοπικές. Mm-hmm. Οπότε, καταλαβαίνετε, έχουν κόψει και τους μισθούς και τις παροχές. Στους expats, στους ξένους, εμάς δηλαδή. Α, μάλιστα. Στα καθημερινά προϊόντα όμως. Οπότε η μισθή είναι... Κόστος ζωής. Είναι ακριβά. Η μισθή εδώ πέρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι περίπου ίδιοι προ-κρίσεις της Ελλάδος. Δηλαδή, σήμερα αν κάποιος εδώ πέρα παίρνει μέσο όρο 800 ευρώ, έτσι, με 1000, εκεί πόσο είναι? Ναι. Εδώ πέρα μπορεί να ξεκινάει ο μισθός από 2-400 και πάνω. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και το κόστος ζωής, εξαρτάται, βέβαια, φόρη... Πώς είναι οι φόροι εκεί? Ο φόρος εδώ πέρα είναι μικρός, είναι γύρω στα 5%. 5% τίποτα. Τη βαθμίδα. Αλλά τι κόστος ζωής? Και εσείς για παράδειγμα που έχετε την οικογένειά σας εκεί, έτσι, για να νοικιάσετε ένα σπίτι, τι κόστος έχει? Το κόστος εδώ πέρα δεν μπορώ να σας το πω, γιατί μου το παρέχει η εταιρεία. Είναι μέσα στο συνολικό πακέτο μου. Αλλά θέλεις πάνω από 1.500 ευρώ το. Έχει το μεγάλη διαφορά όμως αυτό, έτσι. Αν παίρνεις 2.500 και θες 1.500 για ενίκιο. Ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Έχει μια διαφορά. Η ζωή είναι ακριβή εδώ. Είναι ακριβή η ζωή. Η ζωή εκτός από ακριβή, πώς είναι εκεί γενικώς, πώς ζείτε εκεί, πώς είναι η κατάσταση? Άλλη κουλτούρα, άλλοι άνθρωποι. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν, εγώ νιώθω πολύ ασφαλής εδώ πέρα. Δεν με έχουν ενοχλήσει ποτέ, είμαι αρκετά χρόνια. Σαν Έλληνες μας αγαπούν, δηλαδή η λέξη Γιουνάν, Ίωνας, είναι κάποια που πουλάει στους τοπική κοινωνία και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οπότε αυτό βοηθάει. Η ζωή, η καθημερινότητά μου, εμένα είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Πόσες ώρες? Από εκεί, πολλές. Ξεκινάς από το πρωί και τελειώνεις το βράδυ. Και ο τύπος της εργασίας μου. Mm-hmm. Είστε τώρα σε ξενοδοχείο και τι φτιάχνετε? Σας βλέπουμε εδώ επί το έργο με τις λειτουργίες. Εδώ πέρα είμαι στο Intercontinental, στο Αλφόπα. Το οποίο, πέρα από τα ελληνικά τα οποία κάνουμε, δηλαδή δείχνουμε, έχουμε φεστιβάλ ελληνικής κουζίνας, το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, με ελληνικά προϊόντα τα οποία εισάγω. Έρχονται από εδώ, από παραγωγούς δηλαδή, Έλληνες απευθείας. Ναι, ναι, έχουμε παραγωγούς. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες στο Μπαχρέιν που κάνουν εισαγωγή, οπότε προσπαθούμε να προβάλλουμε όσο μπορούν. Και τι σας ζητάνε συνήθως? Ότι... Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη που δεν σας διακόπτω. Το ευτύχημα είναι ότι ενώ στην αρχή ξεκινήσαμε με εκτός τους Έλληνες να έχουμε 5-10 Σαουδάραβες να έρχονται να φάνε. Τώρα χαμός. Έρχομαι γύρω στο πάνω από 100 άτομα κάθε φορά. Άρα... Και το ξενοδοχείο είναι μικρό. Τους τρελάνατε με τις γεύσεις. Ποιο είναι το φαγητό που τα σπάει, όπως λέει και η νεολαία εδώ? Ναι, κοιτάξτε, τους αρέσουν πάρα πολύ γαρίδες, οπότε το γαρίδες σαγανάκι, το παστίτσιο και η παστιτσάδα που κάνουμε με το κοτόπουλο τους αρέσει πολύ. Και από εκεί πέρα οτιδήποτε άλλο είναι ψητό. Δηλαδή, η σκάρας. Κάνω αρνί, ας πούμε, αυτό, ή κάνω αρνί γάστρας. Άρα, κλασικά ελληνικά παραδοσιακά φαγητά. Να γυρίσετε πίσω, το σκέφτεστε, ή το ονειρεύεστε, ή το θέλετε? Το ονειρεύομαι, ναι. Το σκέφτομαι, όχι. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνω μια τέτοια επιλογή. Γιατί, ξέρετε, εμένα δεν έχει αλλάξει κάτι στην ποιότητα της εργασίας μου. Ναι. Έτσι. Τα παιδιά τι λένε? Τα παιδιά τι λένε? Πόσο χρόνο είναι? 10 και 13, μας είπε. Ναι. Πόσο εύκολο για τα παιδιά? Κοιτάξτε, τα παιδιά πηγαίνουν σε διεθνή σχολεία, κάνουν αγγλικά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχουμε Ελληνίδα δασκάλα, η οποία τους κάνει μάθημα κάθε εβδομάδα. Α, κάνετε και ελληνικά, μπράβο. Φίλους. Βέβαια, βέβαια. Λίμον είναι η γλώσσα τους, πρέπει να ξέρουν ελληνικά τα παιδιά και τα δύο. Σωστό. Και σαφώς τους αρέσει. Κοιτάξτε,
Όταν παντρεύεσαι ή κάνεις μια οικογένεια, η οικογένεια πρέπει να είσαι μαζί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλιώς θα γινόμουν αναυτικός. Εννοείται. Εγώ να σας ευχηθώ όλα τα καλά. Την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, έτσι, ναι, που μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ψηφίζουν από το εξωτερικό. Αν σας διευκολύνει αυτό, δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα εγώ δεν μπορούσα να εκφράσω το τι θέλω για τη χώρα. Από εκεί πέρα όμως πληρώνω το έμφυά μου, είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Πληρώνω κανονικά για ό,τι εισοδήματα έχω στην Ελλάδα και για ποιο λόγο να μην πληρώνω, να μην έχω τον ψήφο μου. Στην ουσία είναι συνταγματικό μου δικαίωμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακίδη. Συνεχίστε να, να είστε καλά. Γοητεύετε με τις γεύσεις σας τους πελάτες. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή χρονιά σε όλους τους Εμιράτα. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τώρα. Θα σας ανοίγει την όρεξη για να έρθουν και στην Ελλάδα ως πελάτες. Πόσος κόσμος έφυγε μέσα στην κρίση και είναι το όνειρο της ζωής του, το μεράκι του, ο καημός του. Και η κατάσταση ακόμη και για πολλά χρόνια ακόμη, μην γελιόμαστε, δεν είναι κατάλληλη. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν πάνω από 400.000 άνθρωποι που έχουν φύγει. Κυρίως μηχανικοί. Αυτόν τον αριθμό δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Ναι, ας δούμε τις νέες συντάξεις. Στην πραγματικότητα, έτσι. Γιατί και θα φύγουν και άλλοι μόλις με τις νέες συντάξεις. Αυτό το θέμα τώρα. Για να ξέρουν τι θα έχουν όταν επιστρέψουν. Λοιπόν, για πάμε, βρε Θοδωρή μου. Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε μια σύνταξη των 1.000 ευρώ για τη νέα γενιά, διότι τα λέγαμε και πριν, είναι ελαστικές μορφές απασχόλησης, συμβάσει λάστιχο. Η μέση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, είναι ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι στα 1.166 ευρώ. Ναι. Και για τη μερική απασχόληση, που δυστυχώς κυριαρχεί... 409. Άντε βγάλε σύνταξη τώρα. Δυστυχώς. Οπότε με τα 409 δεν βγάλε σύνταξη. Λοιπόν, με πλήρη απασχόληση τώρα για 30, 35 και 40 χρόνια, δείτε. Να δούμε πώς πιάνουμε το χιλιάρικο, που είναι πολύ δύσκολο. Με 30 χρόνια ασφάλιση, λοιπόν, και 40% ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή... Το ποσοστό αναπλήρωση είναι αυτό το οποίο υπολογίζεται ουσιαστικά για να βγει, για να καθοριστεί το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης. Βλέπουμε σύνταξη 850 ευρώ. Φυσικά μιλάμε για πλήρη απασχόληση, έτσι. Από 708 ευρώ που ήταν ουσιαστικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, ήτι δηλαδή 27% περίπου είναι το ποσοστό αναπλήρωση. Στα 35. Στα 35 χρόνια, 45% αναπλήρωση, πάμε στα 909 ευρώ, ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνουν και τα χρόνια, έτσι. Διαρκώς, ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά όμως εδώ. Από τα 778 πάει στα 909. Ναι, ναι, ναι. Και στα 40 χρόνια, από τα 83, 967. 967 πάει στο 50% φυσικά, εκεί γι' αυτό ανεβαίνει, σε σχέση με τα 883. Που ήταν πριν. Και δείτε με τη μερική απασχόληση τώρα για να καταλάβετε για τι συντάξεις μιλάμε. Με τη μερική απασχόληση, δηλαδή με την μορφή εργασίας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια, έχουμε 30 χρόνια 40% αναπλήρωση, 547 ευρώ από 497 και βλέπουμε 35 χρόνια. Το ανώτερο, Θοδωρή, το ανώτερο πάει στα 588. Συγγνώμη, ήταν μεγαλύτερο όμως εδώ, αλλά με 599 κάτω, έχουμε κάνει λάθος. Εδώ ήταν σίγουρα μεγαλύτερο, όχι, αποκλείται να είναι μεγαλύτερο. Γιατί κάνει, παιδιά. Έγινε λάθος, γιατί έχει αυξηθεί το ποσοστό αναπλήρωσης. Αντίθετο θα ήταν. 599, 588. Ανάποδα θα ήταν νούμερα. Ανάποδα, ναι. Το θέμα είναι ποιο. Αλλά με συγχωρείς τώρα, μιλάμε για 40 χρόνια δουλειά. Για 40 χρόνια δουλειά. Και δεν είναι εύκολο, έτσι. 6 εκατοστάρικα. Και δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει συνεχόμενη εργασία 40 χρόνια. Δηλαδή να είναι η ντελιβερά ή η ξενοχέρια, δύσκολο. Και μπορεί να μην δουλεύει μια απασχόληση, αλλά να είναι δηλωμένο σε μια απασχόληση. Έτσι. Από είναι το μόνιμο πρόβλημα, γιατί η μαύρη εργασία έχει πέσει κάτω από το 10%. Το μέγιστο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που ταλανίζει τους εργαζόμενους, τους απασχολεί, είναι ότι τους δηλώνουν μερική απασχόληση και τους εξαντλούν στο 8ωρο και πολλές φορές και 9ωρο και 10ωρο. Βέβαια, εντάξει, είναι απογοητευτικότατα αυτά τα στοιχεία και όσο είναι έτσι η κατάσταση στην Ελλάδα και έχουμε τη μερική απασχόληση στα ύψη, πολύ δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό σήμερα. Μιλάμε για τέτοιες συντάξεις στο μέλλον. Το 50% των νέων θέσεων εργασίας είναι πλέον μερική. Πώς θα γυρίσουν οι άνθρωποι. Σωστό. Μας ρωτάτε για τις αποδείξεις. Δείτε ποιες αποδείξεις μετρούν και ποιες εξαιρούνται, διότι από πρώτης πρώτου καλούμαστε όλοι είτε με κάρτα, είτε με e-banking, με ηλεκτρονική συναλλαγή δηλαδή, να μαζέψουμε το 30%. Και υπάρχει και μια μεγάλη αλλαγή φέτος. Μέχρι πέρυσι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που είχαν το αφορολόγητο ήταν υποχρεωμένοι να συλλέγουν αποδείξεις. Από το 2020. Όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πρέπει να συλλέγουν δίτες. Όλοι και για όλα τα εισόδηματά τους. Για το πραγματικό τους εισόδημα. Όχι μόνο στην ταξιδιωτική, για τις συντάξεις τους. Μου κάνετε μια χάρη να πάμε λίγο ποιες αποδείξεις μετρούν και ποιες εξαιρούνται. Πάμε, αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε πια. Εξαιρέσεις και ποιες μετρούν. Και τις δύο αποδείξεις και τις δύο κάρτες θέλουμε. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα. Όχι, όχι, παιδιά. Ποιες αποδείξεις μετρούν, ποιες αποδείξεις εξαιρούνται.
Πάμε πάλι από την αρχή. Ιατρικές διατροφής, ένδυση, υπόδυση. Το κάτω-κάτω που είχαμε βάλει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε. Είναι 11, 8 και 11, ρε παιδιά, να το προλάβουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Και εγώ σας αγαπώ. Τι έχετε, πού θέλετε να πάμε? Όλες οι αποδείξεις λοιπόν προσμετρώνται. Τα καθημερινά μας έξοδα από το σούπερ μάρκετ, ιατρικές, διατροφής, ένδυσης, υπόδυσης, δέκο, μεταφορές, επικοινωνίες, εκπαίδευση, ξενοδοχεία και ξερούνται. Φόροι, τέλη κυκλοφορίας, αγορά κατοικίας, σκαφών και γιοταχή. Αγορές που δεν είναι καταναλωτικές. Όλα τα υπόλοιπα μετράνε. Πάντως το μεγάλο αγκάθι είναι τα ενίκια. Ούτε δάνεια μετράνε. Όχι. Το μεγάλο αγκάθι είναι τα ενίκια. Ούτε νίκια. Όχι. Ενώ είχαν πει ότι θα κάνουν ρύθμιση. Ωραία. Τουλάχιστον μπήκαν οι δέκο. Μπήκαν οι 10, σωστό. Και αν έχουμε το πινακάκι, για να ξέρετε. Να το, αυτές είναι εντάξει, εντάξει, τα πάμε. Αν έχουμε και το πινακάκι, άμα θέλετε να το δείξουμε, για να ξέρει ο καθένας, δηλαδή 5.000, 10.000, 15, 20, 25, τι μαζεύει, αλλά να σας πω και ένα τρίκ τώρα, ένα κόλπο. Μου έλεγε συνάδελφος ότι. Να το, εδώ είναι το πινακάκι. Ότι εγώ βγάζω 10.000 το χρόνο, αλλά ζω με την οικογένειά μου. Δεν κάνω έξοδα. Θα δώσω την κάρτα μου στην οικογένεια να πάρει το σούπερ μάρκετ το ένα το άλλο για 2.000. Και στο τρίτο χιλιάρικο θα προτιμήσω να πληρώσω την διαφορά το 22%, άρα το 220. Καταλάβατε τώρα σε τι λογικές αρχίζει και μπαίνει ο κόσμος. Που λέει να καταναλώσω το χιλιάρικο, ξέρεις που οδηγεί αυτό. Θα οδηγεί, δώσω 220. Οδηγεί στο να μην αποταμιεύεις. Αυτό είναι. Δηλαδή, πάντως έφτιαξε και θέμα αντισυνταγματικότητας για αυτό το πέναλτι που βάζουν, γιατί είναι διαφορά του... Δεν θα αποταμιεύει. Αναγκάζουν να πληρώνουν τα πάντα. Ό,τι γινόταν με τις ασφαλιστικές φορές μέχρι με στον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί πήγαινε με το εισόδημα, οπότε σου λέω από το να τα δώσω ασφαλιστικές φορές, έκανα έξοδα. Δεν έκανα αποταμίευση. Μία ή άλλη είναι. Λοιπόν, αυτά είναι εισοδήματα και κόστος, αλλά υπάρχει και αυτό το τρίκ που είπαμε. Κάποιοι θα προτιμήσουν δηλαδή από το να δώσουν τα 3.000, να δώσουν ας πούμε το 1,5 στις 10.000 ευρώ και στο υπόλοιπο να πληρώσουν τη διαφορά. Υπάρχει και αυτή η σκέψη, έτσι. Η παινία τέχνας κατεργάζεται. Αλλά πώς θα καταγράφεις κάθε σου κίνηση να είναι στημένη για να ξοδέψεις. Υπάρχει πρόβλημα με τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους εισοδηματίες, γιατί αυτοί ουσιαστικά δεν ξέρουν και ποιο θα είναι το ακριβές εισόδημά τους για τη χρονιά για να μαζέψουν τις αποδείξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Με τον κύριο Σχεδίμα και τον κύριο Πλάτζο. Σε λίγο πάμε Γερμανία, στον Παντελή το Βαλασόπουλο, να δούμε για τη διάσκεψη του Βερολίνου τι έχουμε να περιμένουμε. Ο κύριος Καρατράντος και ο κύριος Μπαλτζόης θα είναι εδώ, ο αντιστράτηγος και ο διεθνολόγος, για να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα που έχουμε και να δούμε τι περιμένουμε. Πάμε διάλειμμα, θυμίζω δύο δώρα. Το καινούριο αυτοκίνητο Volkswagen T-Cross έκδοση T-Life, λευκό, πεντάθυρο, 1.000 κυβικών, κινητήρας TSI με 95 άλογα αξίες 17.600 ευρώ, με το κλειδί στο χέρι, στην τυχερή ή στον τυχερό, και το επόμενο, 45.000 ευρώ, αλυσίδα Coffee Eat, ολοκληρωμένο κατάστημα franchise. Και τα δύο δώρα μέσω του 14999. Πάμε διάλειμμα. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στο Θανάση, χρόνια πολλά στην Αθανασία. Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε εδώ στην παρέα μας τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμανλή. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα και για τις συγκοινωνίες, τα προβλήματα που υπάρχουν και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και για το μετρό με τις μπάρες που περνάνε 3-3 ενώ κάποιος έχει χτυπήσει το εισιτήριο και για τα τέλη κυκλοφορίας που είναι αυξημένα σε παλιά αυτοκίνητα δεκαετίας που πληρώνουν τέλη ίσα με την αξία του ίδιου του αυτοκινήτου. Και για αυτό που ανακοίνωσε χθες ο κ. Καραμαλής, πρόστιμα στη ΛΕΑ, αλλά και χιονολάστιχα. Πώς θα υποχρεούμαστε, ποιοι θα υποχρεούμαστε και μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Πολλά τα θέματα και ενδιαφέροντα. Πιστεύω σε πολύ λίγο ο κ. Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, θα είναι εδώ κοντά μας για να τα συζητήσουμε. Να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με το θέμα της διάσκεψης του Βερολίνου. Θα καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Μπαλτζόη, τον γνωστό αντιστράτηκο και γεωπολιτικό γεωστρατηγικό αναλυτή. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαλτζόη. Καλημέρα, κύριε Μαυροκάνη. Και τον κύριο Καρατράντο, τον διεθνολόγο καθηγητή της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Καλή σας μέρα, κύριε Καρατράντο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στο Βερολίνο και στον Παντελή το Βαλασόπουλο για να δούμε ακριβώς. Καλή σου μέρα, Παντελή. Καλημέρα. Λοιπόν, είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από χθες ο Ζάιμπερ, ο υπεύθυνος ενημέρωσης των δημοσιογράφων, δίνει διαρκείς απαντήσεις και θα μας πεις σε λίγο τι ακριβώς είπε σε μια σειρά από θέματα. Θέλω να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτή η διάσκεψη, να δούμε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με όλους τους εμπλεκόμενους πλην της Ελλάδας. Ακόμη και το Κονγκό είναι μέσα. Ναι. Και ο κύριος Ζάιμπερ απάντησε γιατί είναι μέσα το Κονγκό. Λοιπόν, Παντελή, βλέπουμε ποιοι θα είναι. Συμμετέχουν ο στρατηγός Χαφτάρ και ο πρωθυπουργός Σαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα έρθει ο Τραμπ, θα έρθει ο Πομπέο, από τη Ρωσία ο Πούτιν, Τουρκία Ερντογκάν, Γαλλία Μακρόν, Ιταλία μάλλον ο Κόντε, Βρετανία ο Τζόνσον, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κίνα,
Αλγερία, Κονγκό, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι αυτοί που οργανώνουν τη διάσκεψη. Ο Αφρικανικός Σύνδεσμος. Στόχος, η κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει η παρέμβαση και η στρατιωτική ενίσχυση από άλλες χώρες. Εδώ φαίει να σου πω και μία είδηση που βγήκε πριν λίγες ώρες. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Θα περικόψει, λένε τα ρεπορτάζ, κατά 75% τη χρηματοδότηση της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις που κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Α, μας βγάλεις είδηση τώρα. Κυρώσεις υλοποιούνται. Κυρώσεις οικονομικές. Κόβονται κατά 75%, κατά 75% οι χρηματοδοτήσεις προς την Τουρκία. Αυτό προκύπτει από επιστολή του Επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων του κ. Μπορέλ, που έχουν κάποια γερμανικά μέσα στη διάθεσή τους. Δεν θα περιλαμβάνει όμως τη χρηματοδότηση της Τουρκίας για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Μισό λεπτό. Ένα μικρό σχόλιο, κύριε Καραδράτου, τι σημαίνει αυτό τώρα? Είναι μια πρώτη εφαρμογή κυρώσεων από τη Γερμανία. Συγγνώμη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται σε συνέχεια αυτών που συζητιέται εδώ και αρκετούς μήνες, να μην πω και χρόνο, για τις αντιδράσεις έναντι στη συμπεριφορά της Τουρκίας στην περιοχή. Μπορεί αυτό να την κλονίσει? Σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Επηρεάζει. Μιλάμε σημαντικά για μεγάλα κονδύλια, δηλαδή αυτό το 75%. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές χρηματοδοτήσεων. Εντάξει, είναι σημαντικό το ότι εξαιρείται το μεταναστευτικό, γιατί είναι το διαπραγματευτικό του όπλο σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά έρχεται πάντα σε συνάντηση και με το πώς βλέπει αυτό στη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώς δεν είναι μόνο το αν πονάς στην τσέπη, αλλά και ότι ανεβάζεις ένα σημαντικό κλικ όταν πας σε υλοποίηση κυρώσεων, τη διπλωματική πίεση και δείχνεις ότι θα πρέπει να αποφασίσεις να λαμβάνεις υπόψη και άλλους παίκτες. Κρατάμε, Παντελή, την είδηση αυτή που μας έδωσες, θετική, για πρώτη φορά επιβολή συγκεκριμένων κυρώσεων στην Τουρκία. Να επιστρέψουμε στα της διάσκεψης. Είδαμε ποιοι θα συμμετάσχουν. Εμείς τελικώς, γιατί μείναμε απ' έξω, αν και μας αφορούν όλα αυτά που θα συζητηθούν, μας αφορούν όσα γίνονται στην περιοχή. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας, τον κύριο Ζάιμπερτ, δεν τέθηκε ποτέ θέμα συμμετοχής της Ελλάδας στη διάσκεψη αυτή. Γιατί, λέει, εμείς θέλαμε να φέρουμε τους παίκτες, τους μεγάλους εδώ, αυτούς που επηρεάζουν τις αντιμαχόμενες παρατάξεις στη Λιβύη, κυρίως δηλαδή την Τουρκία και τη Ρωσία. Δεν πρόκειται, λέει, να συζητηθεί το θέμα της συμφωνίας Λιβύης-Τουρκίας για την ΑΟΣ. Δεν θα είναι θέμα της διάσκεψης αυτής. Είπε όμως ότι η Γερμανία είναι στο πλευρό της Ελλάδας στο θέμα αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι έχει προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση το ρεπορτάζ της Bild, το χθεσινό, το οποίο ότι πιέστηκε η Μέρκελ από τον Ερντογάν, Εκβιάστηκε ουσιαστικά τον Ερντογάν να μην πάρει μέρος η Ελλάδα και η Μέρκελ υπέκυψε. Ο κύριος Ζάιμπερτ είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Ο σχεδιασμός έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με την καγκελαρία. Και είπε ότι δεν αναφέρθηκε στο τηλεφώνημα Μέρκελ Μητσοτάκη το χθεσινό. Απλά είπε ότι εμείς και η Ελλάδα είμαστε σε πολύ στενή διμερή επαφή. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα κρατήσουμε όλα αυτά σε ό,τι αφορά δεν το Κονγκό, γιατί προκάλεσε σε πολλούς εντύπωση, κύριε Μπαλτζόρη. Γιατί όχι η Ελλάδα, αλλά το Κονγκό. Τι σας είπε ο κύριος Ζάιμπερτ, απάντησε επ' αυτού? Είπε για το Κονγκό την επίσημη εκδοχή, ότι είναι στην προεδρία ενός της Αφρικανικής Ένωσης κτλ. Επικεφαλής, λέει, της Υψηλής Επιτροπής για τη Λιβύη. Ακριβώς. Ναι. Όμως η ουσία είναι άλλη. Το Κονγκό, από το Κονγκό προέρχονται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι περνάνε στη Λιβύη και από εκεί στην Ιταλία και την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στη Λιβύη βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι από το Κονγκό εγκλωβισμένοι σε σκλαβοπάζαρα των World Lodge εκεί, των διάφορων στρατηγών. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που φοβάται και η Γερμανία, δηλαδή εάν αρχίσουν και πάλι πάρα πολύ μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα από την υποσαχάρη Αφρική. Κυρίως δηλαδή από το Κονγκό. Μάλιστα. Τώρα, πριν προχωρήσουμε, για να μείνουμε, κύριε Μπαλτζόη, κύριε Καρατράντο, στο θέμα της διάσκεψης. Εμείς κινδυνεύουμε, κύριε Μπαλτζόη, στη διάσκεψη αυτή. Θα πάρει μέρος ο κύριος Χαφτάρ, ο οποίος ευνηδιαστικά ήρθε στην Ελλάδα. Μάλιστα, χθες είχατε και συνάντηση με τον επικεφαλής του στόλου, τον οποίο έχουμε βγάλει και εμείς εδώ τηλεφωνικά και ήσασταν και εσείς αυτή την εκπομπή καλεσμένος. Μιλάει ελληνικά, να δούμε και τη φωτογραφία. Θα ήθελα να μας πείτε τι σας είπε, τι σκοπεύουν να κάνουν σε αυτή τη διάσκεψη και αν φοβάστε ενδεχόμενο η Τουρκία ως πιθανή εγκύτρια δύναμη να επιχειρήσει να νομιμοποιήσει αυτά τα παράνομα μνημόνια. Εγώ εκτιμώ ότι η Ελλάδα απεκλείστη
λόγω των πιέσεων που άσκησε η Τουρκία. Mm-hmm. Δηλαδή η Bild είναι μια, για να γράψει αυτά τα πράγματα είχε σίγουρα σαφείς πληροφορίες. Βέβαια η γερμανική κυβέρνηση το αρνήθηκε και είναι λογικό αυτό. Θα κάναμε όλοι το ίδιο πράγμα. Εδώ σας βλέπουμε με τον κύριο Μακντάουι. Χθες το βράδυ είναι. Ναι, χθες το βράδυ στο King George. Mm-hmm. Πέρασα από εκεί. Ξέρετε, εμείς στρατιωτικοί έχουμε δύο διάβλους επαφής. Μόλις του είπα τι είμαι κλπ. Αμέσως καθίσαμε, μιλήσαμε. Εκείνο που αντελήφθη είναι ότι είπε θα πεθάνουμε ή θα πεθάνουμε ή θα ζήσουμε ελεύθεροι. Mm-hmm. Και λέει θα νικήσουμε στο τέλος, διότι μαζί μας πολεμάει ο λιβικός λαός και το χώμα της Λιβύης, λέει. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, λέει, είναι μισθοφόροι. Έχει στείλει ο Ερντογάν, λέει, χιλιάδες μισθοφόρους. Ανησυχούν για αυτή τη διάσκεψη και ανησυχούν για αυτό το ενδεχόμενο που σας είπα, δηλαδή όχι, να λειτουργήσει ως εγκύτρια δύναμη η Τουρκία και να επιχειρήσει να νομιμοποιήσει μόνο μέρος τα μνημόνια, όπως έχει κάνει με πολλά πράγματα. Όχι, ο Ναύαρχος δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Μου είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στο Χαφτάρ, ότι έχουν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Μάλιστα, διάβασα σήμερα το πρωί μια ανάρτηση του Λιβικού Εθνικού Στρατού, του LNA, mm-hmm. όπου έλεγε μια νέα φιλία και συμμαχία αναπτύσσεται που θα διαρκέσει για πάντα. Εσείς το φοβάστε αυτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει έτσι η Τουρκία? Διότι όχι, πάντα δεν είναι το κακό παιδί και το υποτιθέμενο απομονωμένο. Μόνο απομονωμένη δεν είναι. Τουρκία, με όλους τους παίκτες παίζει και η μιλάει. Η Τουρκία πάντα είναι troublemaker, δημιουργεί το πρόβλημα και μετά γίνεται μέρος της επίλυσης. Ναι, ναι. Είναι σύνδεση τακτική, όπως συμβαίνει και στη Συρία. Άρα αυτό δεν σας φοβίζει να λειτουργήσει έτσι? Νομίζω ότι είναι πολύ τραβηγμένο να αφήσουν την Τουρκία στη Λιβύη. Θα αντιδράσει η Αίγυπτος πάρα πολύ. Ήδη διάβασα και με τι σκέψεις πάει ο κύριος Πομπέος, αυτό που λέει να φύγουν τα στρατεύματα κλπ. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι δεν θα περάσει η Τουρκία σε αυτή τη φορά, διότι έχει ανοίξει πάρα πολύ το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι ακόμη τον Παντελή και να πάμε να κάτσουμε. Τι ώρα θα γίνει αύριο, Παντελή, η διάσκεψη? Το πρόγραμμα δεν είναι ακριβώς καθορισμένο. Είναι υπό άκρα μυστικότητα το τι ακριβώς θα γίνει και με πολύ πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφάλειας, κυρίως και για εμάς τους δημοσιογράφους. Θα ξεκινήσει, ξέρουμε, στις 1:30. Στις 1:30, 2:30 ώρα Ελλάδος, θα υποδεχθεί η καγκελάριος τους καλεσμένους της στην καγκελαρία. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ήδη έτοιμο κείμενο, το οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν και να υπογράψουν οι συμμετέχοντες. Είναι ανοιχτό, δεν ξέρουμε ακριβώς. Ξέρουμε ότι ξεκινάει στις 2:30 ώρα Ελλάδος. Ανακοινώσεις θα γίνουν. Προβλέπεται και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στη λήξη της διάσκεψης. Μάλιστα. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και αύριο με ό,τι περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Παντελή. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ στο τραπέζι και με τον Γιώργο Τοσχιαδήμα και με τον Κωνσταντίνο Μπλάτζο τρέχουν οι εξελίξεις. Είχαμε την ευνηδιαστική επίσκεψη Χαφτάρ. Είχαμε την ανακοίνωση βέτο από πλευράς του Πρωθυπουργού και την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μέρκελ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λέγω, κύριε Καρατράντο, θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο. Θέλω να δούμε τη δήλωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, μετά τη συνάντηση με το Χαφτάρ, που αναφέρεται σε αποστολή βοήθειας ελληνικής, στρατιωτικής, αστυνομικής, πλωτών, εναέριων μέσων. Στην επόμενη μέρα της Λιβύης, είπε, είτε για να επιβάλλουμε την εκεχηρία, είτε πριν. Θέλω να δούμε τη δήλωση και να μας πείτε τι σημαίνει αυτό. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη. Είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Καρατράντο? Θέλω να το συνδέσω και με αυτό που, με τον ευρύτερο προβληματισμό που υπάρχει, γιατί δεν πήγαμε στη διάσκεψη. Υπάρχει ένας δείκτης στην ακαδημαϊκός και ερευνητικός που λέγεται Παγκοσμιότητα της Εξωτερικής Πολιτικής. Mm-hmm. Και μετράει δηλαδή με μια σειρά από παράγοντες αν μια χώρα, πόσο ανοιχτή είναι η εξωτερική της πολιτική, άρα και πόσο παρεμβαίνει σε πράγματα πέραν των στενών εθνικών συμφερόντων. Ένας από τους βασικούς παράγοντες εκεί είναι και η συμμετοχή της σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, σε τέτοιου τύπου αποστολές, δηλαδή η παρουσία της mm-hmm. σε άλλες χώρες μέσα από τα οργανωμένες δυνάμεις, αποστολές του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ. Πριν την κρίση και μέχρι το 2008 περίπου, η Ελλάδα ήταν αρκετά ψηλά σε αυτό το δίκτυο παγκοσμιότητας. Είχε συμμετοχή σε μια σειρά από τέτοιες δράσεις. Μπαίνοντας προς την κρίση, προχωρήσαμε πολύ. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να βλέπουμε λίγο και την προσπάθειά μας για τη διάσκεψη του Βερολίνου και με ένα θετικό τρόπο. Μπορεί να μην κληθήκαμε αυτή τη φορά. Μην ξεχνάμε ότι η Λιβύη είναι σε σύγκρουση από το 2011 και έχουν γίνει πάρα πολλές και διαφορετικές διαπραγματεύσεις. Αυτό τι πολλά σημαίνει μέρη. Τώρα, γιατί βλέπαμε χθες και τον υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική, ζητώ συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κ. Μπορέλ,
που είπε ενδεχόμενο αποστολή Ευρωπαϊκού στρατού στη Λιβύη είναι ήδη λυμένη απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό. Άρα μιλάμε για τα κράτη. Συνεισφορά αυτό από τα κράτη εξηγεί. Ναι, είναι, υπάρχει από τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτό που λέμε η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί διάφορα σχήματα τα οποία περιλαμβάνουν είτε αμυντικές δυνάμεις, ανάλογα με τη φύση που θα έχει, είτε και αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας, πολιτικές, δηλαδή δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας. Σημαίνει ότι θα υπάρξει ένας αριθμός, ανάλογα με τη φύση της αποστολής, η οποία θα υπάρχει, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, αν θα είναι πολιτική ή αν θα είναι στρατιωτική. Αντίστοιχα λοιπόν θα συμπληρωθεί, η οποία θα αναλάβει κάποια καθήκοντα εκεί και κυρίως την επιτήρηση της εκεχηρίας, την ενίσχυση των φορέων επιβολής του νόμου με διάφορα δεδομένα εκεί. Άρα εκεί θα μπορεί να υπάρχει. Άρα σημαίνει κάτι ότι η Ελλάδα όχι μόνο διεκδικεί τη συμμετοχή της στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που είχαμε να το δούμε χρόνια σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά και ότι διατίθεται να πάει και σε πρωτοβουλίες, τις οποίες συνήθως ήμασταν λίγο σκεπτικοί. Άλλη αλλά χωρίς αυτές δεν μπορείς να επηρεάσεις. Όσον, δηλαδή, όσον αφορά τη διάσκεψη της Κυριακής αύριο στο Βερολίνο, υπάρχει ενδεχόμενο να μην βγει λευκός καπνός? Ενώ να μην υπάρχει τέτοια απόφαση. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που υπάρχει. Αυτό λέω ότι συζητάμε συνεχώς πάρα πολλές φάσεις για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Είναι πάρα πολλοί εταίροι, έχουν πάρα πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Ποιο θα είναι το καλό σενάριο. Μα εγώ για τον τώρα ρώτησα τυχαία. Για αύριο, ότι... ποιο θα είναι το καλό σενάριο, απόφαση. Τι να γίνει. Να μην βγει απόφαση. Αν δεν βγει απόφαση, πού πάμε μετά? Θα πάμε σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Κάποια στιγμή, κάποια. Πάλι απόσυρση τη Ελλάδα. Τότε μπορεί να ξέρει την επόμενη φορά πώ μπορούν τα δεδομένα. Αλλά είδατε κάτι συγκεκριμένο το οποίο έχει μεγάλο νόημα. Είπε ότι στόχο είναι να υπάρξει και χειρία και ειρήνη στην περιοχή, αλλά και να επιτραπεί η παρέμβαση ξένων δυνάμεων στη Λιβύη, που είναι σημαντικό. Ένας από τους βασικούς παίκτες που παρεμβαίνει στη Λιβύη είναι η Τουρκία. Άρα απαντάμε και σε αυτό που είπατε πριν, πάμε εγγύητρια. Δεν μπορεί να είσαι ειλικρινής διαμεσολαβητής που χρησιμοποιούμε honest broker όταν παίζεις με το ένα μέρος. Ξέρετε τι κάνετε τώρα εσείς όμως. Μιλάτε με το Διεθνές Δίκαιο. Η Τουρκία έχει αποδείξει όλο αυτό τον καιρό ότι το Διεθνές Δίκαιο το γράφει στα παλιά της στα παπούτσια και προχωρεί σε διαφορετικές πράξεις. Και εμείς το εκεί, άρα πώς εγγυάται? Δεν είναι τόσο απλό να μπορέσει να διαλύσει όλο το τραπέζι με τόσους πάρα πολλούς εμπλεκομένους. Και όταν η μια πλευρά είναι ξεκάθαρα εναντίον σου. Να σας δηλαδή πω είναι κάτι σε μέρος, όμως, σε μια εμφύλια σύγκρουση, αν το προχωρήσει κι άλλο. Κύριε Μπαλτζόη, θέλω την άποψή σας στο εξής. Κάνει χθες ένα δημοσίευμα το Bloomberg που λέει: κρούει καμπανάκι κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα εκδώσει άδειες για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και θα αρχίσει εργασίες εξερεύνησης. Ενδεχομένως, λέει, σε ύδατα που η Ελλάδα υποστηρίζει ότι είναι δικά της. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί μια λάθος κίνηση για να επέλθει καταστροφή. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα? Το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εγώ τι να πω. Και χάρηκα που το είπε. Δηλαδή ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται, αν απαιτηθεί. Δηλαδή θα προασπίσουμε τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι συνταγματικό δικαίωμα, μάλλον υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, με ποια μεθοδολογία, με ποιο τρόπο θα το βρουν οι αρμόδιοι και η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις. Και με τη ευκαιρία εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ καλή επιτυχία στη νέα ηγεσία των ενόπλων μας δυνάμεων. Χθες είχαμε ανανέωση. Τυχαίνει να ξέρω, κύριε φίλη μου, και ο αρχηγός Γεθά και ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο οποίος ήταν. Ξέρετε όλους. Εθωρακισμένος, ο λαμαγός μου. Ναι. Εύχομαι καλή επιτυχία και επειδή είναι αξιολογότατοι άνθρωποι, δεν μπορώ να μιλήσω για το ναυτικό αεροπορικό, δεν τους ξέρω, αλλά για το στρατό Ξηράς είναι εξαιρετική και θα πάμε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, ως εκ τούτου, αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, αρκεί, ξέρετε, στην στρατηγική της αποτροπής, δεν είναι μόνο να διακηρύσεις κάτι, αλλά να το πιστεύεις και να το κάνεις. Ερώτηση όμως τώρα. Προσέξτε, διαβάζω. Η Τουρκία έστειλε χθες το απόγευμα το Γιαβούρ σε οικόπεδο της Κυπριακής ΑΟΣ που έχει δοθεί σε Total και ΕΝΗ. Ναι. Την ίδια ώρα ο Ντον Μέζα ανακοινώνει νέα γεώτρηση του Φατίχ σε νέο σημείο που θα λέγεται Λευκοσία 1. Προχωράει η Τουρκία. Είναι αυτό που σας έλεγε, κύριε Καρατράου. Το Διεθνές Δίκαιο το γράφει στα παλιά της στα παπούτσια. Εννοείται. Άρα εμείς πώς μπορούμε να τα μπλοκάρουμε όλα αυτά? Εδώ βέβαια, για αυτό που είπατε προηγουμένως για την Κύπρο, εδώ εμπλέκεται η Ιταλία και η Γαλλία. Ήδη η Γαλλία στέλνει το Charles de Gaulle στην περιοχή. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο? Όχι, αυτό είναι επίδειξη σημαίας και επίδειξη δύναμης ταυτόχρονα. Νομίζω ότι η Τουρκία τα λαμβάνει υπόψη αυτά. Η Τουρκία τεστάρει κάθε κατάσταση και αν δει ότι την παίρνει. Την απαρχίδα του στόλου τη στέλνει η Γαλλία. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι αν συνεχίσει εκεί θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως λέει και το Bloomberg. Αλλά εδώ προηγουμένως που μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κ. Καλατράδος, δηλαδή η στρατιωτική διπλωματία, όπως ονομάζεται, η συμμετοχή της Ελλάδος σε ειρηνευτικές διαδικασίες κλπ., ήταν απαραίτητη. Η Ελλάδα μετά τα μνημόνια, μετά την οικονομική κρίση,
περικόψαμε κάθε συμμετοχή μας σε νευτικές δικαιολογίες. Ήταν σφάλμα και το βρίσκουμε μπροστά μας και θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που είπατε. Κλείνοντας, θέλω ένα μικρό σχόλιο και από τους δύο σας για το βέτο. Βέτο σε τι, αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Να κάνουμε βέτο σε τι, δηλαδή. Είπε ο Πρωθυπουργός και κάτι άλλο πέρα από την απειλή του βέτο στην κυρία Μέργελ, ότι θέλει να εγγυηθεί αυτή ως οικοδεσπότη στην όλη διαδικασία την τήρηση, την εφαρμογή των προβλέψεων στην κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα εκεί μπαίνει η διαδικασία. Ένα κράτος μέλος μπορεί να μην έχει άμεσο συμφέρον να μπλοκάρει κάτι, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει συνολικές αποφάσεις από όλα τα κράτη-μέλη, ένα κράτος μέλος, συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα, μπορεί να μπλοκάρει μελλοντικές αποφάσεις σε κάτι το οποίο δεν ήταν ικανό. Όχι, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει αύριο. Τα μάτια μας στραμμένα και η προσοχή μας στραμμένη εκεί. Παίζει και αυτό που λες εσύ, Γιώργο, να μην βγει λευκός καπνός. Άρα να δούμε αυτό. Είναι ένα ενδεχόμενο ισχυρό. Τι γιατί είναι αντικρούμενα τα συμφέροντα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα θα είναι η Γαλλία εκεί και η κόντρα του Μακρόν με τον Ερντογάν. Να δούμε πώς θα ελιχθεί και η κυρία Μέρκελ. Ανεξάρτητα στα όσα είπε, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη. Η Αίγυπτος λοιπόν, και ο Πομπέο. Μου επιτρέπετε να πω το εξής. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Είδαμε ότι δεν μας καλέσανε, μπορεί να πηγαίναμε εκεί και ο ρόλος μας να μην ήταν τόσο ισχυρός. Μακάρι, κύριε Παλτζό, για να δούμε. Αυτή την κατάσταση, όλα τα διεθνή μέσα, άμα θα δείτε, ασχολούνται με αυτή την έλευση του Χαφτάρ στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλά. Κύριε Καρατράντο, κύριε Μπαλτζού, ευχαριστώ πολύ. Σε πολύ λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, ο κύριος Καραμανλής θα είναι εδώ στην παρέα μας. Πολλά τα ερωτήματα και για τις αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για τα τέλη κυκλοφορίας και για απόσυρση παλαιών γεωταχή και για το μετρό. Πολλά, πολλά τα ερωτήματα. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο με τη βοήθεια με τον κύριο Καραμανλή που θα είναι εδώ. Δύο δώρα. Πρώτον, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Volkswagen, T-Cross, έκδοση Life, λευκό, πεντάθυρο, 1.000 κυβικών, αξίας 17.600 ευρώ. Είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σας. Πώς? 14.999. Στέλνετε ένα μήνυμα ή κάνετε μία κλήση και μπαίνει το όνομά σας στην κλήρωση. Με τον ίδιο τρόπο, στην κλήρωση και για το Coffee It, το κατάστημα των 45.000 ευρώ, κληρώνεται 2 Φεβρουαρίου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Καραμανλή. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή καλημέρα χρονιά. Σας. Καλή χρονιά σε όλους σας και στους τηλεθεατές σας. Πολύ. Θα πάμε στα πολιτικά ερωτήματα που θες ως πολιτικός συντάκτης. Αφού βλέπω, έχεις εδώ πέρα ολόκληρη λίστα και πολλά μηνύματα. Τον έχεις προαναγγείλει του μεταξύ και βλέπω στο iPad έρχονται συνέχεια μηνύματα. Άρα δηλαδή ένα Υπουργείο έχει τα πάντα εκεί πέρα, ειδικά αυτό Υποδομών και Μεταφορών. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά του και θα έχεις χρόνο για τα πολιτικά, στο υπόσχομαι. Κύριε Υπουργέ, έρχονται αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πότε και τι θα περιλαμβάνει ο νέος κώδικας? Λοιπόν, να πούμε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Από μικρό παιδί θυμάμαι κάθε φορά οι υπουργοί να ανακοινώνουν αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ποτέ να μην εφαρμόζεται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Και πώς θα το αλλάξουμε? Σε μερικές περιπτώσεις που πραγματικά πρέπει να βάλουμε αυστηρά πρόστιμα, θα βάζουμε πολύ αυστηρά πρόστιμα. Και το μεγάλο ζήτημα, κύριε Μαυραγάνη, είναι κατά πόσο αυτά τα πρόστιμα θα εφαρμόζονται. Mm-hmm. Ζούμε δυστυχώς σε μια χώρα που πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί θεσμοθετούμε και ψηφίζουμε πολύ αυστηρούς νόμους. Και μετά η εκτελεστική εξουσία δεν τους εφαρμόζει. Άρα, Υπουργέ. Το ζήτημα λοιπόν είναι στη πράξη. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος θα έλεγα ότι έχει αρκετά θέματα και αρκετά προβλήματα. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι εμείς μπορούμε άμεσα να αναδιοργανώσουμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό πρέπει να γίνει με έναν ευρύτερο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, διότι το βασικό κίνητρο που έχουμε γι' αυτό είναι η οδική ασφάλεια. Θα σας με πω... τα πρόστιμα μέχρι στιγμής πάντως οδική ασφάλεια δεν έχουμε δει. Και σε καμία περίπτωση. Ότι για να μαζευτεί κάποιος από τους παραβάτες οδηγούς, και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς, θα έπρεπε να λάβετε κάποια άλλα μέτρα, όπως επί παραδείγματι σε άλλες χώρες βάζουν κάμερες πάνω στα φανάρια, γίνεται καταγραφή της παράβασης και στέλνουν μετά την παράβαση στο σπίτι και πληρώνεις απευθείας μέσω της εφορίας το πρόστιμο. Αυτό είναι κάτι που το έχετε σκεφτεί και το μελετάτε να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή πολλές φορές συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις άλλες χώρες. Και εγώ είμαι πάντα υπέρμαχος της ιδέας ότι πρέπει να πάρουμε τα καλά παραδείγματα και τις καλές πρακτικές του εξωτερικού και να τις εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας παρέχει η τεχνολογία για να μπορούμε να επιβλέπουμε μερικά πράγματα. Από την άλλη όμως, όταν βλέπουμε στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης όλα τα αυτοκίνητα, είτε είναι αυτό στην Αττική Οδό, είτε αυτό είναι στους εθνικούς δρόμους,
να πηγαίνουν και να τους χρησιμοποιούν και να μην υπάρχει η παραμικρή επίπτωση. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Πώς θα το σταματήσετε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε? Επίβλεψη. Δηλαδή, όποιος θέλει, το κάνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση, τώρα πάω σε ένα άλλο θέμα, έδειξε στον αντικαπνιστικό νόμο πώς τον εφάρμοσε. Ναι. Άρα, έβαλε πολύ αυστηρά πρόστιμα και τα εφάρμοσε. Πρόστιμα στη ΛΕΑ. Επομένως, βεβαίως. Και για να σας πω γιατί πρέπει να. Θα ήταν η μόνη λύση. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Υπάρχουν κάμερες, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες σε ένα εθνικό δίκτυο. Κωστή, με συγχωρείτε, και μετά πόση κάμερα θα. Ποιος θα βλέπει την κάμερα μετά, αν έκανε το πρόστιμο αυτό, και υπάρχει τέτοιο σύστημα? Υπάρχει η θεωρία της αποτρεπτικότητας. Δεν πρέπει να γίνουμε ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Είμαι της λογικής ότι όταν εγώ που οδηγώ το αυτοκίνητό μου γνωρίζω ότι, άμα πω στη ΛΕΑ, κινδυνεύω να φάω ένα τσουκτερό πρόστιμο και το φάνε μερικοί, πιστέψτε με, πολύ γρήγορα θα αναθεωρήσουμε όλοι να οδηγούμε σε λωρίδες. Όταν λέτε τσουκτερό, θα λέει ο νέος σκόπος. Όταν λέτε αυτό θα το δούμε. Θα ήταν, νομίζω, εντελώς άκομψο από μέρος μου. Οι υπουργοί δεν αποφασίζουν και διατάζουν. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και να δούμε όλες αυτές τις παθογένειες που υπάρχουν. Υπουργέ, όταν λέτε για τις κάμερες, συγγνώμη, να πω κάτι άλλο, γιατί είναι μια πολύ ωραία σκέψη η οποία έχει δοθεί στο παρελθόν. Οι κάμερες στις λωρίδες που κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Όλοι γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι πάντες μέσα εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάμερες. Εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε. Εγώ δεν λέω για σκέτες κάμερες, λέω για διασύνδεση συγκεκριμένων καμερών με το πρόστιμο. Δηλαδή, σε βγάζουν μια φωτογραφία και σου έρχεται το μπιλιετάκι σπίτι, κύριε, από την εφορία σας πρέπει να πληρώσετε 50, 60, 10, δεν ξέρω εγώ πόσα. Κύριε Μαυραγάνη, για να είμαι ειλικρινής, είμαστε πολύ πίσω από κάτι τέτοιο. Ναι. Άρα, μέσω των προστίμων, επομένως, μόνο, κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Νομίζω, όχι, υπάρχουν. Εκεί θα ήθελα να ρωτήσω. Όταν θα εφαρμοστούν κάποια πρόστιμα, δεν λέω ότι θα αυξηθούν τα πρόστιμα παντού. Σε άλλες περιπτώσεις που τα πρόστιμα είναι εξωφρενικά, πρόστιμα θα μειωθεί. Στη ΛΕΑ. Πού αλλού μελετάτε? Θα το δούμε αυτό. Αυτό πήγα να πω. Ερώτηση ήταν, θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό, για παράδειγμα, να πάρετε τις πινακίδες από κάποιον από ένα πιο τσουχτερό πρόστιμο? Γιατί όταν του πάρει πινακίδες, φαντάζομαι πονάει περισσότερο για ένα πιο χρονικό διάστημα. Κύριε Σχιαδήμα, αν διαβάσετε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, θα δείτε ότι είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα και πολύ αυστηρές οι διαδικασίες. Το ζήτημα εδώ είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Και δεν καθόμαστε να κάνουμε έναν εξορθολογισμό ποιες παραβάσεις είναι αυτές που πραγματικά πρέπει να τιμωρούνται και ποιες παραβάσεις είναι αυτές οι οποίες δεν πρέπει να έχουμε εξοδοτικά πρόστιμα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινήστε στον δρόμο. Εμείς δεν ανακαλύπτουμε. Είναι στο απειρόβλητο. Εμείς δεν ερχόμαστε εδώ να ανακαλύψουμε το τροχό. Και μάλιστα, επειδή πολύ σύντομα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών θα συνάψει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ένα μεγάλο πακέτο που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Εμείς το ολοκληρώνουμε. 450 εκατομμυρίων ευρώ για θέματα οδικής ασφάλειας, δηλαδή για παρεμβάσεις στο δίκτυο το δικό που υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τροχαία ατυχήματα. Σε προβληματικούς δρόμους, λέτε. Σήμανση, δηλαδή, εκεί που δεν υπάρχει. Και σήμανση και βελτίωση και προφύλαξη, προφύλαξη. Και θα κάνουμε και σεμινάρια σε σχολεία και παντού, έτσι ώστε η οδική ασφάλεια σιγά σιγά να μπει μέσα στη κουλτούρα μας από μικρά παιδιά. Δηλαδή 400 εκατομμύρια χρειάζονται και ξέρουμε πού θα τα βάλουμε. Ξέρουμε τις ελλείψεις που έχει το οδικό δίκτυο. Δηλαδή, υπάρχουν, θα πρέπει να δείξουμε φωτογραφίες τώρα με τρελές πινακίδες για να καταλάβετε. Και εσείς οδηγείτε βεβαίως. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν έχει οι οδηγοί? Έχει ήδη κάνει η Εγνατία ΑΕ μία μελέτη και έχει βγει ένα πλάνο πού πρέπει να πάνε τα συγκεκριμένα χρήματα, σε ποιους δρόμους και σε ποιες περιοχές υπάρχουν μεγάλα ποσοστά ατυχημάτων. Είπατε χθες για υποχρεωτικά χειμερινά ελαστικά. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Δεν είπαμε για υποχρεωτικά χειμερινά ελαστικά. Σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση που έγινε της κυρίας Πιπηλή, είπα κάτι το οποίο νομίζω όσοι ταξιδεύουν και οδηγούν στο εξωτερικό το βλέπουν. Το φαινόμενο αλυσίδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα. Άρα. Και στην Ελλάδα πάντως χρησιμοποιούνται χειμερινά ελαστικά. Χώρες οι οποίες. Έχετε δίκιο. Είπαμε ότι όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να εξεταστεί τουλάχιστον στους αυτοκινητόδρομους, για να μην έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε στο παρελθόν. Όχι να κλείνει ο αυτοκινητόδρομος για τρεις μέρες, αλλά για τρεις ώρες, αλλά να κλείνει για 15 και 17 ώρες, να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Αυτός λοιπόν ο οποίος θέλει να έχει χειμερινά, να οδηγεί, και ειδικά όταν είναι φορτηγό, πάνω του 1,5 τόνο, ειδικά όταν μιλάμε για τα κτέλ, για να μην διπλώνει εκεί κιόλας, λοιπόν, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες πολύ πιο φτωχές από την Ελλάδα, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία,
στην Ιταλία, που είναι πιο πλούσια χώρα, αλλά είναι μια χώρα που έχουμε πολλά κοινά σημεία, ναι, τι θα μπει τι ένα πλαίσιο έτσι ώστε να επιβάλλονται σε μερικές κατηγορίες οχημάτων τα χιονολάστιχα. Δεν στους επαγγελματίες, όχι στα επιβατικά δηλαδή. Στα επιβατικά, αυτός ο οποίος θέλει να κυκλοφορεί στους 5 αυτοκινητόδρομους, όταν θα υπάρχει πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει να έχει χιονολάστιχα. Και εδώ πάλι το μεγάλο ζήτημα είναι η επιβολή, πώς κάνουμε την επιβολή, διότι όταν το ελέγξετε. Δεν μπορούσατε να ελέγξετε το ότι δεν φοράνε αλυσίδες και μπήκαν και κλείσαν το δρόμο. Το ελέγξαμε όμως, γιατί απλούστατα. Και πώς έκλεισε ο δρόμος. Ο δρόμος δεν έκλεισε. Υπήρχε μια παρακόλληση για 2,5 ώρες. Εγώ αμέσως πήγα στο κέντρο επιχειρήσεων και ο δρόμος άνοιξε μέσα την επόμενη στιγμή. Το ζήτημα λοιπόν ήταν. Να χάσουμε τώρα. Θυμάστε ότι ήταν αποτυλιασμένοι για ώρες αρκετοί. Και μετά τις επόμενες 3 μέρες που είχαμε ξανά το ίδιο καιρικό φαινόμενο, είδατε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, χιονολάστια για συγκεκριμένες κατηγορίες και μένει να δει και πώς θα το επιβάλλετε αυτό. Θα υπάρξει κάποια επιδότηση ή όχι. Τώρα μην πάμε εκεί. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε μπει σε μια διαδικασία κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο να το επιδοτούμε κιόλας. Δηλαδή, πάμε στα λεωφορεία, λέω. Σας τρέχω για να προλάβουμε να δούμε όλα τα θέματα, γιατί γίνεται και χαμός από μηνύματα και θέλω. Για παράδειγμα, για τα νέα διπλώματα οδήγηση. Όλα αυτά τα δούμε. Λεωφορεία στην κυκλοφορία. Θέλω να δούμε ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Βγήκαμε χθες και κάναμε μια απλή καταγραφή του τι γίνεται σε λεωφορεία και σε κόσμο που περιμένει. Θέλω να το δούμε και να έρθουμε να μας πείτε τι γίνεται. Πάμε. Χάλια, δράμα. Καθυστερούνε, μειώνονται τα δρομολόγια. Χαμός, πολλής κόσμος. Ο μεγαλύτερος χρόνος που έχετε περιμένει, σας τάση. Και μια μισή ώρα και άλλοι μου έχουν πει 3/4. Δηλαδή γράφει ότι θα έρχεται το λεωφορείο 3/4. Αργούν τα λεωφορεία, ναι, και τα τρόλεϊ. Και μετά μέσα πώς είναι η κατάσταση? Σαρδέλες. Τις ώρες της αιχμής είναι λίγα τα δρομολόγια και πάρα πολύ ο κόσμος. Ειδικά μεσημεριανές ώρες ή πρωινές που ο κόσμος πάει στη δουλειά του, εξυπηρετείται πάρα πολύ άσχημα. Είναι δραματική η κατάσταση. Άλλα γράφουν στο μηχάνημα εκεί με τις ώρες, άλλα έρχονται, άλλα δεν έρχονται. Δηλαδή εκεί που μένει το αυτοκίνητο θα πήγαινα σε 15 λεπτά, με το λεωφορείο όλη τη διαδρομή θέλω μία ώρα. Υπάρχουν φορές που το τρόλεϊ ή το λεωφορείο θα έρθει στην ώρα του. Και άλλες στιγμές που απλά δεν θα έρθει καν. Παρόλο που δείχνει στον πίνακα ότι θα έρθει π.χ. σε 2 λεπτά, δεν έρχεται. Έχει πάρα πολύ κόσμο και τα δρομολόγια έχουν γίνει πιο σπάνια πλέον. Οπότε κάνεις μια απόσταση που είναι 10 λεπτά σε μια ώρα. Περιμένεις ένα δρομολόγιο, δεν θα έρθει και θα έρθει το επόμενο σε 40 λεπτά. Oh. Παίρνεις απόφαση και πας με τα πόδια στο τέλος. Ξεκινάω πιο νωρίς, έτσι ώστε άμα γίνει κάτι, ας πούμε αργήσουν, έχει κίνηση, να είμαι εκεί πέρα στην ώρα. Δυστυχώς δεν είναι ακόμα όσο ελκυστικά θα έπρεπε τα λεωφορεία. Εκεί που θα πρέπει να επενδύσουμε βραχυπρόθεσμα είναι όσον αφορά το χρόνο και την αξιοπιστία. Και μέσω των telematics, των εφαρμογών δηλαδή που δείχνουν πότε έρχεται το λεωφορείο και πόσο αξιόπιστα σε πάει στον προορισμό σου. Πρέπει ξεκάθαρα να γίνουν πιο γρήγορα για να ανταγωνίσουν το αυτοκίνητο. Ακούσαμε και τη γνώμη του συγκοινωνιολόγου. Κύριε Υπουργέ, γερασμένος στόλος, ελλείψεις, φωτιά σε λεωφορεία, στριμωξίδι. Άλλοι λένε ότι αναγκάστηκαν να πάνε με τα πόδια. Κάνατε κριτική και ως αντιπολίτευση. Τώρα καλείστε να βρείτε λύση. Πότε θα έχουμε νέα λεωφορεία? Λοιπόν, νέα λεωφορεία. Όπως πολύ σωστά είπατε, γερασμένος στόλος σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ξεπερνάμε τα 15 με τα 16 χρόνια μέσος όρος. Ναι. Πρέπει να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό. Σε 3 μήνες αυτός ο διαγωνισμός θα είναι έτοιμος. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση τον έκανε στο γόνατο και αυτός ο διαγωνισμός κατέπεσε στην ανεξάρτητη αρχή. Καινούρια λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα, υβριδικά, CNG, πότε θα έχουμε μέσα στο επόμενο 18μήνο. Και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμείς περάσαμε τροπολογία, γιατί δεν έχουμε 2 χρόνια αυτή τη στιγμή να περιμένουμε, έτσι δεν είναι? Σήμερα η κατάσταση αυτή που περιγράφεται είναι τραγική. Πόσα λεωφορεία έχουμε τώρα στους δρόμους Αθήνας-Θεσσαλονίκης? Στην Αθήνα έχουμε κάτω από 1000 λεωφορεία αυτή τη στιγμή. Για όλη την Αθήνα. Μέσο όρο ηλικίας 18 ετών. 15 με 16 ετών. Με 16 στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι χειρότερα και τα λεωφορεία δεν ξεπερνάνε τα 300. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υπογράψαμε σύμβαση με τα ΚΤΕΛ. Θα μπουν μέχρι το Φεβρουάριο 120 λεωφορεία καινούργια για να συνδράμουν. Και θα μπουν μέχρι το καλοκαίρι άλλα 100. Με συγχωρείτε, θυμάστε. Έχουμε φωτιά τον περασμένο Αύγουστο. Έχουμε βεβαίως και τέτοια φαινόμενα στην Εθνική Οδό. Έχουμε ψηφίσει
τροπολογία η οποία πλέον επιτρέπει το leasing, έτσι ώστε μέχρι να πάρουμε τα καινούργια λεωφορεία mm-hmm. ο ΑΣΑ να έχει τη δυνατότητα να κάνει leasing. Αλλά εγώ δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και έχω να σας πω ότι αυτή η κατάσταση θα πάρει αρκετό καιρό και τεράστια προσπάθεια να διορθωθεί. Αλλάζουμε τις διοικήσεις στον ΟΣΥ και στη ΣΤΑΣΥ με τη σύμφωνη γνώμη του υπερταμείου. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι υπεύθυνοι για τις διοικήσεις επί της ουσίας και για την επιλογή βάσει του νόμου που ψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το υπερταμείο. Εμείς έχουμε την πολιτική ευθύνη. Επομένως, μέσα στο 2020 θα δούμε μια σταδιακή σε πρώτη φάση. Πόσα λεωφορεία θα έρθουν σε πρώτη φάση? Κυρία Μαυραγάνη, να σας πω ποια είναι τα νούμερα για να δείξουμε πόσο δεν υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτος. Έχουμε απόσυρση λεωφορείων τα επόμενα 3 χρόνια που ξεπερνάνε τα 800. 800. Και πόσα καινούργια θα έρθουν? Θα έρθουν τουλάχιστον 700 με 800 λεωφορεία, εκ των οποίων το 1/3 θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα, mm-hmm. διότι πρέπει να είμαστε συνεπείς με τα καινούργια δεδομένα. Άρα πάλι θα έχουμε λήψεις. Αφού 800 φεύγουν, 700 ναι, μπαίνουν, θα έρχονται από εδώ και στο εξής, επειδή έχουμε βρει χρηματοδοτικά εργαλεία. Mm-hmm. Θα έρχονται λεωφορεία και σταδιακά. Απλά χρειαζόμαστε τώρα. Άρα δεσμεύεστε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στο επόμενο 18μήνο? Θα εξομαλυνθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Η κατάσταση mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη είναι δυστυχώς πολύ χειρότερη από την κατάσταση που δείξατε σήμερα. Η κατάσταση στην Αθήνα μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μερικά πολύ απλά πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν λίγο την κατάσταση. Και ποια είναι αυτή? Σήμερα έχουν απόλυτο δίκιο οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μας στέλνουν και εισιτήριο από τον ΟΑΣΤ, από τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι και ακριβότερο το εισιτήριο. Η χρονοαπόσταση που περιμένουν είναι γύρω στα 20 λεπτά. Μάλιστα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Άρα έχετε στόχο να μειώσετε και κάποια άλλα μια μισή ώρα. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε αναδιοργάνωση. Να σας πω κάτι. Όταν 5 χρόνια, αγαπητέ μου, διαλύσαν τις αστικές κοινωνίες, δεν μπορούμε εμείς με ένα μαγικό ραβδάκι να τα αλλάξουμε. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, σας το παρουσιάζουμε και ζητάμε να καταλάβει ο κόσμος ότι ήδη σιγά σιγά γίνονται κινήσεις για να εξορθολογιστούν τα πράγματα. Και περιμένει ο άλλος και βλέπει ότι έρχεται το λεωφορείο και δεν έρχεται ποτέ. Τηλεματική λειτουργία αυτή τη στιγμή? Η τηλεματική λειτουργία, αλλά με πολλά προβλήματα. Διότι όταν δεν υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, έλεγχο στις λωρίδες για τα λεωφορεία, έχουμε τεράστια ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μία σειρά, θα πρέπει να εξορθολογιστούν, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς άπτονται στην καθημερινότητα του πολίτη και όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό. Τέλη κυκλοφορίες, κύριε Υπουργέ, θα τα αλλάξετε φέτος? Το έχουμε ακούσει και άλλες φορές. Τι θα ισχύσει? Φέτος δεν θα υπάρξει αλλαγή των τελών κυκλοφορίας. Πότε θα αλλάξουν? Αυτό αφορά ευρωπαϊκές οδηγίες. Ναι. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι εμείς εξετάζουμε ένα σύστημα έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανανεώσει το αυτοκίνητό του. Δηλαδή? Έχουμε από τους παλιότερους στόλους γιοταχή στην Ελλάδα που πλησιάζουν τα 15 χρόνια όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 8. Πρέπει με το Υπουργείο Οικονομικών και πολύ σύντομα θα κάνουμε μια πολιτική έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα για ανανέωση στόλου και μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων. Πάλι ποτέ απόσυρση δηλαδή, έτσι? Η απόσυρση να μην το λέμε, όχι, διότι πάλι αυτό ποτέ, ναι, θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να αλλάξει τα παλιά του αυτοκίνητα. Πότε θα γίνει αυτό, πότε αναμένεται? Μέσα στον επόμενο χρόνο. Ερώτηση, στον χρόνο κύριε Υπουργέ, είχαν δοθεί κίνητρα επί δική σας κυβερνήσεως να αγοραστούν μεγάλων κυβικών αυτοκίνητα και πολλοί κόσμος οικογενειάρχης πήγε και έδωσε λεφτά με τα κίνητρα αυτά και πήρε και τώρα πληρώνει για τέλειο όσον η αξία του αυτοκινήτου. Τι θα γίνει με αυτά? Δεν πληρώνει για τέλειο όσον η αξία του αυτοκινήτου, αλλά με θέλω. Συγχωρείτε, όταν ένα δίλητρο, όπως λέγεται, κάνει σήμερα 1000 ευρώ και δίνει 1000 ευρώ τέλει, το ίδιο είναι. Δεν υπάρχουν πολλά δίλητρα αυτοκίνητα που κάνουν 1000 ευρώ. Συγγνώμη, δίλητρα 15 ετίες πόσο κάνουν? 10.000 ευρώ. Πόσο κάνουν? Δεν κάνουν. Δεν κάνουν 1,5. Μην ανοίξουμε τώρα περιοδικά. Αλλά εγώ καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας και εγώ όμως πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι στους τηλεθεατές και να τους πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες μπαίνουν σε μια διαδικασία ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Mm-hmm. Το να πούμε εμείς ότι θα μειώσουμε τα τέλη κυκλοφορίας στα παλιά αυτοκίνητα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση να κάνει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα και να δώσουμε κίνητρα φορολογικά έτσι ώστε να ανανεωθεί ο στόλος. Mm-hmm. Αυτή είναι η λογική. Μην πάμε σε μια λογική να επιβραβεύουμε
τα παλιά αυτοκίνητα. Όχι, δεν επιβράβευε. Το κράτος. Στην κρίση όμως ο άλλος έμεινε με το παλιό αυτοκίνητο. Τώρα ξεπερνά. Θα δοθεί κίνητρα να το πάρει. Αυτό έχει γίνει. Σήμερα λοιπόν σας λέω ποια είναι η ορθολογική λύση. Άρα όχι να μείωση, δώσουμε κίνητρα, κίνητρα να πάρει έτσι άλλο. Ώστε στα νέα αυτοκίνητα που μπορούν να αποκτηθούν και να δώσουμε και έμφαση στο ποιοτικό μεταχειρισμένο και όχι σε αυτά που έρχονται από το εξωτερικό που είναι 15 ετίας. Μεταχειρισμένα μόνο εισαγωγή υπάρχουν αφού στα χρόνια της κρίσης δεν αγοράστηκαν καινούργια αυτοκίνητα ελληνικά για να μεταπουληθούν. 205.000 το χρόνο προ-κρίσης, 50.000... Γι' αυτό λοιπόν, μπαίνουμε σε μια λογική με το Υπουργείο Οικονομικών να μπορέσουμε αυτοκίνητα που είναι καινούργιας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, έστω και αν είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, να μην έχουν τους δασμούς που έχουν σήμερα. Με να μην είναι απαγορευτικά. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Διάβασα χθες ότι στη Ρώμη πάνε για τετραήμερο στόπ στην κυκλοφορία αυτοκινήτων δίζελ λόγω νέφους από αύριο Κυριακή. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μία τάση για απαγόρευση των παλιών ρυπογόνων δίζελ. Mm-hmm. Καλό είναι να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας τεράστιος διάλογος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πού θα πάμε στο μέλλον. Το μέλλον είναι είτε μας αρέσει είτε όχι ηλεκτροκίνηση. Δυστυχώς τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για το μέσο Έλληνα. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς σε αυτό. Επομένως πρέπει να επενδύσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να πάρει. Αν πήραν δίζελ, μένουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω, διότι απλούστατα, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται ποτέ κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα δίζελ να αύριο να έρθει απαγόρευση για αυτό το αυτοκίνητο. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν σκέπτεστε δηλαδή να ακολουθήσετε το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως αυτό που αναφέραμε, ή κεντροευρωπαϊκών χωρών που απαγορεύουν τον δίζελ? Δεν το σκέφτεστε. Δεν είναι στις προθέσεις σας. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Στο εξωτερικό απαγορεύτηκαν, όπως και στην πόλη των Βρυξελών, τον δίζελ Euro 2, Euro 3. Στην Ελλάδα μέχρι προσφάτως δεν είχαμε παλιά δίζελ. Εμείς έχει επιτραπεί η κυκλοφορία των δίζελ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια. Μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο και μην δημιουργούμε νέα διπλώματα, προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, καθυστέρηση 4 μηνών. Τι θα γίνει με τα νέα διπλώματα? Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία μέσα στο επόμενο τρίμηνο με τον αρμόδιο υφυπουργό να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο για τα καινούργια διπλώματα, διότι όταν αναλάβαμε είχαμε το φαινόμενο 100.000 άνθρωποι, συμπολίτες μας, να περιμένουν για διπλώματα. Τώρα τι γίνεται? Το ξεμπλοκάραμε αυτό και η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Έχουν δοθεί εξετάσεις, δεν έχουν δοθεί τα διπλώματα. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια διαδικασία να μπούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα της ντροπής στο Υπουργείο και στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, όπου έρχεται ο κόσμος και περιμένει με τις ώρες για να βγάλει το δίπλωμα. Άρα πότε θα πάρουν το δίπλωμά τους αυτοί που δώσαν εξετάσεις και περιμένουν? Δυστυχώς η αναμονή σήμερα είναι τεράστια. Πρέπει επιτέλους και η ελληνική δημοκρατία και το ελληνικό κράτος να μπει στην εποφή της ψηφιοποίησης. Έχουμε υπογράψει. Πότε θα εξομαλυνθεί? Θα εξομαλυνθεί μέσα στον επόμενο χρόνο και είμαστε σε επαφή και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Πήγαινα λίγο παρακάτω στα θέματα, στα μεγάλα έργα. Τι γίνεται? Για το παραμονή Χριστουγέννων. Για πατρών πύργου εδώ. Παραμονή πέρα. Χριστουγέννων ήταν και με τον Πρωθυπουργό στην Ε65, για παράδειγμα. Ένας δρόμος που είναι στην τελική ευθεία. Αυτό που λέει ΦΕΗ τώρα σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι Αθηνών πατρών πύργου. Κρήτη. Είναι η αλήθεια μεγάλη. Είναι ότι ζούμε σε μια εποχή σήμερα που δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση δεν άφησε καμία οριμότητα έργων για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει γρήγορα να κινηθούμε έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουν πολύ μεγάλα έργα. Όπως το Πατρών Πύργων. Mm-hmm. Το δρόμος Πάτρα Πύργος ήταν έτοιμος να δοθεί και να αρχίσει το 2015. Το σπάσαμε σε 8 κομμάτια, το δώσαμε σε έναν εργολάβο ο οποίος χρεοκόπησε και αυτή τη στιγμή όποιος ισχυριστεί ότι το έργο αυτό μπορεί να γίνει σπασμένο, λέει ψέματα στους ανθρώπους της Πάτρας και στους ανθρώπους της Ηλίας. Είμαστε σε επαφή και πολύ σύντομα θα έχουμε συμφωνία με τους παραχωρησιούχους. Mm-hmm. Εμείς έχουμε προτείνει αυτό το οποίο είναι το λογικό, να πάει ο δρόμος πίσω στη παραχώρηση, να πάρουμε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το έργο να είναι έτοιμο πριν το 2023. Μάλιστα. Εάν πάμε τώρα έτσι όπως πάμε, το έργο δεν θα γίνει λοιπόν, ποτέ. Μια και είμαστε στο Υπουργείο σας, θα κάνω μια ερώτηση πολιτική στο τέλος. Προς το τέλος πάμε. Πάμε, γι' αυτό λέω. Είπα στο τέλος. Είστε ίσως ο μοναδικός υπουργός. Είπα, σε εσάς ανήκει, έτσι δεν είναι? Υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Δίνεται πριμ αποδοτικότητας, δηλαδή μπόνους, σε όσους εργάζονται καλύτερα? Ναι. Είναι αυτό, στο δημόσιο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, επειδή και στην ΗΠΑ είχαμε τεράστια ζητήματα, θυμάστε το παράλογο των καθυστερήσεων στο καλοκαίρι και πώς αυτό επηρέασε τον τουρισμό, είπαμε κάτι πολύ απλό. Αυτό που γίνεται
στο δικό σας τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Όταν δουλεύετε ναι. καλά, αποδίδετε καλύτερα, πληρώνεστε καλύτερα. Είπαμε λοιπόν εμείς στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρένθεση εδώ, χρήματα τα οποία έρχονται από το Eurocontrol και όχι από το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άρα αυτό. Δηλαδή, όποιος κάνει, καλά τη, δουλειά κάνει του... καλά τη δουλειά του, που σημαίνει όταν οι ελεγκτές εναερίας κυκλοφορίας πιάνουν τους στόχους του Eurocontrol και δεν έχουμε καθυστερήσεις, ένα μέρος των μισθολογικών τους παροχών θα αυτό γίνεται έχει ανάλογα. Εφαρμογή, έχει ξεκινήσει. Βεβαίως, γιατί πέρασε και ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα. Μάλιστα. Αυτό είναι για ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και νομίζω ότι πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι και στο δημόσιο τομέα θα πρέπει τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι λειτουργούν με ευσυνειδησία, να τους δίνουμε κύριε κίνητρα και ένα πρίμα. Έχουμε αρκετά μηνύματα για τα κίνητρα. Να ξεφορτωθεί κάποιος στο παλιό του αυτοκίνητο και να πάρει καινούριο. Πολλοί φίλοι, ένας συνταξιούχος μας λέει: εγώ με τόσα λίγα λεφτά σύνταξη έχω ένα μάξι από τον καιρό του ΝΟΕ. Πώς να μπορέσω να τα αλλάξω? Οφείλω να σας το πω, να σας μεταφέρω αυτές τις αντιδράσεις. Όπως έχω και πολλά μηνύματα για το μετρό, λέει: περνάμε με το εισιτήριό μας, οι μπάρες αργούν να κλείσουν και περνάνε άλλοι 2-3 από πίσω που δεν πληρώνουν. Τι θα κάνετε? Ήδη όταν αναλάβαμε, η απόσταση όταν άνοιγε η μπάρα ήταν γύρω στα 7 με 8 δευτερόλεπτα. Αυτό έχει μειωθεί. Θα κάνουμε αυτό που γίνεται παντού. Θα γίνεται πολύ πιο αυστηρός έλεγχος. Mm-hmm. Ήδη εγώ έχω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι απεργήσανε θα κατέβουν όλοι στα εκδοτήρια για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Mm-hmm. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς είμαστε πότε εδώ για να. Ήδη έχει ξεκινήσει και έχουν γίνεται. Μπει ήδη σε εκδοτήρια. Και επίσης έχουμε και το φαινόμενο να πηγαίνει κόσμος στους κεντρικούς σταθμούς του μετρό και να μην υπάρχουν εκδοτήρια. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό όσοι χρησιμοποιούμε το μετρό το βλέπουμε. Όντως. Μέσα σε 2 μήνες λοιπόν θα πάρουμε άλλα 100 με 120 μηχανήματα για να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Επειδή πάμε στο τελευταίο δίλημα, την πολιτική σου ερώτηση. Μία-δύο, πολύ γρήγορα. Τετάρτη, ψηφίστηκε η κυρία Σακελαροπούλου. Πώς είδατε την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προεδρική? Πολύ γρήγορα. Κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο επειδή είναι γυναίκα και είναι πρόεδρος του ΣΤΕ, αλλά διότι θα σας θυμίσω, κύριε Σιαδήμα, ότι είναι η πρώτη φορά μετά την αναθεώρηση του συντάγματος που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να επιλέξει έναν αμυγός δικό της υποψήφιο, γιατί θα μπορούσε να τον βγάλει το πρόεδρο με 151 ψήφους. Αυτό δείχνει την νοοτροπία που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ευρύτερες συνενέσεις. Έχεις και άλλη πολιτική? Και για τρέχοντας, έλα, τρέχοντας. Τι άλλο τώρα δεύτερα. Να μας δώσει και μια είδηση, άμα έχει. Να πάρω τρέχοντας. Γιατί μια είδηση. Η διασταύρωση για οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο έχει ακουστεί το 2015. 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα τότε αποκαλύφθηκε ότι δεν είχαν περάσει. Είμαστε στο 2020. Θα γίνει διασταύρωση? Βεβαίως και ήδη σωστό. Υπάρχει ένας, γίνεται μια προμήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήματος έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε στο Υπουργείο Μεταφορών όλα τα στοιχεία. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να γίνει αυστηρός έλεγχος στα ιδιωτικά κταίω. Γιατί σήμερα αυτό που βλέπουμε, όσοι περνάμε κταίω βλέπουμε, παλιά είχαμε να δίνουμε το γρηγορόσημο στα δημόσια. Τώρα τα κταίω τα ιδιωτικά λόγω ανταγωνισμού δεν κόβουν κανέναν. Υπουργέ. Επομένως θα πρέπει να γίνει ένας αυστηρός έλεγχος, διότι το κράτος αυτό πρέπει να κάνει, να έχει έναν εποπτικό ρόλο πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σε σχέση με την Τουρκία, η προκλητικότητα, αύριο η διάσκεψη στο Βερολίνο. Ο Χαφτάρ ήρθε στην Αθήνα, ουσιαστικά φεύγει τώρα το πρωί. Ανησυχείτε? Δύο πράγματα, κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να καταλάβουμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, τα ελληνοτουρκικά πλέον δεν είναι αυτόνομα. Δεν αφορούν την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την ευρύτερη Ανατολική Μεσόβιο. Πιο πολύπλοκο. Και η διάσκεψη στο Βερολίνο και όλα αυτά τα οποία συζητάμε προσπαθούν να βρουν απάντηση σε ένα ερώτημα. Τι είδος αραβικό κόσμο θέλουμε? Και αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά. Σε αυτά τα ζητήματα η Ελλάδα πρωταγωνιστεί. Η επίσκεψη του Χαφτάρ στην Ελλάδα. Όχι, η Τουρκία θα σας έλεγα ότι με τις κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο εξάμηνο είναι αρκετά περιορισμένη και βλέπουμε ότι πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο το παιχνίδι το γεωπολιτικό λειτουργεί υπέρ μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά ακόμη τα ερωτήματα. Με επόμενη ευκαιρία. Ανάκριση τρίτου βαθμού. Τόσες ερωτήσεις δεν έχω απαντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ενημέρωση, τι λέτε τώρα. Νομίζω ότι την οφείλουμε στον κόσμο. Την οφείλουμε. Σε επόμενο κάλεσμα θα απαντήσουμε και στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνω ότι τα παράπονα του κόσμου είναι πολλά. Εγώ θα ζητήσω την υπομονή του, διότι όπως σας είπα, δυστυχώς δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε στο Γιάννη Ρίγο. Δείξαμε πριν από λίγο εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Γιάννη, όπου επιτίδη που χτυπάνε, η σπήρα που χτυπά στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, για μια ακόμη φορά τα έκανε γελιά καρφιά. Έλα, Γιάννη.
Παραμένουμε εδώ στην Αργυρούπολη. Εδώ παραμένει και η αστυνομία και η σήμανση, καθώς όπως μπορούμε να δούμε εδώ βλέπουμε τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν αμέσως μετά την έκρηξη στο ATM. Βλέπουμε εδώ πέρα τα τζάμια, ολόκληρη η τζαμαρία έχει ξεκολλήσει στην κυριολεξία και έχει πέσει κάτω. Στα πλάνα που είδαμε νωρίτερα, που τραβήξαμε εδώ πέρα στο σημείο, είδαμε χαρτονομίσματα πεταμένα σε όλο το εύρος εδώ στον προαύλιο χώρο της τράπεζας. Ζημιές ωστόσο υπάρχουν και μέσα αυτήν την ώρα. Άνδρες από το κατάστημα που δουλεύουν εδώ στην τράπεζα μαζί με την αστυνομία βρίσκονται εδώ, καταμετρούν όσα χρήματα μπόρεσαν και περισυνέλεξαν, καθώς και ό,τι άλλο έχει απομείνει, για να δουν πόσα ακριβώς χρήματα κατάφεραν να πάρουν οι δράστες. Έφυγαν με άγνωστο χρηματικό ποσό. Εδώ πέρα βλέπουμε και τις ζημιές που προκλήθηκαν στο ATM, στην πρόσωψη της τράπεζας. Είναι μια δύσκολη μέρα εδώ για το κατάστημα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα λειτουργήσει και όπως μας ανέφερε η αστυνομία, θα είναι εδώ στο σημείο για τουλάχιστον μία ώρα ακόμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και τις εικόνες. Γιάννη, την καλημέρα μας. Ερχόμαστε στο τραπέζι. Ο κύριος Γκιουλέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ο κύριος Γιάννης Μουζάλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Μουζάλα.